σχεδία. Στο λες να αγοράσω κι αποκριατικά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Παιδιά μου δεν είναι αφήνα, όπως πίτσα καπίνα, αφήνα. Ερωτεύει και να βλάβω, να έχεις το πλευρό τη φράχο. Μια μοντέρνα Αθήνα, Αθήνα, όμορφη σαν καπίνα, Αθήνα. Ερωτεύει και να βλάβω, να έχεις το πλευρό τη φράχο. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρε οι βλάκοι τώρα, γιορτές που θα κάνουν και πανηγύρια, χαμός θα γίνει. Έμπαιδε ρε κατσαούλη! Αυτοί θέλανε να μας κόψουν τη μουσική, λέει, τις 6 ώρα το απόγευμα, να μην στα πέσουμε τώρα τη νύχτα στα σπίτια μας. Το παραδέχομαι και μην ακούσω ξανά γκρίνιες. Οι άντρες δεν την πέφτουνε, οι άντρες έχουν μαζευτεί. Να ρε ο κατσαούλης ρε! Πια στα πω και κούρευτο ρε, όλα θα τα πούμε. Του. Διδάσκει. Να ρωτήσω, για αυτό το λόγο σήμερα θα σου βρίσουμε αρνάκι και ο Κυριάκος θα φτιάξει χαλβά φαρσαλών. Βεβαίως. Τιμημένο χαλβά φαρσαλών. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ ξέρω ότι ο Βλάχος έμπαινε και όπως βλέπετε αποδίδει κιόλας. Αποδίδει και πολύ γρήγορα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όλα θα σας τα έχουμε εκεί αναλυτικά στα χαρτιά. Απλωμένα, βάλτε καφέ, ξεκινάμε. Όμως το Σαββατοκύριακο έγινε χαμός. Καλά, δεν μας αφήνουν στη ησυχία. Ένα Σαββατοκύριακο να ηρεμήσουμε, να δούμε λίγο τα παιδιά μας. Ένα ήθελε ο άνθρωπος να πάει στο θέατρο ήρεμος, ήσυχος, δεν τα κατάφερε. Διότι ο Κωνσταντίνος Τζούμας βγήκε και έκανε χαμό. Έκανε χαμό, είναι η αλήθεια. Και όχι απλά μία φορά, αλλά και δύο. Και συνεχίζει να μιλάει, δεν σταματάει. Έκανε τις δηλώσεις του την Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο μας απασχόλησε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το κακό. Τι είπε αρχικά. Υποστήριξε μία άποψη ότι οι γυναίκες, οι γυναικοκτονίες είναι σε έξαρση. Διότι οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ φλίαρες. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Άκουσαν. Βγήκε μετέπειτα να το μαζέψει κάποιος σε εκπομπές. Πιστέψα, οι δημοσιογράφοι θα το μαζέψει. Ναι, ότι έκανε μαύρο χιούμορ και τα λοιπά. Αποτυχημένο black humor. Για να δούμε όμως τι έγινε και θα τα σχολιάσουμε. Πιστεύω ότι οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται σε έναν βαθμό στη φλιαρία των γυναικών. Μιλάνε ακατάπλωστα. Θα μου πεις τώρα δεν μπορεί να γίνει κέβηση. Είναι αφόρτο πάντως, έχει δίκιο, οι φλίαρες γυναίκες. Αυτό εγώ το θεωρώ εξοργιστικό. Ούτε ατυχία στα σχολείο σας, ούτε τίποτα άλλο. Κατάπτυστο για μένα. Ελάτε, με συγχωρείτε, αλλά ήταν κατάπτυστο. Ελάτε κύριε. Καλά, για εσάς ήταν κατάπτυστο. Και για όλες τις γυναίκες. Σε όλη την εκπομπή, στα τρία βιβλία που έχω γράψει, που υπάρχει ο παναμικρός πυγμός εναντίον των γυναικών. Που υπάρχει ο ψόγος. Δεν σας ακούω να λέτε ανόητη. Όχι, κύριε Τζούμα, με συγχωρείτε. Όχι ανόητη. Όχι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από οποιονδήποτε καταρχήν ο χαρακτηρισμός ανόητη για τη συνάδελφο δεν είναι δόκιμος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θεωρείτε, κύριε Τζούμα, ότι δεν πρέπει να πείτε ένα συγγνώμη στις οικογένειες που έχουν υποστεί αυτή τη βάσανο. Σιγά-σιγά, ρε παιδιά. Άντε προπαθώ πέρα. Σιγά-σιγά οικογένειες. Ποιες οικογένειες, τι λέτε κύριε Τζούμα. Ίχνος χιούμορ δεν έχει μείνει πια. Ίχνος χιούμορ. Εξυπακούει τότε η μεναντίον των γυναικοκτονιών. Αποτυχημένο που πια θεωρείται. Το χιούμορ το οποίο δεν αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Θέλει να ακούει άλλα. Ωραία. Εγώ δεν θα του πω αυτά που θέλει να ακούει. Θα του πω αυτά που δεν θέλει να ακούει. Οι άνθρωποι στο ραδιόφωνο που σε ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σπέβδουν να βγάζουν χθες το βράδυ ανακοίνωση και να πούν πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, πρέπει να τα μαζέψεις. Δεν συγχυστίζουν κουτά, ένα αυτό, είναι πρόχειροι στους χαρακτηρισμούς, δύο, και καθαρίνουν με την ίδια άνεση που καθαιρώνουν κάποιον, με την ίδια άνεση που γκρεμίζουν το ίδιο με ιδιαίτερη χαρά. Ας μην θέλεις νεαρός, να μου βάλει μια συνέντευξη. Αντί λοιπόν να με προστατέψει, γιατί ούτε ραδιόφωνο κάνω, ούτε social media κάνω, ούτε είπε και να πει ότι κύριε Τζούμα, είπατε αυτό την εποχή μας, αντιληφθεί όμως αυτό το πράγμα, κάτι σημαίνει. Μήπως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, να το παραβλέψουμε.
Εσείς τι περιμένατε, ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις θα πάει ο δημοσιογράφος στο μοντάζ, θα δει ότι θα προκαλέσουν αυτό το σάλο και θα σας πάρει ένα τηλέφωνο να σας πει, κύριε Τζούμα? Ακριβώς, περίμενε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει, κύριε Τζούμα, μια και είσαστε σίγουρος εδώ και μιλούσατε και πάρα πολύ ωραία, λοιπόν με έβαλε και με ξέδεσε ότι εγώ το χιούμορ που έχω, ναι, είναι ιδιότυπο, ναι, είναι κακής ποιότητας για πάρα πολύ κόσμο, ναι. Δεν εννοούσα αυτό σε καμία Τζούμα περίπτωση. Αυτά υπόθηκαν λοιπόν από τον κύριο Τζούμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε κάποιος να προστατεύσει τον κύριο Τζούμα όταν αποφασίζει να δώσει μια συνέντευξη σε ένα κανάλι και λέει αυτό που λέει αυτή τη δήλωση, που δεν θα την επαναλάβω. Λέει αυτή τη δήλωση που δεν βλέπω κανένα χιούμορ στη δήλωση αυτή, προσωπικά τουλάχιστον. Τον γνωρίζω καλώς τον κύριο Τζούμα. Εγώ τον γνωρίζω. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό. Δεν τον ξέρω βέβαια τόσο καλά, γιατί διάβαζα στο Twitter ότι έχει ξανά πει διάφορα τέτοια μισογύνικα σχόλια και μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση πως άνοιξε το στόμα του και είπε αυτή την φράση ότι φταίει η φλιαρία των γυναικών για τις γυναικοκτονίες. Αλλά γιατί πρέπει κάποιος να τον προστατεύσει, ενώ ξέρει ότι όλες οι εκπομπές, όλες μα όλες οι εκπομπές θα πάρουν αυτό το πραγματάκι που θα πεις και θα το τεντώσουν, που αυτό δεν χρειάζεται κιόλας τέντωμα. Δεν τεντώθηκε, το βάλανε αυτό καθ' αυτό. Ναι. Γιατί έπρεπε δεν να είναι το προϊόν μοντάζ, δεν είναι ότι δηλαδή είπε κάτι άλλο και το κόψανε και το κάνουν αλλιώς. Όχι, γιατί θα έπρεπε να το προστατεύσουν ως προς τι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος που όταν βγαίνει και λες αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι προσπαθεί και σε πρώτο, σε δεύτερο και σε τρίτο στάδιο να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, ακόμη και το γεγονός ότι αναφέρεται και μιλάει για black humor και ότι απευθύνεται σε λίγους, ας μας πει ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι στους οποίους απευθύνεται και μου περνάει αυτό το χιούμορ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που πραγματικά θα κάνει ένα τέτοιο χιούμορ και μπορεί να γελάσει, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Και είναι και άνθρωπος που είναι πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο, είτε στο ραδιόφωνο, έχει παίξει στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν γνωρίζει ότι είναι ολοχρωματιστής και τον πήραμε και τον βάλαμε και του κάναμε μια συνέντευξη. Μπορώ να πω ότι μπορεί κάποιος να ξεφύγει κατά λάθος και μέσα σε μια συνέντευξη, γιατί τον βρήκαν εκεί σε μια καφετέρια και έγινε η συνέντευξη στο πόδι τέλος πάντων, να πω ότι μπορεί να είπε και μια χαζομάρα παραπάνω. Ναι, αλλά δεν την επόμενη μέρα όμως, στους πρωινούς τύπους στον Αντένα, που δεν θυμάμαι ποιο κανάλι είναι, που του κάνανε τη συνέντευξη αυτή στον Αντένα. Παιδιά παλεύανε να τον σώσουν και του λέγανε μήπως θέλετε τώρα να ζητήσετε συγγνώμη, ξανασκεφτείτε το, μήπως κάτι δεν καταλάβατε, μήπως δεν είπατε. Και παιδιά δεν το μάζευε, το έκανε χειρότερο. Ναι, γιατί δηλαδή ήταν στη δημοσιογράφη. Ναι. Βέβαια, εκτός από προσβλητικός ο άνθρωπος, είναι και ευθυνόφοβος. Δηλαδή βλέπεις ότι μέχρι τελευταίας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του να πει συγγνώμη, παιδιά, το είπα, συγγνώμη. Δεν ήθελα να το πω, το μετάνιωσα. Όντως ήταν πολύ άσχημο αυτό. Ακόμη και τώρα, δηλαδή το ρίχνει στους δημοσιογράφους και το ότι το χιούμορ του δεν απευθύνεται σε πολλούς αλλά σε λίγους. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, και εγώ από τη συνέντευξη που είδα στους πρωινούς τύπους, γιατί την είδα όλη, νιώθω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και από όσο τον ξέρω, που ήταν πιο ήρεμος, πιο. Δεν ξέρω, είχε καλύτερο λόγο. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να είμαστε τόσο. Ξέρεις τι όμως. Καταπέλτες. Πολύ κακή αυτή η δήλωση. Απέσια. Έχει γίνει πολύ φλίαρος και αυτός ο ίδιος. Έχει γίνει φλίαρος. Ναι. Έχει γίνει φλίαρος. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό. Και φέρει. Το ραδιόφωνο έχει πάρει θέση στις δηλώσεις του. Δηλαδή. Έχουμε τη Σοφία Μανουσακίδη, η οποία θα μας πει, γιατί κάνει ακόμα εκπομπές τα Σαββατοκύριακα λοιπόν στον Ενλευκό. Σοφία, δεν ξέρω αν μας ακούσεις εδώ. Ναι, είμαι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε κάποια νεότερα σχετικά με το ραδιοφωνικό μέλλον του κύριου Τζούμα. Να πούμε ότι ο κύριος Τζούμας έγραφε τις εκπομπές που ακούγαμε εμείς τα Σαββατοκύριακα 10 με 12 στον Ενηλευκό. Ναι. Την Παρασκευή, λοιπόν, έχω εδώ το τι ακριβώς έχει γράψει ο Ενηλευκό. Τα σχόλια του Κωνσταντίνου Τζούμα στην τηλεοπτική εκπομπή το πρωινό στον Αντένα σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τις απόψεις του σταθμού μας και των στελεχών του. Ζητάμε τον κύριο Τζούμα να ανακαλέσει τα λεγόμενά του. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωσή τους μόνο. Αυτή ήταν η δήλωσή τους. Άρα παίρνω μία απόσταση. Πότε έγινε, αυτό έγινε την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο η εκπομπή δεν βγήκε. Δεν ακούσαμε τις γραμμένες εκπομπές που ήταν ήδη έτοιμες να παίξουν το Σαββατοκύριακο. Δεν βγήκαν αυτές οι εκπομπές 10 με 12. Γιατί προφανώς δεν ανακάλεσε. Δεν ανακάλεσε και δεν ξέρουμε και αν θα ανακαλέσει σοβαρά. Γιατί αυτά που ακούσαμε δεν ήταν σοβαρά. Μάλιστα. Άρα προφανώς περιμένουν να ανακαλέσει για να επανέλθει. Δεν ξέρω βέβαια και να ανακαλέσει τώρα μετά από όλο αυτό που έγινε. Βγήκε, ξαναμίλησε χωρίς να το πάρει πίσω ουσιαστικά και το έριξε αλλού το. Αλλού την ευθύνη, σαν αυτό που λέει. Είπε ότι είναι εναντίον των γυναικοκτονιών. Τα είπε αυτά. Πάντως όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε μια νεότερη ανακοίνωση ώστε να λήξει αυτή η συνεργασία ομαλά.
Μάλιστα. Να μην υπάρχουν θέματα. Μετά από αυτό που έγινε, βγήκε την επόμενη μέρα, ανακάλεσε ουσιαστικά, δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά αυτό που είπε ήταν όλο αυτό που είδαμε και ακούσαμε ότι είναι αποτυχημένο black humor κτλ. Απλά το θέμα είναι ότι μετά βγήκε και σε άπειρες άλλες εκπομπές που αντί να το διορθώσει, το έκανε χειρότερο. Και φτάσαμε πάλι όχι στο σημείο 0, στο μείον 100. Τα έριξε και στο δημοσιογράφο, είπε ότι ο δημοσιογράφος έφταιγε που δεν τον προστάτευσε. Ναι. Είπε ανόητη τη δημοσιογράφο στην εκπομπή, στον αέρα του. Είπε γιατί να ζητήσω συγγνώμη. Ναι, είπε πολλά και τίποτα. Άρα τι να δικαιολογήσει. Ναι. Αυτό λέω ότι και τώρα να βγει, ίσω είναι και λίγο αργά. Κρίμα πραγματικά. Γιατί υποδείται και ένα άνθρωπο όταν μεγαλώνει ότι αποκτά και σοφία, ρε παιδιά, μέσα από τη ζωή. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, στο ρόλο του και στην ηλικία που είναι ο άνθρωπο, να συμβουλεύει του νέου ανθρώπου και να είναι φω για του νέου ανθρώπου. Και όχι να είναι αυτό το πράγμα το οποίο ακούμε τώρα και βλέπουμε. Εγώ πήγα δηλαδή, εγώ πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Κρίμα. Εγώ ήταν ένα άνθρωπο που ήταν παλιότερα. Οπότε κρίμα. Γι' αυτό λες και όλα. Πέρυσι τον είδα σε εξαιρετική κατάσταση. Όχι, το αντίθετο. Απλά σε σχέση με αυτό που βλέπω τώρα, εγώ γνώρισα έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένα φως. Δηλαδή η κουβέντα που έκανα μαζί του και αυτά που συζητούσαμε ήταν. Είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα μέσα στα χρόνια, αλλά βλέπει ότι όλο αυτό. Ναι, καταραίει το οικοδόμημα σιγά-σιγά. Τι να πω. Μακάρι να ανακαλέσει όντω και να επανέλθει στα καλύτερά του. Να πούμε ότι δεν είναι και η πρώτη περίπτωση ενό ανθρώπου που τον είχαμε ψηλά. Και μέσα στα χρόνια απέφτιασε. Είπαμε, είμαστε στην εποχή της αποκαθήλωσης πλέον. Αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε θέμα. Σοφία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε. Πριν πάμε στο Love Story, να περάσουμε στο αγαπημένο μας Survivor, που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει αρκετά φέτος το χειμώνα. Γιατί... Θα πιάσουμε καλοκαίρι, φαίνεται. Βέβαια, διότι όταν πρωτοξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί φίλοι μου λέγανε: ξέρεις τι, βαριέμαι λίγο, δεν μου φαίνεται και τόσο ενδιαφέρον. Για σπίτι, δεν να μιλήσετε, θα ρω. Διότι ο Βλάχος πήρε τα πάνω του, σήκωσε τη σημαία και μπρος προς τη δόξα τραβά. Όμως πριν φτάσουμε στο Love Story Κατσαούνη και Μυριέλα. Είχαμε επιστροφή. Βέβαια. Ο Γιάννης γύρισε. Γύρισε. Λύγησε το αγόρι, και παρόλο που τους παίκτες ουσιαστικά τους δεσμεύει ένα συμβόλαιο στο ότι δεν μπορούν να μιλήσουν και να πούνε τίποτα. Αυτός μίλησε. Το έδωσε το τυράκι. Το έδωσε λίγο. Ήταν πολύ αλήθεια. Αυτός έδωσε ολόκληρο κεφάλι. Ναι. Έδωσε αλήθεια. Ναι, έδωσε. Για να δούμε. Καλώς ήρθες. Πώς ήταν το ταξίδι σου. Καλησπέρα. Ο Βαλάντης φταίει τελικά που έφυγες. Γιατί έφυγε. Γιάννη, πες μας δυο λόγια. Ήταν οικογενειακοί οι λόγοι. Μετάνιωσες που έφυγες. Ήταν πολύ δύσκολο, αυτό μπορώ να πω μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μετάνιωσες. Όπου προσέξτε. Ευγενέστε. Εντάξει, παιδιά, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Δεν τους αφήνουν. Ήταν πολύ δύσκολο όμως, το είπε. Έστω και αυτό που είπε, δηλαδή από εκεί αντιλαμβάνεις και καταλαβαίνεις πώς έχει έρθει τώρα. Πανικόβλητος, γιατί σου λέει: γύρισα πολύ γρήγορα. Λες να τα ακούσω τώρα που θα γυρίσω, που άφησα και την παράσταση, που τα άφησα όλα. Με κρίνανε γι' αυτό, μπήκα μέσα, έφυγα και από εκεί. Ίσως και αυτός λίγο τώρα. Εγώ πάντως τον είδα πολύ ήρεμο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιο deal, αν έφυγε έτσι, αν έφυγε και πήρε και κάποια χρήματα. Πάντως τον είδα πολύ χαλαρό. Στην Άι Μαλέσκου στο Love It είπε ότι έφυγε ο βασικός παράγοντας ήταν ο Βαλάντης. Ναι. Είπε ότι δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Το μεγάλο κεφάλαιο. Εν μέρει, δηλαδή, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει οικογενειακό θέμα. Δεν το παραδέχτηκε, αλλά είπε ότι ήταν ο καθοριστικός λόγος για τον οποίο έφυγε. Ναι, αλλά δεν ήταν οικογενειακό. Πολλές φορές. Δηλαδή, στον Τζακωμό του επάνω το είχε πει ο ίδιος: δεν αντέχω άλλο. Του λέει: δεν σε αντέχω. Κάθε πέντε λεπτά μου τη λες: δεν σε αντέχω. Αυτό το λέμε πολλές φορές. Το βλέπαμε και στο reality, παιδιά. Ότι ήθελε να σκάσει, ήθελε να μιλήσει και δεν μίλαγε ο άνθρωπος. Απλά το θέμα είναι να κρατήσουν μια κοινή στρατηγική. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λένε ότι είναι προσωπικός, μετά για άλλο λόγο και τώρα να λέγεται. Δεν είναι προσωπικός ο λόγος, δεν λες ότι δεν αντέχω έναν άνθρωπο. Όχι, είπε προσωπικούς οικογενειακούς. Και μάλιστα. Η οικογένειά του σεβάστηκε λογικά. Ναι, αλλά είχαμε πει ότι δεν μπορείς να αποχωρήσεις έτσι γιατί δεν αντέχεις ή δεν μπορείς άλλο. Ότι ή πρέπει να συντρέχουν ιατρικοί λόγοι. Ψυχολογικοί. Ιατρικοί ή ψυχολογικοί λόγοι. Δεν είναι ψυχολογικός λόγος να μην αντέχεις άλλο τον Βαλάντη και να σου έρχεται να τρελαθείς, να μιλάς με τα δέντρα. Να λες θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν είναι ψυχολογικός λόγος αυτός. Είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ τα λέω αυτά. Γιατί εγώ πολλές φορές έχω φτάσει εκεί. Για να μην μπορεί να και λέω θα το χτυπήσω το κεφάλι. Το Βαλάντι ο Γιάννης, νομίζω παιδιά ότι πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητος. Γιατί οι άλλοι μέχρι τώρα μια χαρά τον αντέχουν ή έχουν πολύ γερά στομάχια. Καλά, μια χαρά και εσύ δεν είναι. Μια χαρά είναι. Έλα, πολύ καλά, cool. Είναι μια χαρά αφού τους βλέπεις μέσα στην απόγνωση. Είναι τα μάτια τους έτσι, το βλέμμα ψάχνουν να δουν. Το χθεσινό συμβούλιο πάντως ήταν πολύ ωραίο. Περισσότερο ερωτοδικείο εμένα. Πολύ ωραίο. Να τα λέμε και αυτά, αλλά ακόμη καλύτερη ήταν και η ανάρτηση που έκανε χθες ο Γιάννης, παιδιά. Μια ανάρτηση γεμάτη υπονοούμενο, μέσα στους οποίους έτσι λόγους εξηγεί περίπου τι ήταν αυτό που τον έκανε να πάει. Είναι, λέει, μια απόφαση που ξέρεις ότι άμα πας τα μπλέξεις, αλλά απ' την άλλη πας και μπλέκεις.
Λέει το τι να υπονοεί τώρα με αυτό. Ναι. Το πρόβλημά μου δεν είναι το που πάω και μπλέκω. Το πρόβλημα είναι ότι ξέρω που θα μπλέξω και όμως πάω. Είναι σαν τους μεγάλους έρωτες που λες πω τώρα που πάω να μπλέξω τώρα με αυτό. Ναι, θα αλλά θέλεις, γουστάρεις. Αλλά θες να το δοκιμάσεις. Βγήκε είδε τι ίσως δεν έξω. Περίμενε τόσο μεγάλο μπλέξιμο. Εγώ αυτό εισπράττω. Αλλά ποιος το περίμενε αυτό, κάτσε κι εσύ. Όχι, όχι, κοίταξε. Όλοι όταν πήγαν εκεί, αν θυμάστε τις πρώτες δηλώσεις, από τις πρώτες 2-3 μέρες τώρα, έτσι. Δηλαδή πριν δεν πέρασε ένας μήνας που έχεις κουραστεί, δεν έχεις φάει, δεν έχεις κοιμηθεί. Όλοι λέγανε παιδιά, είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαινόταν. Το βλέπουν και λίγο Φοίνικες, παραλία. Αλλά μιλάνε για την επιβίωση, Μπέτη. Λένε είναι δύσκολο γιατί πεινάμε πολύ, είναι πολύ σκληρή επιβίωση εδώ. Παιδιά, δεν φανταζόντουσαν το πρόβλημα Βαλάντης. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο Βαλάντης το πρόβλημα. Εκεί πέρα η ομάδα ολόκληρη έχει ξεκλειριστεί. Δηλαδή οι φασαρίες που γίνονται και στην Καλύβα και στο Συμβούλιο και στο Πάνη και στο Όλε και στους αγώνες. Για ποιο λόγο. Ένας μόνιμος τσακωμός. Για τον Βαλάντη όμως. Νομίζω όμως ότι απλά δεν ήταν πολύ αποφασισμένος. Δηλαδή, αν είχε πάει όντως γι' αυτό που ακούσαμε για οικονομικούς λόγους, γιατί είχε τα χρήματα ανάγκη κτλ. Όχι αν. Σίγουρα είχε πάει. Ναι, γιατί όταν βγαίνει 2-3 χρόνια πριν και λες, εγώ δεν πάω στο Survivor Ρωσή, γιατί δεν κάνω και κανένα και ζηλίκια. Αν είχε όντως ανάγκη, θα έπρεπε να μείνει μέσα να μαζέψει περισσότερα χρήματα. Δεν άντεξε αυτό. Αυτό με την πρώτη δυσκολία, σώσε τα χέρια ψηλά και έφυγε. Δεν γίνεται έτσι. Πού να φανταστεί ότι το φαινόμενο Βαλάντη θα του έρθει με τοπική. Δεν το φαντάζομαι. Αφού δεν του έρθει κανένα σανσέρ, πάλι καλά. Λοιπόν, όμως εμείς πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, συναντήσαμε κι άλλον εκεί. Ποιον? Που ήρθε κι άλλο. Όχι, όχι, δεν έρχεται. Φεύγει, πάει. Γίνεται κόσμο, πάει. Φεύγει, έρχεται. Βέβαια, γιατί βγαίνουν κάποιοι, ξεκληρίζεται η ομάδα των διασύμων. Δεν πρέπει να στείλουν άλλου να γεμίσουν το κενό. Και ποιον στείλανε. Πασκευού μα πριμέρα. Ένα πρόσωπο γνώριμο που εκεί που το στέλνουμε δεν ξέρω. Τον Θεό του πολέμου. Για καλό. Γιατί εκεί γίνεται μαναφού και μεγάλο. Για να δούμε τη φωτογραφία. Ένα όμορφο αγόρι. Ο Γιώργος Οικονομάκης είναι δικός μας. Έλα ρε στη Σαράντο. Ο Άρης μας. Εν τω μεταξύ έχει το βλέμμα, ξέρεις, το γλυκούλικο της απόγνωσης τύπου. Πού πάω, πού πάω. Ωραία, γι' αυτό σε τι μας βαλίτσες. Και του έλεγα, πού πας αγόρι μου γλυκό. Και μου έλεγε, δεν θα σου πω τώρα, θα σου στείλω σε λίγο τοποθεσία, location. Δεν μου είπε παιδιά που πάει. Δεν μου είπε που πάει. Δεν μου είπε που πάει, αλλά έφυγε χθες. Άρα πηγαίνει και ο Άρης Χαϊλέδης. Δεν ξέρουμε. Είναι καθοδόν. Άρα για σε πόσες μέρες θα τον δούμε εμείς στους τηλεοπτικούς δέκτες. Αυτή τη φωτογραφία πότε τη βγάλαμε, χθες το βράδυ. Άρα θα φτάνει σήμερα. Ναι. Άρα αύριο γίνεται το συμβούλιο της αποχώρησης, γιατί Τρίτη ψηφίζουμε. Κάτσε. Και επίσης δεν τους κρατάνε και 3-4 μέρες για να είναι τσεκαρισμένο ότι όλα είναι οκ. Είναι ψηφοφορία. Άρα Τετάρτη πρωί, ώρα Ελλάδος, γίνεται το συμβούλιο και το γύρισμα. Μάλιστα. Άρα μετά το συμβούλιο θα πρέπει να μπει ο Άρης. Άρα από Τετάρτη ξεκινά τα γυρίσματά του. Την Κυριακή δεν τον δούμε. Κυριακή που. Όχι, το Σάββατο που θα δούμε εμείς επεισόδιο. Γιατί Σάββατο ξεκινάει πια το Survivor. Μπορεί να το Σαββατό, να μην βάλω δουλειά, δηλαδή το Σάββατο, να πίνουμε θέατρα, σας έχω τεράστιο spoiler για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Τι? Γιατί λέτε ότι αποφάσισαν να βάλουν τώρα μέσα τον Άρη. Γιατί? Για να δουν καμιά νίκη. Λίγο φουντώσει η κατάσταση. Για να δουν καμιά νίκη, αγάπη. Όχι, για να φάνε κανένα φαΐ. Γιατί με αυτούς που έγινε δεν τρώνε τίποτα. Είναι συμβολικό για να μας προετοιμάσουν για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Γιατί, παιδιά, ο Άρης, ποιος θεός ήταν? Πολέμου. Ένα μικρό spoiler, γιατί αν πω περισσότερα θα έχω πρόβλημα. Ως αθλητής ο Άρης, εγώ έχω μεγάλες προσδοκίες από αυτόν. Και πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Γιατί η ομάδα είναι πεσμένη, πέρα από το μαναφούκι που γίνεται στην Καλύβα, που δεν τους βοηθάει ψυχολογικά να κερδίσουν. Δεν έχουν και πάρα πολύ δυνατούς παίκτες. Γι' αυτό κερδίζουν πιο συχνά. Οι μεγάλες προσδοκίες ήταν πολύ ωραία και πολύ επιτυχημένη ταινία. Και μένει τώρα να δούμε κάποια στιγμή τον Γιώργο με τη Μυριέλα να της ρίχνει από πάνω ροδοπέταλα. Μπορεί βέβαια να πεινάνε τόσο πολύ παιδιά, αλλά η τροφή έρχεται και αλλιώς. Δεν έρχεται μόνο με το φαγητό. Έρχεται και με τον έρωτα. Ο έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Γιατί είναι ζωοδόχος. Το θυμάσαι το. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Άμα θέλετε να φάτε, να φάνε και τα μάτια σας και το στομάχι σας, ερωτευτείτε, φιληθείτε, χαϊδευτείτε, αγκαλιαστείτε ακόμα και αν μπαίνει μπροστά στο πλάνο σας. Ο Βαλάντης. Το περιμέναμε. Εγώ δεν το περίμενα τόσο γρήγορα η αλήθεια. Να. Δεν αφήνω βλάχος να περάσει λεπτό. Και μπράβο του, ρε! Εγώ μαζί του είμαι, μπράβο του. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το έκαναν επίτηδες. Γιατί ήταν δίπλα τους ο Βαλάντης. Α, λες. Έχει πει τόσα ο Βαλάντης που έμπαινε στην κάμερα για να μην καταγραφεί το. Σιγά που να μην καταγραφεί. Θυμάστε έναν κύριο που πήγαινε πίσω από αυτού του παιδιού. Στον Ολυμπιακό από πίσω. Αυτός ο τύπος που καθόταν έτσι. Ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης δεν καταλαβαίνει ότι έχει 500 κάμερες. Βρε, όπου και να πας, βρε ψυχή. Θα υπάρχει μια κάμερα πάνω τους. Ξέρετε για ποιο λόγο ήταν κοντά ο Βαλάντης. Δεν την αφήνει, παιδιά, δεν την αφήνει. Ζητώσαν τα μπρατσάκια του. Καλά, η Μυριέλα τον φυλάει, ξεκολλήστε τώρα κι εσείς. Τι λέτε, καλέ, αυτό τη φίλησε. Κάτσε να το δούμε, παιδιά. Έλα, παιδιά. Κοίτα, κοίτα. Και αυτή μεριά πάει όμω. Τι είναι αυτό, έτσι. Ο Βαλάντης ήταν κοντά για να δει αν υπάρχει κινητικότητα μέσα στο νερό. Έλεος. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στοπ εδώ.
Σοφία! Βάλε νερά! Ένα, μαχητές! Ένα, δύο, τρία! Μαχητές! Ενώ! Θα κάνουμε λίγο σκυλιακό! Μαστέρα, ρεμιά! Μπαίνουμε στο στίβο σαν αγριμιά! Και δεν μας τρομάζουν οι αντιπαλοί όταν φωνάζουν. Τι τα θες, τι τα θες, όλα! Μαγείτε! Ανοίξτε τα νερό! Θέλουμε τα τρούς! Ωρε Νίκη! Ωρε Μάκη! Να κάνουμε λίγο ένα σπαγκάτο! Τα τρούς! Ανοίξτε το νερό! Πρόσεχε να χτυπήσω! Μπράβο παιδιά! Ευρυντική! Τι σιάξεις σήμερα ρε φίλε! Τι κάνεις ρε θηρίο! Ε, Γιάννη! Όλε! Σε προβείστε! Τώρα που μπορείτε, παιδιά! Ωραία, να πληθούμε λιγάκι. Τώρα δεν θέλω να το έχω συμβαστεί να χάνω. Όχι, δεν είναι έτσι. Ε, για σκερδίσατε. Ε, σκερδίσατε. Εντάξει, δεν υπήρχε. Και μπήκαμε μέσα στην πισίνα, μόλις πήραμε το 10ο καλό, το πανηγυρίσαμε. Στο μεταξύ μπήκαν και οι κόκκινοι μέσα να ξεπληθούν και αυτοί από τις λάσπες. Εγώ έχω αδυναμία, όπως είπα, στη Μιριέλα. Έχει ωραία μάτια, επειδή είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, πιο όμορφη. Και πήγα και έπιασε τη Μιριέλα. Και τη φίλη σου. Εντάξει, δεν είναι κακό. Let's write a future and learn from the past. The beauty surrounds us. Νόμιζα ότι μου ρίξε κανένα χαστούκι, αλλά τελικά δεν μου ρίξε. Καλά και να μου ρίξε κανένα χαστούκι, δεν θα της έλεγα και τίποτα. Μπορεί να τη φιλούσα κι άλλο. Ναι, τη γουστάρω και τη γουστάρω πάρα πολύ. Και έχω πάρα πολλά συναισθήματα για τη Μιριέλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν τρέπομαι να τα πω πουθενά. Ίσα-ίσα το λέω και ξελαφρώνω. Άμα την ξαναπείτε, εγώ θα την ξανακυνηγήσω. Το ξανακυνηγήσω το φυλάκι, μην πω και ψέματα. Ξαναφιλήσω πολλές φορές κιόλας. Αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στην πισίνα του αγωνιστικού χώρου. Σε εκείνη τη φάση μπήκε και ο Γιώργος δυνατά στο πάρτι. Δεν πρόλαβα να μπω μέσα στην πισίνα, ήρθε και με αγκάλιασε. Γενικά ήταν αρκετά εκδηλωτικός. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε κάποιους από τους συμπαίκτες μου, γιατί από ό,τι διήκρινα, οι περισσότεροι ήταν και αυτοί μέσα στην τρελή χαρά και χαιρόντουσαν που πληθήκαμε. Αφήνει, από πίσω της είναι. Μα δεν ξέρεις τι λέει μια παρμία. Δώσε θάρρος στο χωριάτη. Έλα τώρα. Πάντως, παιδάκι, μια παρμία μέσα από τη ζωή. Από τα πιο απολαυστικά, αμέσως δηλαδή, εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα με το που είδα αυτό το φιλί ήταν να μπω στο Twitter για να δω πόσο μεγάλη τη συγκεκριμένη. Πώς αντέδρασε ο κόσμος. Δηλαδή, να, ας πούμε, μία από τις πιο ωραίες χαρακτηριστικές στιγμές του Twitter. Λέει εδώ, πεθερά όταν φιλιέται μπροστά της ο γιος της με την Έλουσα Ανήφη και δείχνει το βελάκι το πρόσωπο της Αθηνάς. Δηλαδή, εντάξει, μία εικόνα χίλιες λέξεις που λένε. Και είναι αυτό που λέει. Πολύ ωραίο είναι και αυτό, παιδιά. Να δείτε που ο Ατζούν μπέρδεψε το σενάριο του Power of Love με αυτό του Survivor. Δεν και το καλύτερο είναι το Insta Story που ανέβασε χθες ο Χάρης ο Βαρθακούρης. Το έχω και αυτό. Ναι, το έχεις δείξει. Να το δείξω. Λοιπόν, πολύ καλό και αυτό. Το φιλίο δεν αγκαλιάζονται, κύριε δικαστά μου. Αλλά τις αγαπάμε. Μισό λεπτάκι τώρα να σας τρέξω λίγο και σε αυτό που είπε το αγαπημένο. Πέθανα, παιδιά. Το καλό, να το δούμε. Το έχω έτοιμο.
Λοιπόν, λέει, το καλό με το φετινό Survivor είναι ότι συνδυάζει και reality και μυθοπλασία. Ρωμαίο and Juliet θυμίζει αυτό το love story. Τι άλλο θυμίζει? Τέτοιο έρωτα και να έχουν τόσου πολέμου, μου φαίνεται πολύ περίεργο, παιδί. Τόσο θυμό έβγαλε σε όλου. Εγώ τρελάθηκα που μετά στο συμβούλιο λέγανε όλοι που εμεί κλαίγαμε, ήμασταν όλοι. Θρυνούσαμε. Θρυνούσαμε. Και είναι όλοι. Πλατσουλίζουν. Όχι, όχι. Ότι πενθούσαν. Ξαφνικά, δηλαδή, ξέρει τι έφερα στο μυαλό μου, Μαρινέλα, άνοιξε πέτρα που κάθεται στη γωνία κάπου εκεί πέρα με το χέρι ψηλά. Αυτό, παιδιά, να τραγουδά. Έλατε και η Βρυδίκη, είχαμε λέει πιάσει ένα χώρο για μάτια που ήσουν με το μαγιο και έλεγε ανοίχτε καλέ, ανοίχτε καλέ τα συντριβάνια. Πάντω, ο Κατσαόνη τη λατρεύει. Είναι εμφανέ, παιδιά. Καταρχά, αυτό χώθηκε, έτσι. Χώθηκε, πήγε να τη φιλήσει αυτή, τρελάθηκε, δεν το περίμενε, τραβήχτηκε λίγο πίσω και μετά την κυνηγούσε, δεν την άφησε. Εγώ έκλαψα, θα σας πω τώρα την αλήθεια σήμερα. Είδα πάλι, πέτυχα ένα Insta story που έκανε ένας φίλος μου που έχει κάνει tag γνωστή δημοσιογράφο που είναι σε άλλη εκπομπή που ουσιαστικά αποκάλυψε ότι μίλησε με το αγόρι της Μυριέλλας και ότι ο ίδιος παραμένει ψύχρεμος. Και γράφει σήμερα και λέει: δεν του κάνει ένα τηλεφωνάκι σήμερα να δούμε πώς. Με τα υπογλώσσια. Εμείς όμως αυτό δεν θα το αφήναμε να περάσει έτσι. Πήγαμε, βρήκαμε τη φίλη. Το ξέρω καλά ότι είναι στο Skype, ενώ ότι βρήκαμε και θα την έχουμε εδώ. Την έχουμε ζωντανά. Τη φίλη του Γιώργου Κατσαούνη, Αλεξάνδρα Μίτα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Τι κάνει, όμορφο γλυκό κορίτσι. Είμαι καλά, εσύ. Είσαι κολλητή του Γιώργου. Είμαστε φίλοι, ναι. Με χαρακτηρίζει ως μικρή του αδερφή. Τέλεια. Ωραία. Και εσύ ως μικρή αδερφή, πώς βλέπεις τις περιπέτειες του μεγάλου αδελφού στον Άγιο Δομήνικο? Τα πάει πάρα πολύ καλά. Αγωνιστικά ή ερωτικά? Και τα δύο. Σίγουρα υπάρχει συνέστημα, όλοι το βλέπουμε. Δεν μου λες, έτσι ερωτιάρης ήταν και παλιά, εξαπανέκαθεν που λέμε. Όταν θέλει κάτι, το κυνηγάει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει δηλώσει. Το έχει πει ότι εγώ, άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου. Ακριβώς, ακριβώς. Θα το καταφέρω. Συνήθως το πετυχαίνει όμως. Ενώ το κυνηγάει, το πετυχαίνει ή καμιά φορά αστοχεί κιόλας? Τις περισσότερες φορές ναι. Έχεις καθόλου καμιά πληροφορία από την οικογένειά του, πώς μπορεί να το βλέπει η μητέρα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, αν χαίρονται που είναι ευτυχισμένοι? Ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενοι, είναι περήφανοι, λογικό, είναι ο γιος τους. Εγκρίνουνε. Εγκρίνουνε, νύφη. Ναι. Έτσι, να εγκρίνει το σόι την νύφη. Διότι όπως βλέπεις, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάχι μαλάκης. Πάντως, όπως λέει η Μαρία. Αλλά, να σας πω κάτι. Είναι και ένας έρωτας που έχει προκαλέσει σεισμό. Μεγατόνων, ρίχτα έρωτα. Τα λέμε και αυτά. Και πολύ νωρίς, δεν το περιμέναμε. Στην αρχή αναρωτιόμασταν. Είναι αληθινός, είναι ψεύτικος. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι έχει ερωτευτεί όντως πραγματικά ή είναι σεναριακό? Από όσο τον ξέρω, πιστεύω ότι είναι αληθινά τα συναισθήματά του. Δηλαδή δεν παίζει, ούτε υποκρίνεται. Ούτε μπορεί να πει ψέματα. Δύσκολα λέει ψέματα. Ερωτεύεται γενικά εύκολα, Αλεξάνδρα? Όχι. Όχι. Να ερωτευόταν και εύκολα, δηλαδή. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο την Αλεξάνδρα. Πιστεύεις ότι έχει τα χαρακτηριστικά που του αρέσουν, δηλαδή και οι προηγούμενες κοπέλες του μπορεί να ήταν έτσι μελαχρινές, με ωραία ματάκια? Ναι, είναι. Είναι το στυλ του. Είναι το στυλ του, μάλιστα. Ναι, ναι. Πώς είναι ο Γιώργος, είναι άνθρωπος που του αρέσουν οι σχέσεις, είναι άνθρωπος λίγο πεταλουδίτσα από εδώ και από εκεί, ψάχνετε? Μελισούλες, όχι, όχι. Είναι σχεσάκια. Ναι. Του αρέσει η σχέση και πιστεύω ότι αν βρει κάποια που ταιριάζει, θα καθίσει εκεί. Πώς και δεν είχε, ρε παιδί μου, κορίτσι αυτό το παιδί? Ωραίο παιδί είναι, γυμνασμένος είναι, ντοφραντισμένος φαίνεται. Πώς σου κάνει εντύπωση τώρα, τόσοι άνθρωποι, τι είχες χρυσές? Τον τελευταίο καιρό, ναι, ναι. Τον τελευταίο καιρό ήταν ελεύθερος. Μάλιστα. Α, είχε πριν παλιότερα δηλαδή σχέση το παιδί? Όλοι είχαμε περιπέτειες, σχέσεις. Αλεξάνδρα, που βάζεις και τον εαυτό. Έχω μια πληροφορία, με συγχωρείς, ότι πέρυσι πρόπερσι ήταν ένα βήμα πριν παντρευτεί. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν ισχύει? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν ήταν πολύ ερωτευμένος και ήταν ένα βήμα πριν, ε? Να ρωτήσω κάτι, πόσο χρόνο είναι? Τι, πες το, Αλεξάνδρα. Ήτανε ο Γιώργος. Ναι. Πόσο χρονών είναι? Ναι, ναι. Ο Γιώργος είναι 27. Και επειδή είπες ότι είναι και σκεσάκια, η μεγαλύτερη του σχέση δηλαδή, πόσο καιρό ήταν? Ρωτάμε για να, ρωτάω για να καταλάβουμε δηλαδή, έτσι καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ήταν τρία χρόνια. Α, δύο. Ήταν τρία χρόνια, ναι, ναι. Εντάξει.
Και όταν είσαι και όσο πιο μικρό είσαι. Δεν έχει φτάσει. Συνήθω δεν κάνει μακροχρόνιε σχέσει. Και πώ συμπεριφέρεται όταν είναι ερωτευμένο, α πούμε, στην κοπέλα του. Ή στη σχέση. Ή στην κοπέλα, δίνεται πάρα πολύ. Δίνεται πάρα πολύ. Το καταλάβω αυτό, Αλεξάνδρα, γιατί όταν τέθηκε προς υποψήφια προς αποχώρηση η Μυριέλα, αυτός βούρκωσε. Ένιωσε ένοχος, γιατί θεώρησε ότι λόγω της δικής μου συμπεριφοράς, ας πούμε, ως προς τη Μυριέλα και όλο αυτό δημιούργησε αυτό το χάος και εξαιτίας μου ένιωσα ότι είμαι ένοχος που μπαίνει υποψήφια προς αποχώρηση η Μυριέλα. Σίγουρα, γιατί πέθεσε ότι μπορεί να την έφερε και σε δύσκολη θέση. Για απέναντι στους συμπαίκτες της. Ή ότι μπορεί να φύγει και, αυτό... και να τη χάσει. Είναι και αυτό ένας λόγος. Ακριβώς, ακριβώς. Από τη στιγμή που είναι υποψήφια. Πάντως, εγώ τον χαίρομαι γιατί πραγματικά ό,τι θέλει το κυνηγάει. Και μου θυμίζει, ρε παιδί μου, τους άντρες που παλιότερα συμπεριφερόντουσαν πιο. Πώς να σου πω, ήταν πιο κυνηγοί παλιά. Πιο αρσενικά. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει μια άλλη σχέση η κοπέλα και είναι εις γνώση του. Δηλαδή, εμένα αυτό λίγο μου κάνει λίγο κόντρα, ας πούμε. Οι άνθρωποι που γενικά έχουν μεγαλώσει σε επαρχία και που έχουν την ηθική αρκετά υψηλά. Καταρχάς μπορεί να μην το ξέρει ο Γιώργος. Όχι, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα το ξέρει. Το σίγουρα... είπε μπροστά του. Δεν το είχε πει μπροστά του. Σίγουρα θα έχουν κάνει. Για μα το έχουν πει όλοι. Το είχε πει μπροστά. Ο Βαλάντης δεν το έχει πει. Α, σίγουρα, α, το είχε πει. Ναι, μήπως λοιπόν δεν είναι τόσο σχέση αυτή η σχέση. Σίγουρα θα έχουν κάνει μια κουβέντα που δεν την έχουμε δει. Φαντάζομαι και υποθέτω. Και επίσης προφανώς θα του έδωσε τον αέρα και η Μυριέλα. Εγώ θα ήθελα απλά να ρωτήσω την Αλεξάνδρα. Πώς της φαίνεται η Μυριέλα, αν όντως δηλαδή και αυτή αντίστοιχα είναι πολύ ερωτευμένη μαζί του ή μήπως ας πούμε μπορεί και να παίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, ηθοποιός είναι, σε ένα reality είναι που λίγο πολύ έχουμε δει πώς κυλάνε, ξέρουμε δηλαδή πώς πάει το πράγμα, μήπως το έχει κάνει για να κερδίσει την εύνοια του κόσμου, για την τηλεθέαση. Πάντως στο Twitter διχάστηκε αρκετά, μπορώ να πω. Διότι είναι οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ, είναι υπέρ του έρωτα και τι σας νοιάζει, αφού η κοπέλα φέρνει και έπαθλα, έτσι. Δηλαδή, φέρνει νίκες στην ομάδα. Δεν είναι κάποια που το χαρίζει ή δεν αγωνίζεται. Αγωνίζεται πραγματικά για την ομάδα. Απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που λέει γιατί η Μυριέλα, ενώ υποτίθεται ότι είχε ένα δεσμό έξω. Ναι, ότι αυτό τη προκαλεί. Θα το δούμε όμως εμείς αμέσως μετά, γιατί στο τρέιλερ βλέπουμε τη Μυριέλα που παίζει. Τώρα και είναι στον αέρα να κλαίει και να μιλάει για όλο για αυτό. Εμείς, Αλεξάνδρα, μου θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που... Εγώ ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σε αφήσουμε. Ναι. Για πρώην κοπέλα του, ξέρουμε ότι λίγο πριν έχει κλείσει το Facebook του και έχει σβήσει πολλές φωτογραφίες του από το Instagram και αυτά με την πρώην κοπέλα του. Το ξέρεις αυτό εσύ? Όταν χώρισαν, ναι. Άρα χώρισαν επουσιαδιακά, αυτό λες? Ναι, δεν ξέρω. Έχει όταν κλείσει το Facebook και ναι. Όλες οι σχέσεις όταν χωρίζουμε σίγουρα μπορεί να σβήσουμε κάποιες φωτογραφίες, ναι. Κάποια πράγματα στα social media. Είναι πολύ έντονος δηλαδή. Όταν χωρίζει, χωρίζει κανονικά. Πληγώθηκε. Ναι, ναι, οριστικά. Δεν το αφήνει. Δεν αφήνει μια πορτούλα ανοιχτή. Πληγώθηκε όταν χώρισε η κοπέλα. Δεν ξέρουμε. Άμα πληγώνεται, πληγώνεται. Αν πληγώνεται όμως, μάλλον τον χώρισε η κοπέλα για να πληγωθεί. Γιατί αν τη χώριζε αυτός, δεν θα πληγωνόταν, φαντάζομαι. Και οι δύο μεριές πιστεύω παίζει ρόλο. Δεν μας ενδιαφέρει άλλωστε για τη χώρισε με την προηγούμενη κοπέλα. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα είναι η κοπέλα. Εντάξει, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Άμα στεναχωριέται πολύ, αν διαγράφει. Φαίνεται ότι είναι και πολύ εντονός και το νιώθει πολύ έντονα όλα αυτά. Παθιασμένος. Παθιασμένος. Και φαίνεται ότι είναι και ευαισθητούλης. Ναι. Είναι ρομαντικός κατά βάθος. Για να δούμε, θα δείξει η πορεία του. Θα δείξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καλή σου μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για εσένα. Πάμε να δούμε εμείς το τρέιλερ. Τι λέει λοιπόν η Μυριέλα Κουρεντή για τον τωρινό σύντροφο, που υποτίθεται ότι ξέρουμε ότι υπάρχει έξω. Έτσι έχει πει ίδια. Ξαφνικά σήμερα πολύ καστανή. Σκεφτόμουν ότι αυτές τις μέρες ήταν η γιορτή του Τζον. Όταν είμαι μαζί του, είναι λες και είμαι με τον εαυτό μου. Τον φαντάζομαι να βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν σε μένα στο παιχνίδι. Αυτό που θα ήθελα να κάνω κυρίως είναι να του πω ότι θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι ότι η υπόσχεση έχουμε δώσει ένας τον άλλον. Και όσο μακριά κι αν είμαι, τον νιώθω. Μυριέλα and John, forever. Η Μυριέλα έχει αναφερθεί αρκετές φορές για τη σχέση της που έχει με το παιχνίδι. Είναι με ένα παιδί που ονομάζεται Τζον. Δεν καταλαβαίνει ότι εκτίθεται.
Δεν ζήτησα να ερωτευτώ, ερωτεύτηκα. Δεν είναι στο χέρι μου, είναι στην καρδιά μου. Μακάρα να στο χέρι μου να μην το έκανα αυτό. Αλλά τι να κάνω που ερωτεύτηκα και δεν το μετανιώνω κιόλας. Δεν έχει κόψει καθόλου τα κίνητα, κερδίζει αρκετά μέτρα από τον αντίπαλό του. Πάμε, Κάκη! Ολίβα! Μαχητές και διάσημοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συμβούλιο του νησιού. Παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα μας τρελά. Εγώ τώρα... Τρελάθηκα λίγο. Ο λίγον τι. Με ποιο απ' όλα. Με το Μιριέλα and John Forever. Μιριέλα and John Forever. How much? Best What's friend forever. Ενώ δεν ήμουν υπέρ της Αθηνάς, γιατί το θεώρησα υπερβολικό όλο αυτό που έγινε χτες, που είχαν τρελαθεί με τη Μιριέλα και τον Κατσαούνη. Και θέλω, τι τους νοιάζει ρε παιδί μου, τι τόσο αγάπη έχει, ερωτεύτηκε, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ισχύει, τι τους νοιάζει. Ναι, αλλά τώρα... φάσκει γιατί φάσκει νομίζω. Ναι, μας μπερδεύει. Με μπερδεύει έτσι μία αλλιώς. Δηλαδή, Μιριέλα and John Forever. Σκέφτομαι, λέει, τι μπορεί να βλέπει μέσα και να νιώθει. Γιατί δεν λέει ότι δεν αισθάνομαι πια το ίδιο, ρε παιδί μου. Ήρθα εδώ και εγώ ερωτεύτηκα. Εγώ σκέφτηκα στην αρχή, μήπως δεν είναι ζευγάρι, μήπως είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Αλλά τώρα για να κλαίει, είναι σαν να νιώθει ότι τον πληγώνει. Ναι, άρα δεν ήταν φίλη σκέτο. Πώς τον πληγώνει, άμα είσαι στα φίλη, μια χαρά θα σου. Άμα αρχίζει κλαίει γιατί νιώθει όλα αυτά που είπε, εντάξει, δεν το προχωρά δηλαδή. Δηλαδή, ο άλλο να μάθει μέσα από τη τηλεόραση τι συμβαίνει. Κι άλλοι μάθανε μέσα από την τηλεόραση άλλα πέρυσι. Είναι πολύ άβολο και βέβαια νομίζω ότι αυτή είναι και μια καλή ευκαιρία να σα πω λίγο στα social. Όπω για παράδειγμα, εδώ στο Twitter βλέπουμε αυτέ τι δύσκολε ώρε, λέει, είμαστε όλοι δίπλα σου, αδερφέ. Και να σας πω ότι γίνεται μεγάλος πανικός. Αυτός είναι ο Τζον, Ναι, και μάλιστα να σας πω ότι γίνεται πολύ μεγάλος πανικός και στο Instagram. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος βρήκε το προφίλ του και κάτω από φωτογραφίες που είχε ανεβάσει κοινές με τη Μιριέλα, κάνανε σχόλια. Και τώρα ξέρεις, αυτά τα κακεντρεχή σχόλια. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, ηρωνικά και όλα. Εδώ βλέπουμε κάποια από αυτά. Δεν πειράζει και όλα αυτά. Καλύτερη και τέτοια. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο άνθρωπος εννοείται να έρθει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο δύσκολη θέση και να απενεργοποιήσει όλα τα σχόλια. Πολύ καλά. Και αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ και τη θέση της Μιριέλας. Απλά να σου πω κάτι. Συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι κόσμος είναι αυτός που θα μπει σε ένα προφίλ. Και θα κάτσει, ας πούμε, και θα αρχίσει να κράζει. Που ήδη μπορεί να αισθάνεται πολύ άσχημα ο άνθρωπος. Ό,τι και αν. Δεν ξέρω τι υπάρχει μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι κάτι υπάρχει. Για να το βγαίνει να το λέει η Μιριέλα. Βέβαια, ακόμα και φίλοι να είναι. Το ίδιο είχε πάθει πέρυσι, να θυμίσουμε, και ο Γιώργος Λιβάνης. Και με την ευκαιρία θυμήθηκα ότι σε ένα από τα tweets που είδα είναι ότι γιατί δεν έπαιξε και φέτος το τραγούδι αυτό. Καλά. Κανονίστε τώρα, κανονίστε να ξέρετε. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η παραγωγή προσπαθεί να πείσει τον Γιάννη να μπει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δούμε ένα σενάριο να μπαίνει μέσα ο Τζον και να διεκδικεί τη Μιριέλα, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχει. Να γίνει ο χαμός ο κακός. Και κάνανε πρόταση και στην Κόνστα. Αυτοί έχουν ξεπεράσει και τη δυναστεία. Πραγματικά. Ποια λέξη σκόλμη. Καλέ. Το πάρω πλόγνα. Δεν θα τον βάλω τον Τζον, αγάπη μου. Γιατί άμα τον βάλω θα αποκαλυφθεί όλα. Πού πάμε, πού πάμε. Εγώ αν ήμουν Τζον θα έμπαινα σίγουρα αν μου δίναν και πολύ καλά χρήματα. Και είπα ότι έκανα πρόταση και στην Κόνστα, στην πρώην του Λάμπρου. Με τι μούτρα τώρα αυτός θα μπει. Τζον. Και άμα την αγαπάει πραγματικά, γιατί θα την αφήσει. Να ξέρετε ότι άμα μπει ο Τζον, θα αποθεωθεί από τον κόσμο. Ναι, καλέ, θα αποθεωθεί από τον κόσμο και θα πάρει πολύ θετική. Εγώ, αν ήμουν θα χαλάσει τζον, το σενάριο αν μπει ο Τζον. Και είναι πολύ καλά φτιαγμένο. Τζον, δεν θα πήγαινε. Μην την ακούς, Τζον. Τζον, έμπαινε. Σήκαλε για την Ατζούν, δουλεύεις για το Open. Σε παρακαλώ. Τζον, αν ο Ατζούν θα πετάξει, πήγαινε. Να σχολιάσουμε. Και είναι ότι αν πάει ο Τζον, εμείς θα έχουμε πολλά. Γι' αυτό σου λέω, μην την ακούς, Τζον. Κυρία Τζούν, δώστε του κάτι για μαγκαλιά. Μοιράστε, κυρία Τζούν, δεν θέλω τσιγκουνιές. Αφού πάει καλά, μοίρασε το χρήμα. Κυρία Τζούν, μισό λεπτό. Ναι, Ατζούν, δώστε λίγα ακόμα. Λίγα ακόμα. Βάλε και τον Τζον, τον Τζον, βάλε τον μέσα τον Τζον. Τον Ελτόν. Λοιπόν. Α, τέλειο. Πού πάμε, σε break θα πάμε, αλλά πριν πάμε στο break, έχω φανταστική δωράρα να σας δώσω, διότι η Βιοκαρπέτ γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει, ξέρετε, γιατί είχε εκπτώσεις έως 70% εκπτώσεις για σας σε υπέροχα χαλιά. Η μεγαλύτερη εταιρεία χαλιών στην Ελλάδα έχει λοιπόν και τα κλασικά χειροποίητα χαλιά με έκπτωση έως μείον 70, αλλά και τη μεγαλύτερη συλλογή σε μείον 35 για όλη την Ελλάδα, στη νέα τη συλλογή. Άρα, μείον 35 είναι για τη νέα συλλογή, ενώ σε όλα τα κλασικά χειροποίητα έως και 70% σας δίνει Βιοκαρπέτ έκπτωση. Και τι άλλο θα σας δώσει? Θα σας κάνει δώρο ένα πανίσχυρο, πολύχρωμο, εκπληκτικό iPad Air 256GB. Θα γίνει δικό σας αν στείλετε μήνυμα στο 14999.
9 ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό. Σπεύσατε λοιπόν, διότι το δώρο είναι φανταστικό πέρα τη εκτόση. Όπως επίσης μπορείτε να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό για το Citroën σε 3 έκδοση φλερ αξίας 14.900 ευρώ. Υπέροχο, το νούμερο 1 σε πωλήσεις μοντέλο τη Citroën γίνεται δικό σας με μία κλίση το 14999 ή με ένα μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, διότι έχουμε ωραία. Τι δεν έχουμε. Προλαβαίνουμε σήμερα, δεν τα προλαβαίνουμε. Μπουρλάτο! Είναι πρωινιάτικα, να είμαστε και πάλι κοντά σας. Βάλτε κι άλλο καφέ, διότι οι εξελίξεις τρέχουν, γεγονότα πολλά συμβαίνουν. Και με τόσο καφέ που είμαστε έτσι, κορίτσι μου, ηρέμησε λίγο. Θα βάλουν μαύρα επίσης, γιατί πενθούμε την ήττα των διασύμων. Ναι, αλλά γίνανε και άλλα πράγματα για το survival του Σαββατοκύριακο. Το καλό είναι ότι γίνονται πράγματα. Και αν ήταν στο παιχνίδι και η Ιβάνα Μπάρμπα, θα ήταν ενθουσιασμένη. Δηλώσεις, παιδιά, που μείνανε δηλώσεις. Γίνονται πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς είμαστε εκεί, τα μαζεύουμε, να σας τα δείξουμε και θέλουμε να είστε ενήμεροι για όλα. Το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού σε μουσική Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Ελεάνας Βραχάλη με τίτλο «Τίποτα εσύ» είναι γεγονός. Το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί στο μαγαζί του Φώτη Εργουλόπουλου με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα, η οποία στροβιλίζεται σε στήλο. Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Τι λες τώρα» και από ό,τι φαίνεται δεν το πήρε καθόλου ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα. Είχα κάτι στο κινητό, απελπισμένη, πλαντάζοντας το κλάμα και έπαιρνα τηλέφωνο όποιον συγγενή και φίλο μπορούσα να στηριχτώ. Το θετικό τεστ COVID άφησε εκτός αέρα και την Αταλία Γερμανού. Στην εκπομπή χαμογέλα και πάλι και την Ελένη Βουλγαράκη μίλησε ο φίλος και προπονητής της Μυριέλλας Κουρεντή. Ο καλός της φίλος δεν είχε ιδέα ότι υπάρχει σύντροφο στην Ελλάδα. Όχι, αυτό δεν το γνώριζα. Δεν είχε μιλήσει ποτέ για τον σύντροφό της έξω από το Survivor. Δεν έτυχε. Οπότε εσύ ιδανικά θα ήθελες να δεις τη Μυριέλλα να κάνει σχέση με τον Γιώργο Κατσόνη, το συμπαθείς? Τον Κατσόνη το συμπαθώ πάρα πολύ. Φυσικά και δεν θα ήθελα να δω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα συμβεί επειδή ξέρω τη Μυριέλλα. Από τη στιγμή που έχει δεσμό, δεν θα έκανε κάτι με τον Κατσαούνι. Είναι τέτοιο παιδί. Με τον Κατσαούνι το να υπάρξει μια συμπάθεια δεν είναι κακό. Ωραίο παιδί και ο Κατσαούνις, κούκλα η Μυριέλλα, δεν είναι κακό. Αυτό τώρα, εάν έχει παρεξηγηθεί, λόγω Survivor, λόγω τηλεόρασης, από τη στιγμή που έχει σχέση έξω, ότι δεν θα έκανε τίποτα με τον Κατσαούνι. Η ερωτική ζωή του Δημήτρη Ουγγαρέζου βγήκε στη φόρα στην εκπομπή «Δυνατά» του Κωστή Μαραβέγια. Ο Ουγγαρέζου έχει να κάνει σεξ 2,5 χρόνια. Τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ερωτικά προφανώς από ό,τι είπε και σταμάτησε, δεν τα έχω σκαρώσει καλά. Δεν έχει σημασία. Όμως έχω αποκομίσει και έχω κερδίσει αυτό. Για τον τηλεοπτικό καυγά της Ιωάννας Μαλέσκου με τον Τάσο Χαλκιά, αλλά και για την απόφαση κάποιων ηθοποιών να συμμετέχουν σε reality, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Το μεροκάματο είναι ιερότερο όλων. Δηλαδή, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Πάντα βέβαια υπάρχει ένας χειρισμός στα πράγματα πώς γίνεται. Δεν ξέρω τις περιπτώσεις αυτές καθόλου. Αλλά θέλω να υπερασπιστώ τους συναδέλφους οι οποίοι διεκδικούν το μεροκάματό τους. Ένα καλύτερο τρόπο να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Εσείς πόσο με έχετε πικράνει, το έχετε σκεφτεί? Σας αφήσαμε να περιμένετε. Βρε παιδιά, πόση ώρα περίμενε ο άνθρωπος, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Λοιπόν, 25 λεπτά για να βγω στον αέρα. Και άλλη μισή ώρα που ήρθαν νωρίτερα. Που αν είμαστε φτάσουν, δεν θα έβγαινε καθόλου. Θα έλεγα ας έρθει μια άλλη φορά. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο καλό, αφήστε να βγω μια άλλη φορά.
η ένταση στον αέρα, ας πούμε, δεν κάνει καλό σε κανέναν. Η Κατερίνα Γερονικολού, καλεσμένη στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου, την έφερε σε γλυκιά μηχανία. Ήσουν στο εργαστήριο δημοσιογραφία, σωστά. Ναι. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που έβλεπα το βίντεο. Τι, ήμασταν συμμαθήτριες, πες το μου. Τα καλοκαίρια σπουδάσαμε μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ήμασταν τα καλοκαίρια η γραμματής του εργαστηρίου, ναι. Και είχε έρθει ο Θοδωρής να πάρει ένα... μια αίτηση, κάτι, το πτυχίο σου. Μπορεί. Και είχε έρθει να πάρει το πτυχίο σου. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης παραδέχτηκε στην εκπομπή Open Weekend ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι η γυναίκα της ζωής του. Εσύ έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω τον έχω βρει αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τρελό σαν εμένα, πολύ σημαντικό στοιχείο για να βρίσκεται κάποιος δίπλα μου. Πρέπει να έχει αυτή την τρέλα. Μέρα με συγκίνηση έκανε το «Ελλάδα έχει ταλέντο». Η πραγματική μαγεία είναι αυτό. Δίδαξες πράγματα για μια ολόκληρη ζωή. Όλους μας έκανες καλύτερους ανθρώπους. Δεν είμαστε τίποτα μπροστά σου. Είσαι superstar της ζωής, είσαι super ήρωας και σε ευχαριστούμε για τη δύναμή σου. Υποκλίνομαι. Όπω, τι ιστορία, παιδιά. Τι συγκινητική. Συγκλονιστική. Μπράβο του που τα κατάφερε. Μπράβο του που τα κατάφερε. Ιστορία δύναμης και πόσο πολύ πρέπει να παλεύουμε για να κερδίσουμε πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Συγκλονιστική ιστορία του Νίκου. Νίκος ο Μάγος λεγόταν, ο άνθρωπος έκανε έτσι κάποια μαγικά στην αρχή. Ναι. Αλλά επί της ουσίας μας καθήλωσε τους τηλεθεατές με την ιστορία του που ξεκίνησε από ένας εκπαιδευτής με αλεξίπτωτα. Έχασε την κίνησή του από ένα αυτοάνωσο. Τρεις μήνες έμεινε σε κόμμα. Του είπαν δεν θα ξαναπερπατήσεις ποτέ. Και τελικά με καθημερινή μάχη όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να ξανασταθεί στα πόδια του και να βρεθεί έτσι στην τηλεόραση και να μας μιλάει πλέον για αυτή την περιπέτεια που έζησε. Μοναδική στιγμή. Φοβερή στιγμή. Ωραία, και μπράβο, το είδαμε αυτό. Επειδή ήταν και η πρεμιέρα του παιχνιδιού, κάποιος ξέρεις, μπορεί να πει ότι με το που ξεκίνησε, κατευθείαν ας πούμε, βγάλαν κάποια έντονα στοιχεία reality. Από την άλλη, πάλι όμως για μένα, καλά κάναν και το βγάλανε και καλά κάνουν και βγάζουν τέτοιες περιπτώσεις για να δίνουν δύναμη και κουράγιο σε πολύ κόσμο που δυσκολεύεται πραγματικά. Ο άνθρωπος αυτός που σηκώθηκε από καροτσάκι, που του είπαν δεν θα ξαναπερπατήσεις και τα κατάφερε, είναι δύναμη ψυχής και είναι ωραίο να το. Ένα ωραίο μάθημα έτσι για να μην τα παρατάσεις σε όποια και αν δυσκολία έρθει στη ζωή σου. Επίσης, να σου πω ότι και στο εξωτερικό, στο Got Talent, οποιασδήποτε χώρα, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Δεν είναι ότι το κάνανε στην Ελλάδα για να μιλήσουν. Όχι, λέω ότι είναι στο μοτίβο ενός εκπομπής. Δηλαδή, μπορεί να το πούν αυτό. Αλλά από την άλλη, πάλι καλύτερα δηλαδή, να τα προβάλλουμε όλα αυτά τα ωραία μηνύματα για να δίνουμε δύναμη και κουράγιο σε ανθρώπους. Μόνο κέρδος έχουμε. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο μπράβο στο παλικάρι, αλλά και στους ανθρώπους που τον στήριξαν. Γιατί εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ που τον είδα στα μηχανήματα και μια φωνή του φώναζε «Πάμε, αγόρι μου». Είναι πολύ συγκινητικό. Πολύ... Μπράβο, μπράβο. Ναι, πολύ σημαντικό γιατί μπράβο υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που ο κόσμος φεύγει από δίπλα σου. Έτσι. Είναι μόνο για τα καλά και τα εύκολα. Ενώ στα δύσκολα σε χαιρετάνε. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με ένα πιο λαϊκό τραγούδι από ότι.
Και τα γυρίσματά του στη φωνή μου κάνει λίγο πιο λαϊκό τέτοιο. Ναι. Πού κοντά στο τη ρίχνει στην κυρία. Αλλά μου κάνει εντύπωση, καταρχάς να πω ένα πολύ ωραίο κλιπ που δεν μου κολλάει βέβαια πολύ με τον ήχο. Ναι, το τραγούδι σε πάει αλλού. Τώρα όλο ναι. αυτό το καπέλο το μινιμαλιστικό και η Φουρέιρα στην μπάρα. Η Φουρέιρα που δέχτηκε να παίξει στο κλιπ. Ε, είναι φίλοι. Τραγουδάνε και μαζί. Εντάξει, σε έναν θα έλεγα όμως, παιδιά, γνώριμο ρόλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελένη, εκτός από εκπληκτική τραγουδίστρια performer, είναι και πάρα πολύ ωραία χορεύτρια, δίνει στοιχεία στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ ότι μπορεί να χορεύσει πολύ καλά. Ναι, αλλά κάποιος θα πει γκοτζάμ, Ελένη Φουρέιρα. Γκοτζάμ. Τη βάλαμε στην μπάρα και θα πει γκοτζάμ, αυτό θέλω να ξέρω. Πρώτον είναι φίλοι. Δεύτερον ήταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο. Φαντασία. Και επίσης είναι μόδα, παιδιά, που μπορεί να το. Θα παίξω εγώ στο δικό, θα έρθει και εσύ στο δικό. Ο Justin Bieber δεν είναι ωραίο. Και σε πιανού το βίντεο κλιπ. Να τη βλέπουμε. Χαρά μας. Θα μου πεις και ποια άλλη θα το έκανε αυτό που έκανε η Ελένη Φουρέιρα στο βίντεο κλιπ. Η Ελένη Παπαρίζου, γιατί και με την Έλενα συνεργάστηκαν στο The Voice. Δεν θα μπορούσε να το κάνει, αλλά τώρα θα μου πει είναι σε άλλη εταιρεία η Έλενα. Και μην ξεχνά ότι εμεί είδαμε ένα απόσπασμα. Μπορεί να δούμε όλο το βίντεο κλιπ να ταιριάζει με το τραγούδι. Μπορεί να αφήνει κάτι στο τέλο. Κάπω να το συνδέουν. Δεν έχει καμία σχέση. Σαν εικόνα δηλαδή, πολύ ωραία. Αλλά είναι πολύ λαϊκό το τραγούδι για αυτήν την εικόνα. Εγώ αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν είναι ωραίε όταν γίνονται. Είναι ωραίο να υπάρχει μια κόντρα. Μου θύμισε λίγο Νάταλι Πόρτμαν από το Closer, το θυμάστε. Ναι. Φοράει και αντίστοιχη περούκα. Και ναι. Ακριβώς. Πάντως, μπράβο της, γιατί για ακόμα μια φορά δείχνει ότι τιμάει και τις συνεργασίες της, αλλά και τις φιλίες της. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός χαρακτήρας και άνθρωπος. Θέλω φίλη μου. Ποιος? Θέλω φίλη μου. Τι θέλεις? Να παίξει στην παράσταση. Ό,τι μπορεί να κάνει. Άμα είναι φίλη μου, θα με στηρίζει, φαντάζομαι. Και τα ανάποδο το πάω και εγώ παίζω σε κλίπτη. Δεν έχω κλίπτη. Παιδιά, ποιον αντέγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ με αυτό το καπέλο? Το Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είχε φωτογραφηθεί και για την αφίσα του μαγαζιού. Του πέρυσι, πρόπερση, πότε ήταν. Με ένα λευκό. Καλά, τα καπέλα είναι εποχής πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι ο πρώτος που το έβαλε το καπέλο. Έρχεται δεύτερος όμως, συγγνώμη, να τα λέμε και αυτά. Επιτάσσει και αυτός μόνο. Πρέπει κάτι λίγο η δημιουργική εκεί ομάδα να κάνει. Και πριν το Μαζονάκι το είχαν φορέσει κι άλλοι και πριν από αυτούς άλλοι. Είναι από το Μαζονάκι, ποιος έχει βάλει, στο εξωτερικό κάτι. Ο 007. Πολλά χρόνια πριν. Θέλεις να σου θυμίσω τον αγαπημένο μου Tom Hardy στο Ταμπού. Για να υποστηρίξει εμά, Μπέτι. Από εδώ το πα το πα και το παίρνει πάλι. Εκεί θα το πάω λοιπόν. Η Μαρία Ηλιάκη το πήρε πολύ βαριά, ε. Δεν βρήκε παιδιά τώρα. Φοβήθηκε για το παιδάκι μου. Ναι, μωρέ, γιατί δεν μηνών το παιδάκι. Ναι, τώρα. Φυλάζει. Είναι τριπλά εμβολιασμένη, αλλά σου λέει τώρα το μωράκι πώς θα το περάσει. Δεν τα ράβει. Και μάλλον ο σύζυγός της είναι στην Ελβετία. Είναι μόνη της εδώ πέρα στην Αθήνα. Αλλιώς δεν έχει και στήριγμα τον άντρα δίπλα. Για μέσα σε καραντίνα δεν έχει και δικού άνθρωπου να σε φροντίζουν. Γιατί φοβάσαι να μην κολλήσει. Άρα θα είναι μόνη της με το παιδί, λογικά. Ε, βέβαια, δεν είναι θέμα. Όλα διαγώνονται, Μπέτι μου, έτσι δεν είναι. Δεν διαγώνεται πάρα πολύ η αγωνία. Θα πάρω τηλέφωνο την Ηλία. Περαστικά στη Μαρία να το περάσει ανώδυνα και να αλλάξουμε. Να πάμε στον Ουγγαρέζο. 2,5 χρόνια σου λέει. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Είναι πολλά. Δεν το πιστεύω. Υπήρχαν φήμες ότι έχει πάθει την οντίτιδα. Τώρα το καταλαβαίνω. Κακό πόδι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Χιούμορ. Ναι, χιούμορ. Αλλά. Ναι. Βρε Δημήτρη μου, μπας και ζήλεψες την Ηλένια που τραγουδάει τώρα και έχει γίνει φοβερή τραγουδίστρια και άρχισες και εσύ τα μικρόφωνα και τις νότες. Όχι. Τώρα δεν τραγουδάει. Παιδιά τραγουδάει. Αφού είναι κλειστά τα μαγαζιά, πού τραγουδάει. Τραγουδάει, κάνει δίσκο, συνεργασίες. Κάνετε λάθος, ο Ουγγαρέζος τραγουδάει χρόνια. Θα τον υποστηρίξω, βέβαια. Αλήθεια. Δεν έχει να κάνει το Λέζι Πρίνσλι για να και ρουβά κάνει καταπληκτικά. Α, ναι, κάνει μιμήσεις, ναι. Δεν μπορεί να κάνει μιμήσεις. Τώρα και του Αιγαίου τα μπλουζ. Δυόμιση χρόνια έχει να κάνει δεσμό. Παιδιά, όχι. Why not stop? Να κάνει γουτσου γουτσου. Δεν ξέρουμε τώρα. Κάτι λίγο θα τραγουδούσε άλλα κομμάτια. Το μοναξιά μου όλα. Πιο καλή μοναξιά. Όχι, όχι. Γιατί πρέπει να ανεβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει. Να το παίρνει έτσι ψύχρεμα και να ανεβαίνει για να έλξει. Πάντω, εγώ τον πιστεύω, παιδιά. Α, πολύ πιστεύω. Καταρχά, δεν έχει χρόνο. Δουλεύει ολημερή και ολινυχτή. Δεν έχει καθόλου χρόνο για προσωπική ζωή. Φαντάζομαι ότι στο σπίτι του πηγαίνει μόνο για να δουλεύει. Πάει στο ραδιόφωνο το πρωί και μετά πάει στο ραδιόφωνο. Πάει στην τηλεόραση. Παίζει μουσικέ. Κάνει παρουσιάσει. Κάθε βράδυ. Κάτσε κι εσύ, μια εβδομάδα δεν έχει. Κλείσανε μια εβδομάδα. Πώς το σκάλα τον είδα, δεν τον είδα να του λείπει. Ναι, ήταν σε μια φάση, εγώ νομίζω. Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει. Άλλο δεν ξέρει. Θα το στείλω μήνυμα και θα το μάθω. Έχει του φίλου του, έχει τον Κούπερ. Δεν πάρουμε τηλέφωνο. Πάντω, αν συμβαίνει, Δημήτρη μου σου πάει γιατί έχει ομορφήνει. Κράτα το. Έτσι, μείνε μόνο σου και καιρό. Κράτα το για τριετία, Δημήτρη μου. Θέλω να μα πει σε ποιο site μπαίνει. Τι εννοεί. Για τη δουλειά που... Για να γίνει δουλίτσα. Που λέει ο Δημήτρης. Άκουσε να σου πω τώρα. Δεν υπάρχει. Έλα. Είναι το παιδί τώρα, εμένα μου φαίνεται, δεν το ξέρω προσωπικά, ναι. Αλλά φαίνεται ένα αγόρι, ας το πω, πιο ευαίσθητο, ρε παιδί μου, που ψάχνει το συνέστημα. Μου το βγάζει εμένα αυτό.
Μπέτε, εσένα το βγάζει. Εμένα μου βγάζει ότι είναι γλυκούλη και τέτοια. Ναι, παιδί μου, ότι δεν είναι άλλο επιπόλαιο. Όχι πολύ. Έτσι λίγο σε πατάει. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και γλυκό. Φαίνεται όμω να έχει πληγωθεί πάρα πολύ και είναι αμυντικό. Τι είπε ο ψυχολόγο μα εδώ, γιατί δεν ξέρω. Παιδιά, δεν έχει πληγωθεί από την γλυκούλη. Ήταν κοινή συνενέση. Απλά είναι ένα παιδί που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Παιδιά, είναι πολύ σκληρό να χάνει και τη μητέρα σου και τον πατέρα σου σε λιγότερο από ένα χρόνο, να περνά πολύ δύσκολα, να φεύγει από μια μεγάλη σχέση, να αλλάζει σπίτι, όλα αυτά μαζί. Πάρα πολλές αλλαγές και επαγγελματικές. Αλλαγές, βέβαια. Θεωρώ, Δημήτρη μου, ότι είναι να έρθει. Θα μάθω όμως εγώ, σας το λέω. Εγώ θα στείλω μήνυμα και θα μάθω για τα 2,5 χρόνια. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν αλλαγές και στα θεατρικά δρόμενα. Γιατί τα θέατρα, παιδιά, δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Περνάμε μια σκληρή εποχή για άλλη μια φορά. Τέλειωσαν οι γιορτές και μαζί με τη μουσική τώρα σιγά σιγά βλέπουμε να κλείνουν και θέατρα. Ο κόσμος δεν πηγαίνει πια, δεν σειραίει. Είδαμε την ανάρτηση της Πινελόπης Αναστασοπούλου που είπε ότι κλείνει αυτός ο κύκλος. Αυτό γιατί φοβάται ο κόσμος ή γιατί μια παράσταση ίσως να μην τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Να μιλήσουμε με τον κύριο Δελαπόρτα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Καλημέρα σας, κύριε Δελαπόρτα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάικ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχόμαστε καλή να είστε χρονιά, έχουμε, παιδιά. Όλοι καλά. Τι έχεις να μας πεις, Μάικ, τι συνέβη ακριβώς με την κυρία Επιθεώρηση και το θέατρο Βέμπο? Η κυρία Επιθεώρηση δεν ολοκλήρωσε τις παραστάσεις της. Προσωρινά τις σταματήσαμε. Γιατί, πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια τη δική μας, γιατί ο θείασος απαρτιζόταν από 45 άτομα, ενώ όλοι εργαζόμενοι στο θέατρο. Που καταλαβαίνετε πως και εμάς ο κορονοϊός μας επισκέφτηκε. Μάλιστα. Ευτυχώς δεν αρρώστησε κάποιος από τους ηθοποιούς, από τους τραγουδιστές, αλλά είχαμε και εμείς κάποια κρούσματα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, επειδή από τις επόμενες μέρες η κατάσταση μπορεί και να είναι ανεξέλεγκτη, να σταματήσουμε προσωρινά τις παραστάσεις. Και βέβαια αυτό που ζούσαμε καθημερινά ήταν και ένα θρίλερ, έτσι. Δηλαδή εγώ στα καμαρίνια, όχι εγώ, όπως όλοι είμαστε με μάσκες. Κάποια μέρα βγήκα και στη σκηνή με μάσκα, έτσι αφηρημένος. Δεν αντιμετωπιζόταν εύκολα όλη αυτή η κατάσταση. Επίσης πήγαινα στο θέατρο καθημερινά και επειδή έχεις δουλέψει στο Βέμπο εσύ, Μπέτη μου, ξέρεις ότι είναι ένα θέατρο μεγάλο, με πολλές απαιτήσεις, όχι μόνο σε σχέση με τα οικονομικά, αλλά γενικότερα με την κίνηση του κόσμου μέσα εκεί. Λοιπόν, πήγαινα καθημερινά, οι ακυρώσεις ήταν ατέλειωτες. Ενώ οι παραστάσεις πήγαιναν καταπληκτικά, μετά από την έξαρση της Όμικρον, ο κόσμος και ειδικά το target group το δικό μας, που ήταν έτσι μια πιο μεγάλη ηλικία, δεν απευθυνόμασταν εμείς πιτσιρικάδες. Φοβόταν να έρθει. Ακυρώνανε, μιλάμε, σωριδών. Αυτό δεν μπορούσαμε εύκολα να το αντιμετωπίσουμε πια. Εντάξει, είναι και μια μεγάλη παραγωγή. Οπότε φαντάζομαι λογικό είναι να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει και οικονομικά, φαντάζομαι, κύριε Δελαπόρτα. Ναι, ρε παιδιά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι μια κατάσταση και μια υπερπαραγωγή τέτοια που έκαναν τα Γαρέι φέτος εκεί. Εντάξει. Είπαμε να χαμογελάσουμε στον κόσμο, να τους δώσουμε ένα πολύ μεγάλο θέαμα. Νομίζω πως θα έχετε ακούσει πως η παράσταση βέβαια άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ήταν δύσκολες. Η αλήθεια είναι ότι για ένα θέατρο και κάτω από τέτοιες συνθήκες, με τόσο μεγάλο cast, με μουσικούς, με το cast, τους ηλεκτρολόγους, τους τραγουδιστές που υπάρχουν από πίσω, όταν είναι 45 άτομα, πέρα από το φόβο που έχεις το μεταξύ τους, γιατί εγώ το θεωρώ το πιο ασφαλές μέσω ψυχαγωγίας στο θέατρο, μιας και δεν χρειάζεται ούτε να τρως ούτε να πίνεις, φοράς τη μάσκα σου και κάθεσαι. Δεν το έχει καταλάβει. Ναι. Είναι πιο ασφαλής διασκέδαση το θέατρο, έτσι κι αλλιώς. Ναι, βέβαια, τώρα ξαφνικά μένουν πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά. Να πούμε και αυτό, να πούμε ότι 45 άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Γι' αυτό και σήμερα θα είμαστε όλοι στα προπήλαια, γιατί πρέπει η κυβέρνηση να σταθεί πάνω από το πρόβλημά μας, που έχει να κάνει πια με ένα κλάδο που πλήττεται απίστευτα και που θα μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά. Έτσι. Η παραγωγή σε σχέση με αυτό τι λέει? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, πολλές παραστάσεις των ίδιων παραγωγών κατέβηκαν αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, πως η παράσταση δεν ολοκληρώθηκε έτσι κι αλλιώς. Η παράσταση θα έχει συνέχεια, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να τη δει ο κόσμος και απ' την άλλη η παραγωγή έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά για αυτή την παράσταση και πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και την απόσβεση. Θα είναι με την ίδια παραγωγή.
Ορίστε. Είναι με την ίδια παραγωγή η παράσταση και μετά όταν... Ναι. Απλά περιμένουμε, παιδιά, θα περιμένουμε να καταλαγιάσει λίγο αυτή η λέλαπα. Ναι. Τι γίνεται. Δηλαδή, αν αυτή τη βδομάδα έχουμε 60.000 κρούσματα, δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να σειραίει στα θέατρα. Κακά τα ψέματα. Βέβαια. Και εγώ, μετά, και εγώ, που είμαι ηθοποιός, άμα δεν υπάρχει κόσμος, δεν βγαίνει ο παραγωγός, πώς θα πληρώσει τους ηθοποιούς. Οπότε αυτό φέρνει. Εννοεί. Άρα, όλοι οι ηθοποιοί της παράστασής σας αλλά και των υπολείπων παραστάσεων απολύθηκαν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μείνετε χωρίς δουλειά. Όχι, δεν απολυθήκαμε. Α, συνεχίζετε να πληρώνετε. Όχι, ναι, δεν θα απολυθούμε προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή αναστέλουμε τις παραστάσεις μας. Δεν θα απολυθεί κανείς, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Να περάσει τουλάχιστον αυτός ο μήνας, μήπως καταλαγιάσει, μήπως πέσουν και τα κρούσματα. Και μακάρι να γίνει αυτό και να από Φλεβάρι ίσως να ξανανεύει η παράσταση. Έτσι λέμε, ναι, και έχουμε και σχέδια και για περιοδία, έχουμε σχέδια και για άλλα πράγματα. Βέβαια, το καλό να γίνει μια μεγάλη παραγωγή. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, από τις πιο μεγάλες ίσως της φετινής χρονιάς. Ευχαριστούμε αλλά πολύ. Αλλά δυστυχώς η φάση αυτή όλη και όλη αυτή η περίοδος τόσο δύσκολη δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλες παραγωγές. Είναι λογικό. Λογικό. Μάκη ακριβώς. Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά. Μια καλή χρονιά να ευχηθούμε, πιο ελεύθερη, πιο άνετη από εδώ και στο εξής, να καταλαγιάσει όλο αυτό. Και να πάρουμε τις ζωές μας και πάλι πίσω, είναι η μόνη ευχή που μπορώ να δώσω στη συγκεκριμένη φάση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, εγώ να σας θυμίσω τους διαγωνισμούς μας, διότι η Βιοκαρπέτ, εκτός από τις υπέροχες εκπτώσεις που κάνει 35% έως 35% σε όλη τη νέα συλλογή χαλιών, αλλά και έως 70% στα κλασικά χειροποίητα χαλιά, εκτός λοιπόν από τις υπέροχες εκπτώσεις από τη Βιοκαρπέτ, σας κάνει δώρο ένα πανίσχυρο, πολύχρωμο και εκπληκτικό iPad Air. 256 GB σε έναν τυχερό ή τυχερή, που θα γίνει δικό του αν στείλει μήνυμα στο 14999 ή καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Σε αυτόν τον αριθμό όμως μπορεί να πάρετε δώρο και ένα ολόκληρο αυτοκίνητο και συγκεκριμένα το Citroën C3 έκδοση Flair. 1200 κυβικά, 83 άλογα, πεντάθυρο, υπέροχο με εμφάνιση SUV. Flair λοιπόν, Citroën, μπορεί να γίνει δικό σας αν καλέσετε στο 14999 ή στείλετε γραπτό μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό. Μην πάτε πουθενά, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε, διότι η Μαρία Αντωνά είναι εδώ και θα μας πει ό,τι ανεβαίνει και ό,τι κατεβαίνει στα social media. Αυτό δεν ακούστηκε ωραία. Ωραία που είπε στα social media. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και ό,τι γυρίζει, σταματά. Πάμε τώρα σε ένα break και θα τα πούμε πιο μετά. Πέταλα, κόκκινα μεγάλα ψέματα μου είπες, αλλά σε συγχώρεσα. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Ό,τι έκανες, ας το κάνες. Τι έγινε, γελάς, τι συμβαίνει? Αλλά ζήρωχα, είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί? Γιατί είχαμε πολύ ωραίες εξελίξεις χθες. Τι? Πού? Στη Γη της Ελιάς, παιδιά, στην αγαπημένη μου σειρά. Yeah. Ήρθε επιτέλους αυτός ο γάμος που όλοι περιμέναμε, παιδιά, μετά από τόσο καιρό. Της ενθουσιασμένης Ιουλίας. Βασιλική, όχι. Της Βασιλικής και του Φίλιππου. Δυστυχώς, γάμος. Τα πιτσιρίκιτερ. Και μάλιστα σας έχω πολύ ωραία tweets, αν θέλετε να δούμε. Να, όπως για παράδειγμα αυτό, που λέει δέχονται αυτοί, δεχόμαστε κι εμείς, άντε να μας ζήσουν και με το καλό η μικρή Στεφανέα. Αυτό μέσα στον ενθουσιασμό που ξεχάστηκα είναι ότι είναι έγκυος. Εντάξει, τι, και έγκυος. Έλα, παιδιά, αφού την κυλίτσα είναι αυτό. Έλα, ρε. Λοιπόν, άλλο tweet. Περιμέναμε 4 μήνες γι' αυτό και σήμερα συμβαίνει. Δύο παιδιά που έχουν υποστεί πολλά, η σχέση τους έχει περάσει από 40 κύματα, πληρώνονται τα λάθη των οικογενειών τους. Όμως αυτά τα δύο παιδιά παλέψανε για την αγάπη τους και νίκησαν. Τελικά είναι αλήθεια ότι η αγάπη νικάει τα πάντα. Αχ, τι ωραίο! Αυτά τα λέγαμε και το πρωί που λέγαμε για το survivor. Τα σόγια πάντως είναι σε μεγάλη κόλλητα κι αυτή. Εγώ λέμε τις σκηνές Φιλίππου Βασιλικής από τον γάμο. Να το μεγαλώσουν λίγο να το δείτε καλύτερα. Μην ξεχάνετε. Συγκινηθήκαν ο κόσμος. Ήταν ωραίο. Είδατε λίγο ότι δεν έπαιναν οι Βέρες, το νιώσατε αυτό. Ναι. Βεβαίως, ο ηθοποιός αυτός, ο οποίος δικαίως έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έχω να σας πω ότι έχει μοιράσει τη ζωή του σε Αγγλία-Ελλάδα. Αν νόμιζα εγκεφαλικά έχει μοιράσει. Εγκεφαλικά έχει μοιράσει σίγουρα.
Έχει, λοιπόν, είναι η μαμά του είναι Ελληνίδα, ο μπαμπάς του από την Αγγλία. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Τι άλλο θέλετε να μάθετε, τα αγόρια, τα κορίτσια που ενδιαφέρονται. Αν θέλουμε, είναι ελεύθερη ναι, σχέση. Δεν τέτοια έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Πιστεύουμε όμως ότι δεν έχει κάποια σχέση, δεν έχει φανεί κάτι. Εδώ με ποια τα έχει αυτός. Αυτός έχει μεγάλο μετάλλι. Μεγάλο πάθος και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Πάμε να δούμε τι έχουμε μάθει και θα σας πω και τα υπόλοιπα για αυτόν τον ηθοποιό. Ο Λίαμ Άιρλαντ είναι ένα από τα πιο φρέσκα και γοητευτικά τηλεοπτικά πρόσωπα που έκαναν τον ντεμπούτο τους στη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους άντρες, αλλά εγώ χωρίς εσένα δεν μπορώ. Με φόντο την πανέμορφη Μάνη, ο Στέφανος Καπερνάρος ζει τον πολύπαθο ερωτά του με την Μυρτάλη, αλλά και αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα που μοιάζουν να μην τελειώνουν. Και πότε κατάλαβες ότι δεν αντέχεις, μου λες? Τώρα που η μάνα συνήθεια από όσα τις προκάλεσες, με τα κομμενιλίκια σου! Η Γη της Ελιάς είναι η πρώτη του δουλειά ως ηθοποιός στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Άγγλο. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι της Αστάγκα Γιόγκα και λίγο μετά από τη γέννησή του εγκαταστάθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία. Όταν ήταν μόλις 2 χρονών, έχασε τον πατέρα του από καρκίνο και 4 χρόνια μετά επέστρεψαν στην Ελλάδα όπου τελείωσε το σχολείο. Η ελληνική γλώσσα τον δυσκόλεψε πολύ, αλλά δεν τα παράτησε. Άλλη μία δυσκολία της παιδικής του ηλικίας ήταν πως λόγω του επαγγέλματος της μητέρας του άλλαξε 11 σχολεία. Με τη μητέρα του μοιράζονται μια πολύ δυνατή σχέση. Τη θαυμάζει όχι μόνο επειδή στάθηκε βράχος, αλλά και επειδή φρόντισε η ανάμνηση του πατέρα του να μείνει ζωντανή. Μία από τις μεγάλες του αγάπες είναι και το μπάσκετ. Όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει, μετά από 12 χρόνια προπονήσεων και αγώνων σε διάφορες ομάδες, αποφάσισε να τα παρατήσει γιατί γοητεύτηκε από ένα μάθημα υποκριτικής στο σχολείο. Δεν περίμενα ποτέ από το μάλλον να είναι τόσο γαϊδόρη. Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδρασή του. Στα 20 του χρόνια επέστρεψε στην Αγγλία για σπουδές υποκριτικής. Ήρθε στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και εκμεταλλεύτηκε την καραντίνα κάνοντας κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Εκείνη την περίοδο του ήρθε μήνυμα από τον Ανδρέα Γεωργίου που έμελε να του αλλάξει τη ζωή. Το ψάρεψες, τι σου είπε? Τίποτα. Καλά, από πού σας ήρθε αυτή η ιδέα? Μαζί με τη μεγάλη προβολή ήρθαν και τα βιτριολικά σχόλια στα social media που σατήριζαν κυρίως την προφορά του. Ο ίδιος θα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία που θα ζήλευαν ακόμα και οι πιο έμπειροι. Γενικά, όταν βλέπω ανθρώπους στο δρόμο, έχουν καλά λόγια να πούνε. Έτσι, και τους ακούω και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εντάξει, στα social media, εντάξει, γίνονται πράγματα που κράζουν οι άνθρωποι, δεν πειράζει αυτό. Παίζουν, αυτό είναι το παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έπρεπε να γίνω ηθοποιός άμα δεν μπορούσα να φάω λίγο κράξιμο. Ο Λία μοιάζει να είναι πολλά περισσότερα από ένα νέο όμορφο πρόσωπο. Διαβάζει πολύ, κυρίως βιβλία φιλοσοφίας, λατρεύει τον κινηματογράφο, νιώθει πως το σπίτι του είναι η φύση. Δεν διστάζει να βούτυξει γυμνός στα χιόνια, ενώ είναι βέβαιος πως σε όποιο φυσικό περιβάλλον και να τον αφήσεις, θα καταφέρει να επιβιώσει. Μάλιστα. Ωραίο. Γιατί να σας πω κάτι. Πολύ ωραίο. Εγώ δεν ακούω κάποιο πρόβλημα δηλαδή στο πώς. Στην προφορά του. Το ότι δεν τα λέει, δεν ακούς. Απλά εγώ νιώθω. Δεν τα λέει τώρα, εντάξει. Μην κρυβόμαστε. Εντάξει, παλεύει λίγο με το πρόβλημα. Μπορεί. Μιλάει σαν ταξιδεύει μέσα. Ακούνε. Ένας άνθρωπος που ζει στο εξωτερικό και μιλάει η μητρική του γλώσσα. Γιατί τα μιλάει καλά τα ελληνικά, αλλά έχει μία σπαστή προφορά. Τα αγγλικά. Επειδή τονίζουν πάρα πολύ διαφορετικά το πώς μιλάς στα αγγλικά, αν πας να το μεταφράσεις και κάνεις τον ίδιο τονισμό στα ελληνικά, δεν θα βγει σωστό το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο. Απλά δεν νομίζω ότι τα λέει. Πώς θα σου πω, δεν είναι θέμα προφοράς. Νομίζω ξέρεις τι μου θυμίζει. Πώς όταν πηγαίνεις στον οδοντίατρο και σου κάνει την αναισθητική την ένεση και μετά μου διάζει όλο το σαγόνι και μιλάς λίγο έτσι περίεργα. Όχι, φάγανε το παλικάρι. Ένα νόμο βρήκαμε. Το παιδί αγγλικά τονίζει. Πώς να σου πω. Δεν μπορεί, δεν ξέρει πώς τονίζει. Θα πω βέβαια. Κατάλαβες. Θα το πω στα ελληνικά. Στα αγγλικά θα λέγε βέβαια. Αυτό θέλω να σου πω. Βέβαια τώρα που το είπαμε, ξέρεις τι έχει το. Το σοκολατάκι. Αυτό είναι ωραίο. Είναι το social. Επειδή είναι το show πιο έντονο στα αγγλικά. Πόσοι Έλληνες, το πάμε στο εξωτερικό. Γιατί δεν κάνουμε εύκολα καριέρα στο εξωτερικό οι Έλληνες. Βέβαια. Αλλά εκεί για κάνουμε ρόλους μεταναστών, την ορθία. Επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου. Δεν έχουμε καλή προφορά. Ο Ανδρέας Γεωργίου, να, για παράδειγμα, μέσα στην καραντίνα. Δεν έστειλε ούτε σε μένα μήνυμα να παίξω σειρά. Συγγνώμη. Εσύ δεν είσαι ηθοποιός, γιατί να παίξεις. Γιατί είναι ο Στέφανος. Ηθοποιός. Έλα, καλέ, μια χαρά. Έκανε. Όχι, καλέ, είναι μια χαρά. Το Μακαλιά γιατί τον πήρε που είναι ηθοποιός? Εσένα και δεν με πήρε τώρα που το λέει.
Ήμουν εθισμένο, δεν είχα κλείσει άλλη δουλειά. Γι' αυτό. Α, έστελνε και να τον έστελνε. Αν δεν μπορούσε να πας στη Μάλια, δεν γυρίζονται γιατί είχε στο θέατρο, αγαπητέ. Καλά, σε έστελνε και εγώ θα βλέπα τι θα έκανα. Θα να παίξει σύρεο καθημερινό. Ναι, γιατί να μην παίξει. Δεν είσαι τώρα εδώ στο καθημερινό. Θέλετε όλοι να φύγετε. Θέλετε να κοιτάξετε. Παράλληλα. Παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Παράλληλα. Γιατί όχι. Οπότε εγώ έχω να πω στον Αντρέα ότι εμένα μ' άρεσε η δουλειά. Είμαι διαθέσιμη. Και εμεί ζήσαμε δύσκολη καραντίνα, Αντρέα μου. Πέσε ένα μηνυματάκι δεν έστειλε. Αλλά εγώ το πιστεύω αυτό το αγόρι. Το πιστεύω. Και είναι η πρώτη του δουλειά, παιδιά. Δώστε του χρόνο. Α του δώσουμε λίγο χρόνο. Αλλά εμεί δεν είπαμε ότι δεν εδώ δεν μπορεί. Μπορεί στα αγγλικά να τα λέει. Ναι, μήπω το δούμε σε ένα αγγλικό σύριαλ. Κάνα Netflix. Α, δεν ξέρεις, μπορεί το παλικάρι να κάνει και διεθνή καριέρα. Ωραία. Στη Μαρία άραγε άρασε ο Στέφανος. Όχι. Η Μαρία είναι στο μείον δύο. Μαρία, Μαρία, μας ακούς? Ένα-δύο, Μαρία. I'm here, lady, my lady. I'm here always and forever for you. Και ό,τι και να γίνει, όποιος και να φύγει, εγώ εδώ θα μείνω. Πιστή μου αγάπη, μοναδική μου αγάπη, Μπέτι. Εμείς εδώ θα μείνουμε. Τι ωραία που το μιλάει το αγγλικό. Ωραίο. Έχει φύγει η Μπέτη, είναι καλοκαιρινό, ξεκίνησα και εγώ τα καλοκαιρινά. Τα ξεσκόνησα λοιπόν που λέτε από τη βαλίτσα και θα σας πάω σε πολύ όμορφα και ωραία πράγματα. Γιατί ένα αγόρι που μας έχει έτσι απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό για την προσωπική του ζωή, γιατί είναι το αγόρι της Δέσποινας, της Βανδύ, ο κύριος Μπισμπίκης, για τα γενέθλιά του. Οπότε βρήκαμε ένα υπέροχο Insta story από το πάρτι λοιπόν που ετοιμάσανε, με συγχωρείτε, συνεργάτη του είχε, αλλά ήταν σαν να είχε και αυτό γενέθλια. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρει, εκεί πέρα γίνανε οι γνωστές αυτές ερωτήσεις για την ηλικία. 47, λέει η Δέσποινα η Βανδύ. Μα δεν είναι όμως, είναι του Μπισμπίκη τα γενέθλια. Όχι, ενός φίλου του. Ναι. Αλλά γιορτάζουν και αυτοί κάθε μέρα. Έχουν τον έρωτά τους στα γενέθλια. Στα κόκκινα φανάρια. Στα κόκκινα φανάρια, λοιπόν, η παράσταση η οποία θα ανέβει στις 15 του Γενάρη. Και όπως βλέπετε, ήδη η ομάδα έχει δεθεί πάρα μα πάρα πολύ και περνάνε τέλεια στα παρασκήνια και στα backstage που κάνουν για τις πρόβες τους. Στηρίζει, Στηρίζει. Για πες, Δημήτρη. Ξέρετε τι τραγούδι λένε. Πάλι spoiler, Φαίνομαι. Βίσκες και σε πάει και πάει και έτσι. Δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ούτε εγώ. Ξέρω πολύ ένα Βίσκες, είναι αλήθεια. Κι εγώ. Όντως. Ναι, δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι. Πότε ανεβαίνει η παράσταση, 15 Γενάρη. 15 του Γενάρη. Το Σάββατο δηλαδή. Το Σάββατο πρώτο. Θες μακάρι να πάει καλά. Δεν το θυμάσαι και μετά ξελινότα. Πάμε να τη δούμε οπωσδήποτε. Να πάμε να τη δούμε οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία λοιπόν. Καλή επιτυχία στην παράσταση, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στη μάνα λοιπόν Χριστίνα Μπόμπα, η οποία όταν πάει να ταΐσει τα δίδυμα, χρειάζεται όχι μία, αλλά δύο γιαγιάδες. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στο σπίτι τους και η αδερφή του Σάκη. Με άλλη μελωδία, άλλο ρυθμό. Αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι μπάντα. Τι κάνουμε για να φάνε τα παιδιά, ρε. Καλά, εντάξει. Και σκέψω, αν χρειάζεται αυτό σε ένα γεύμα, τι γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που τα παιδάκια κάνουν σίγουρα 3 με 4 γεύματα. Είναι και δυο. Και είναι και δυο μαζί. Το άλλο που είναι. Τέτοια λες και δίνεις ιδέες. Τώρα θα κάνουν live συνέχεια, αναμετάδοση. Τι λες, παιδί μου, εμείς τον ανιψιό μου, τον Αντώνη, δεν έτρωγε αν δεν είχαμε στο κλουβί τον Κίτσο, το παπαγαλάκι. Και να είμαι ανεβασμένη πάνω στην καρέκλα με τον Κίτσο, δεν έτρωγε. Ο Κίτσο με την πόμπα τι και έχει. Νομίζω ότι τα μωρά μας προλάρουν κανονικά. Ναι, παιδιά, σίγουρα. Κοίτα πόσες μαζεύτηκαν από πάνω και τι τραγουδάνε. Και όχι μόνο μαζεύτηκαν, αλλά οι γιαγιάδες, αν παρατηρήσετε, σε ταρίστηκαν με τα ίδια χρώμα μπλούζας, ίδια χρώμα μαλλί. Παιδιά, είναι τυχαίο αυτό που συντονίστηκαν και σε ταρίστηκαν. Καλέ τη αίτηση, Χριστίνα, εγώ σου λέω. Άντε καλέ, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά ότι είναι στημένα, τα κάνουν έτσι. Παιδιά, είναι απαιτητικά τα μωρά του ζεύγου στα Νημανίδη. Θέλουν μουσικές, θέλουν θέατρα, θέλουν ευρωδίες. Μαρία, αν εγώ είχα δύο γιαγιάδες στο σπίτι, θα καθόμουν εγώ να το είσαι το παιδί, δεν το άφηνε στι γιαγιάδες. Δεν θέλουν να επέμβουν, ρε παιδί μου, μια βόλτα. Αυτό. Κάτσε. Το τέσσε. Αν είσαι η Μανούλα, όταν είναι εκεί. Εκεί να το δύσκολο είναι το ρέψιμο, δεν το τάισμα. Α, ναι. Δύο είναι. Μία το τάιζε, η άλλη θα. Γιατί δεν ρεύεται πολλές φορές με τίποτα. Και δώστε εσύ. Και το πα και το φέρνει. Και το πα και το φέρνει με στο σπίτι. Και δάστα χιλιόμετρα. Και το αυτή εκεί να ακούσει. Και δεν είχαμε τότε και τα ρολόγια που μετράνε και τα βήματα. Να ξέρουμε τουλάχιστον τι κάναμε και τη γυμναστική μα. Να σα πω ότι αυτό το βίντεο δεν έχει κάτι το πρωτότυπο και νομίζω ότι έχω απογοητευτεί πάρα πολύ για το επίπεδο. Και τις προσδοκίες που με έχουν γεμίσει. Τι ήθελες, να τα πάει στη φάρμα να κάνει το γύρισμα. Μπόμπα. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Μου εμφανίζουν δύο γιαγιάδες. Μαγκιά θα ήταν να μου εμφανίσουν τέσσερις. Να κάνουν τη διαφορά.
Γιατί πού να τις βρούνε. Ότι είναι δίδυμες και γιαγιάδες. Ότι είναι δίδυμες. Δίδυμες. Δηλαδή να κάνουν την υπέρβαση. What are you talking about? Λοιπόν. Πολύ ωραίο το θέαμα αυτό. Έτσι πολύ ωραία πράγματα να γεμίζει το σπίτι με μωράκια, με γιαγιάδες. Λέτε βρε ο Σαντιγκάι μαζί με τη Λάουρα την Άριες τώρα που απολαμβάνουν τον έρωτά τους και τη ζωή τους και τον ελεύθερο χρόνο τους να κανονίσουν και αυτοί κανένα μωράκι να γεμίσουν το σπιτάκι τους. Δείτε τους λοιπόν εδώ πέρα σε πρόσφατη έξοδο που κάνανε έτσι για να περιποιηθούν λίγο τον εαυτό τους, για να χαλαρώσουν. Σε σπάει. Σε σπάει, είναι παιδιά με τα αμπουρνούζια εκεί τα ωραία που όταν βγαίνει, τι ωραία η αίσθηση. Να είμαστε σε ένα σπα. Τι αγαπημένοι, τι ωραίοι που είναι παρέα μαζί και πόσο ευτυχισμένη λοιπόν και η Λάουρα η Άριες, που νομίζω ότι αυτός είναι ο έρωτας της ζωής της και περιμένω από αυτήν να είναι να το παραδεχτεί ότι είναι ο άντρας της ζωής της, ο ένας και μοναδικός, όπως το ίδιο έκανε και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης για την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Άντε να φάμε κουφέτα, άντε, καλό είναι αυτό. Το δείχνει, μπορεί να μην έτσι το λέει. Έτσι φαίνεται πάντως. Εγώ και εκεί το βλέπω ότι πάει. Και ξέρεις, μα λέει, πράξεις από τα λόγια μετράνε πολύ περισσότερο. Πάντως, ντυμένοι στα λευκά και οι δύο είναι τέλειοι. Ελπίζουμε και πιο επίσημα τώρα. Έτσι. Να αλλάξουν τον μπουρνούζι, να βάλουν τα νηφικά του, τα ωραία του τα κουστούμια. Γιατί όχι, και έτσι γίνεται γάμο. Βεβαίως, να γνωριστούν, εμείς τους παντρέψαμε και όλους τους ανθρώπους. Ο Σαντιγκάι το έχει πει ότι είναι η γυναίκα της ζωής του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο καιρό μαζί. Δεν παίρνει και έτσι την απόφαση. Γιατί. Κάποια πράγματα δεν θέλουν και πολύ χρόνο, μην νομίζει. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι δεν θα αργήσει. Γιατί η Λάουρα δεν είχε μιλήσει ωραία και πολύ γλυκά γι' αυτό. Δεν είπε ότι είναι φίλοι και δεν το περίμενε να εξελιχθεί έτσι. Και περιμένει, παιδιά. Εμένα σου πει σαφώ η Λάρο το έχει πει ότι περιμένει το δαχτυλίδι. Οπότε λοιπόν, Χρήστο, βιάσου. Άντε, Χριστάκο μου, μην καθυστερεί. Άντε, Χριστάκο μου. Λοιπόν, και μια και που άλλα δύο παιδιά πολύ ορτευμένα πήγανε και αυτά στα χιόνια και εκεί στα λευκά, ο Σάκης λοιπόν και η Μαργιαλένα. Δείτε του λοιπόν εδώ. Στο Καϊμάκι Τσαλάν. Στο Καϊμάκι Τσαλάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φιλαράκι μου, τον Νικόλαο, ο οποίο βρέθηκε εκεί πέρα και έκανε αυτά τα ωραία τα παπαρατσικά γιατί είναι συντονισμένη η ομάδα. Είναι κρυμμένη τη Μαρία Σαντώνα παντού. Είναι συντονισμένη λοιπόν η ομάδα. Και τους βλέπουμε εδώ πέρα να απολαμβάνουν το σκι τους, τα χιόνια τους, να κάνουν και τα stories τους. Γιατί και αυτοί είναι influencer, παιδιά. Και αν δεν βάλουν τις στιγμές αυτές τις ωραίες που περνάνε παρέα μαζί. Τέλειο. Εγώ ένα θα σας πω, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Προσέχετε που πηγαίνετε και τι κάνετε. Η Μαρία Αντωνά παίρνει τηλέφωνο και λέει: εσύ θα πας Καϊμάκι Τσαλάν. Εσύ θα πας. Πλέον, Μπέτι, δεν χρειάζεται να ενημερώσω κανέναν. Ξέρουν ότι άμα είναι κάτι. Είναι ενήμεροι λοιπόν και συντονισμένοι για να μας στέλνουν έτσι πολύ ωραία αποσπάσματα. Αφού τους έχουμε ενημερώσει, βέβαια. Έτσι, τα παιδιά το ξέρουν ότι θα παίξουν σήμερα λοιπόν στην εκπομπή. Ήταν με τη συνέντευξη. Καλά, δεν δείξαμε και τίποτα κακό. Μια φωτογραφία που πάνε να βγάλουν στα χέρια του. Ναι, αλλά. Είχαν να κάνουν story και δεν το ανεβάσανε οι ίδιοι. Ναι. Εμείς δείξαμε που τραβάνε το story και το βγάλαμε εμείς πρώτα. Το βγάλαμε έπρεπε να δώσει όμως ένα φυλάκι και ο Σάκης. Εμείς άλλωστε δεν δείξαμε τίποτα κακό. Ότι πήγαν σε ένα χιονοδρομικό για να κάνουν σκι για τα μάτια του κόσμου και ουσιαστικά δεν έκαναν. Καλέ, πώς δεν κάνανε. Μισή Ελλάδα έκανε σκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, και έρχεται ναι, και χιονιάς μεγαλύτερα. Θα πάμε το επόμενο. Και άλλη μισή Ελλάδα έκανε απ' τ' άλλο το σκι. Εγώ χωρίς σκι δεν μπορώ. Λοιπόν, κι εσείς όμως μπορείτε να μην είστε υπήκοοι της Αντωνά, αλλά μπορείτε να κερδίσετε δώρα με το κινητό σας, στέλνοντας ένα μήνυμα ή καλώντας το 14999, διότι η Βιοκαρπέτ έχει εκπτώσεις έως μείον 35% εκπτώσεις σε όλη τη νέα συλλογή χαλιών και έως 70% στα κλασικά χειροποίητα χαλιά, με αμέτρητα σχέδια ποιότητας και πολύ σπουδαία έκπτωση, παιδιά, για σας. Όμως η Βιοκαρπέτ δεν σας κάνει μόνο εκπτώση, σας κάνει και δώρα. Μας δίνει λοιπόν σε έναν ή μια τυχερή ένα πανίσχυρο πολύχρωμο εκπληκτικό iPad Air 256 GB. Σπεύσατε, στείλτε μήνυμα στο 14999 ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό για να το κερδίσετε. Θέλετε αυτοκίνητο, έχουμε και αυτοκίνητο. Και μάλιστα το νούμερο 1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο Citroën, έκδοση Flair, αξίας 14.900 ευρώ, θα γίνει δικό σας μόνο με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή με μία κλίση σε αυτόν τον αριθμό. Σούπερ αυτοκίνητο και πάρα πολύ ασφαλές με απίστευτη SUV εμφάνιση. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, εμείς εδώ είμαστε. Βάζουμε καφέ και ερχόμαστε, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε πολλά. Παντρεύεσαι? Εγώ όχι, εσύ. Εγώ είμαι παντρεμένη. Και εγώ παντρεμένος είμαι. Θρησκευτικό έχεις κάνει? Δεν παντρευόμαστε εμείς. Θρησκευτικό δεν έκανα. Δεν έχω κάνει θρησκευτικό, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσα να κάνω, αλλά να σου πω κάτι. Τι σκέφτεται ο άνθρωπος όταν θέλει πραγματικά να βρει νύφη? Τα πάντα. Καλέ.
Καλέ, πια Facebook και πια Tinder. Καλέ, αφήσω ολόκληρη. Έκανε ο 29χρονος Μάλικ Εργένης, παρακαλώ. Μοχάμεντ Μάλικ. Έβαλε γίγαντο αφήσεις για να βρει νύφη. Του κόσμου τα περίεργα. Μόνο εδώ θα τα βλέπετε. Διότι είναι πραγματικά του κόσμου τα περίεργα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός θέλει να του κάνουν προξενιό να τον παντρέψουν στη χώρα που ζει. Δεν ήθελε. Και λέει στην Αγγλία, σώστε με σας παρακαλώ και να βρω μια νύφη. Ορίστε, αυτός είμαι, με βλέπετε, ελεύθερος, ωραίος, Εργένης. Save me from an arranged marriage. Από ένα δηλαδή, προξενιό. Σώστε με από έναν κανονισμένο γάμο, δηλαδή ένα προξενιό. Έχει, σε πληροφορώ ότι έχει δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Πόσα? Χιλιάδες. Πάνω από χίλια. Ναι. Κοίταξε, είναι έξυπνο. Πρώτα απ' όλα ζητάει από τον κόσμο να τον σώσει από κάτι. Άρα εσύ νιώθεις. Έλα εδώ να σε βοηθήσω, αγόρι μου, παλικάρι μου. Δεν λες ότι το πάω. Τύπου είμαι απελπισμένος. Εγώ θα σε σώσω, θα του πει αυτή. Κατάλαβες ότι προσφέρεις τώρα με αυτό το γάμο. Και να σου πω και κάτι. Είναι και ένας τρόπος. Σου δείχνει καταρχάς ότι είναι έξυπνος. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, έχει χιούμορ. Και τρίτον, θα έχει και λεφτά για να πληρώσει τη γιγαντόπισσα. Δεν μπορεί έτσι τζαμπαντάν να βγει και να την έβαλε. Επιχειρηματία είναι. Αν σου λέει, άμα με παντρευτεί, θα μου κάνει μια γιγαντοφίσα και εμένα. Θα διαφημίζω κάτι. Γιατί γίνουν και γνωστοί έτσι. Πάντως αυτός έχει γίνει σίγουρα. Τώρα θα ανοίξουν εταιρείες, ναι, που θα τους βγάζουν τους γαμπρούς και τους νύφες έτσι, σε γιγαντοαφίσες. Φαντάζεσαι. Άνοιξε μόδα, άνοιξε δρόμο ο Μάλικ. Αλλάζει η αγορά, αγάπη μου, αλλάζει. Το πράγμα κινείται διαφορετικά. Εμείς θα περιμένουμε πάντως την εξέλιξη από αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να τη δω. Πραγματικά. Ξέρεις ποιος μου στέλνει μήνυμα ότι θέλει να κάνουμε γιγαντοαφίσα του? Ποιος? Ο Νίκος μας, ο καμεραμάν. Ούτως ο Νικολάκης, γιατί δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, μου το ζητάει. Θέλει να κάνουμε γιγαντοαφίσα. Θα τον φωτογραφίσω, θα τον βάλω εδώ στο video wall. Να παίζει όλη την ώρα από πίσω μας, όση ώρα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, να σου αλλάξω θέμα, να πάμε σε ένα άλλο παράξενο. Θέλουμε όλοι σίγουρα να έχουμε ασφαλείς πτήσεις. Ναι. Θέλουμε να πετάμε, να εδώ όπως βλέπεις λοιπόν, στο Άμστερνταμ, στο αεροδρόμιο Schiphol. Yes. Λοιπόν, τι έχουν κάνει εκεί? Σκέφτηκαν οι άνθρωποι ότι θέλουν να απομακρύνουν τα πτηνά. Ναι. Στο Άμστερνταμ, να σου πω ότι έχουμε έντονο πρόβλημα. Έχουν δεκαπλασιαστεί, φαντάζομαι, τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, βέβαια. Γιατί μπαίνουν στον κινητήρα εκεί. Και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και πτώση αεροπλάνου. Λοιπόν, εκεί σκέφτηκαν να βρουν έναν πιο φυσικό τρόπο. Επειδή λοιπόν γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο έχει πάρα πολλά φυτά, βάλανε εκεί 20 γουρούνια να τρώνε τα φυτά γύρω-γύρω, αλλά και να απομακρύνουν τις πάπιες. Πάρε λοιπόν τα γουρουνάκια. Για να μην πάνε οι πάπιες, γιατί τα γουρούνια δεν τρώνε πάπιες. Όχι βέβαια. Τι απομακρύνουν επειδή βρίσκονται εκεί, με την παρουσία τους και μόνο. Μάλιστα. Τρώνε όμως και τα φυτά τα γύρω-γύρω, γιατί και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λέει, αντί να βάλουμε τώρα εμείς λέιζερ εκεί, δεν ξέρω εγώ τι ανεμιστήρια στον Νατάλο για να διώχνουμε τα πτηνά, πόσα σκιάχτρα να βάλεις. Πολύ λασπουριά όμως, βρε Δημήτρη. Πολύ λασπουριά. Έτσι γίνεται με τα γουρούνια, βρε αγάπη μου, τι να κάνουμε, τα δε όλα δικά σου, τι να βάζαμε δηλαδή. Καθαρίστριες να καθαρίζουν τα χόρτα. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτός είναι ένας φυσικός τρόπος. Έξυπνη ιδέα, μπορώ να πω. Ναι. Έξυπνη ιδέα. Και τσουπ, ξαφνικά το Άμστερνταμ, να το. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν βλέπω ούτε πουλί πετούμενο, δεν βλέπω εγώ εκεί. Και είναι μόνο 20 γουρούνια. Να μαζέψουμε τα δικά μας τα γουρούνια εδώ τριγύρω. Αλλά αυτά ξέρεις πως ζευγαρώνουν και τι γρήγορα να παράγονται. Ναι. Μετά θα φέρουμε κάτι άλλο για να διώξουμε τα γουρούνια. Μετά θα φέρουμε κάτι άλλο να διώξουν τα άλλα που φέραν τα γουρούνια. Γιατί κύκλος είναι η ζωή. Μην πας πουθενά, κάτσε και που κάθεσαι σε εγώ το καταπληκτικό. Τι έχεις. Πρόσεξε να δεις. Στην Κίνα, ναι, τι κάνανε οι άνθρωποι. Πήρανε μια εγκαταλειμμένη ταράτσα, ναι, που δεν ήταν τίποτα. Και κοίτα τι φτιάξανε. Δείτε εδώ, ίσως είναι το ωραιότερο πάρκο, fun park, adventure park, πώς θα το πω, δεν ξέρω. Φτιάξανε μια παιδική χαρά. Παιδιά, ίσως είναι η ωραιότερη παιδική χαρά που έχω δει στη ζωή μου. Έλα ρε. Είναι τόσο ωραία τα χρώματα, τόσο ωραία τα σχέδια. Πήγαν λοιπόν σε αυτή την ταράτσα που ήταν ανεκμετάλλευτη, εγκαταλειμμένη, δεν είχε τίποτα. Και φτιάξανε, δείτε τι φανταστικό είναι, γύρω-γύρω τα ωραία τα κτίρια. Τα παιδάκια χαίρονται, χορεύτριες βλέπω εδώ. Και οι μεγάλοι τρελαίνονται. Μαζί με τα παιδιά που τρελαίνονται, βλέπουν οι μεγάλοι και τη χορεύτερη που χορεύει. Πέραν όλοι πάρα πολύ ωραία και είναι ευτυχισμένοι. Εσύ, σαν ψεύτικο, είναι καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό. Να σου πω. Μα δες τι ωραίο. Έχω στο χωριό μια αποθήκη καταλελειμμένη. Μήπως να φέρω εδώ δύο Κινέζους. Να την κάνουμε δύο adventure, μια adventure. Πώς έχει δει αποθήκη στα αγγλικά. Έχει ένα storage. Storage. Adventure storage. Adventure storage. With Dimitris Μακαλιάς. Να κάνουμε θεματικό. Yes. Είδες τι ωραία. Σου πω εδώ στο open, πάνω τα ράτσα τι κάνει. Δεν ξέρω. Εγκαταλελειμμένη θα είναι. Γιατί υπάρχει κάποια ταράτσα που δεν είναι εγκαταλελειμμένη, να ρωτήσω και εγώ να το πάω αλλιώς. Όχι, υπάρχουν ταράτσες όμως που μπορεί να βρει ένα κιόσκι και να το κάνει ο άλλος να κάθεται, να βάλει φυτά κτλ. Αυτή βέβαια ήταν και μεγάλη ταράτσα, να το πούμε και αυτό, αλλά είναι καταπληκτική δουλειά. Μπράβο τους. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σε πάω τώρα σε μια είδηση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Δεν το περίμενε κανείς. Λοιπόν, ξέρεις εσύ από πού έχει έρθει το μπουρίτο? Ποιος ανακάλυψε πρώτα? Μπουρίτο. Είναι μεξικάνικο. Αλλού. Πήγαινε αλλού. Άλλαξε ήπειρο βασικά. Κατά πού θα πάω, κατά πάνω ή κατά κάτω? Για πήγαινε Ασία. Ασία. Βόρεια Κορέα. Δεν σταματάει να μας εκπλήσει αυτή η χώρα
Στη Βόρεια Κορέα, λοιπόν, ισχυρίζονται ότι ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ-ουν ανακάλυψε τον μπουρίτο. Αυτός. Και αυτό. Και αυτό. Το έκανε αυτό. Αυτή η χώρα δηλαδή έχει φέρει τα πάντα. Και έβγαλαν λοιπόν σε μία εκπομπή εδώ, αποκάλυψαν λοιπόν ότι από εκεί ξεκίνησε τον μπουρίτο. Ναι. Δείχνουν λοιπόν πλάνα που τρώνε όλοι μπουρίτο. Ότι ο μπαμπάς, ο οποίος λέγεται, κάτσε να σου πω και το όνομα γιατί είναι σημαντικό για την ιστορία, Kim Jong-il, μάλιστα, ο πατέρας λοιπόν του Kim Jong-un, ανακάλυψε λέει τον μπουρίτο και εδώ το έδωσε προσφορά στο λαό του. Και βέβαια, να πούμε ότι βγήκανε βέβαια οι άνθρωποι που έχουν φύγει από το καθεστώς αυτό της Βόρειας Κορέας και έχουν φύγει πλέον στη Δύση και μπορούν να μιλάνε πλέον ελεύθερα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και αποκάλυψαν βέβαια ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασία. Ηλιχτό το βλέπω εγώ. Το μπουρίτο είναι ανοιχτό, νομίζω, από τα πλάγια. Δουν... Πάνω κάτω το μπουρίτο δεν είναι ανοιχτό, ρε παιδιά. Καλά, εκεί θα κολλήσει. Το τάκος είναι αυτό, μάλιστα. Και γιατί να μην βγούμε εμείς οι Έλληνες που ήμασταν και πρώτοι που ήρθαμε εδώ. Που εμείς βρήκαμε τον μπουρίτο. Που έχουμε το γύρο να πούμε το τυλιχτό μας. Και γιατί να μην πούμε ότι το βρήκαμε εμείς πρώτο τον μπουρίτο. Και τι είναι το μπουρίτο, ένας κλειστός γύρος είναι, αγάπη μου. Μα τι το κλείνει αυτό, το κλείνει από εκεί, το λες μπουρίτο. Εμείς βάλαμε απλά μέσα το γύρο μας. Δεν βάλαμε, βάλαμε το κρατάκι μας. Αυτοί βάζουν άλλα πράγματα. Βέβαια, όλοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι ψέματα, γιατί στην Βόρεια Κορέα φυσικά οι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ σκληρά. Όχι μπουρίτο, δεν βλέπουν. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με το δυτικό πολιτισμό, το έχουν ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλλον θέλω να του αποπρώνω τόσο Μισό λεπτάκι, γιατί έπαθε κεφαλικό η παρουσιάστρια. Μην κοιτάς με αυτό το ύφος. Όταν πάνε να κάνουν ένα λάθος, μου κάνει κάτι τέτοιο. Φοβάμαι, ρε, εσύ. Είμαστε σε ηλικία που πάθουμε τον κεφαλικό και τέτοια. Δεν τρέπεσαι λίγο να λες σε με τέτοια πράγματα. Εγώ κεφαλικό, βρε. Για πες τη λέξη, αγάπη μου. Αποπροσανατολίσουν. Θέλα να τους αποπροσανατολίσουν. Και είπανε λοιπόν ότι και καλά βγάλαμε στον μπουρίτο και τους τραβήξανε την προσοχή κάπου. Από άλλα θέματα. Έτσι. Και τώρα νιώθουν και αυτοί τον μπουρίτο είναι δικό τους, βορειοκορεάτικο. Να σου πω, μπουρίτο μου. Θες να πάμε να κάτσουμε στο καθιστικό μας. Θέλω λίγο να αποπροσανατολιστούμε από αυτούς εδώ. Πάμε να κάτσουμε λοιπόν. Παιδιά, πώς περνάτε χωρίς εμάς εδώ? Σκεφτόμουν να μην μπει τίποτα για το σουβλάκι. Α, τι να πω, τι δηλαδή. Α, ξέρω εγώ, Kim Jong-un, μην διεκδικήσει και το σουβλάκι στο τέλος τέλος. Ξέρεις τι, το σουβλάκι δεν είναι pop. Τι δεν είναι? Pop. Δεν είναι pop. Δεν είναι, ακόμα δεν είναι. Όχι. Δεν το έχουμε κερδίσει αυτό, μόνο τη φέτα έχουμε. Να το κάνουμε εμείς. Να το κάνουμε άμεσα. Μου λείπει λίγο το δέντρο εδώ, είχα μια δεντράδα. Θέλω κάπου να στηριχτώ. Ένα κυπαρίσι, ξέρεις. Λοιπόν, και αφού είδαμε του κόσμου τα περίεργα, θέλω να πάμε να δούμε τα διεθνή μας τα νέα. Ναι, ναι, αυτά. Τι γίνεται στα εξωτερικά, παιδιά. Διότι καλά εδώ στα εσωτερικά. Πολύ μελαχρινή είμαι σήμερα, το λέω. Λοιπόν, καλά στα εσωτερικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα εξωτερικά. Έχουμε και τη Μαρία Ζαφύρη, το κορίτσι μας το όμορφο, που της κάναμε και το όνειρό της πραγματικότητα. Την κάναμε γοργό, όπως ήθελε. Για πάμε να δούμε τι έχει να μας πει. Τι νέα μας φέρνει από τα εξωτερικά. Who's the best chef in the world? Is it mama? Mama or dada? Mama. Νάτι! Νάτι, Μαρία! Καλή χρονιά και από εδώ! Κούκλα, κούκλα! Τι ξέρω τι γίνεται με σένα, Μαρία Ζαρίφη, δεν ξέρω κατά πού φαντάζεσαι. Ζαρίφη, πριονίζω καρέκλες. Πριονίζω, τι κάνετε. Ζαφύρι, πολύτιμο. Ζαφύρι, παιδιά, εντάξει, ένα πατσμό έκανα. Τα έχω συνηθίσει, όλοι με μπερδεύουν με την Κατερίνα. Το όνομα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Σταμάτα εσύ. Μαράκι μου, τι ομορφιά είναι αυτή η καλέ που βλέπω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μου έδωσες το έναυσμα, νεραϊδόνωνα. Έτσι, να ξαναβγώ, λέει, να ντυθώ, να βαφτώ και να βγω. Να, ορίστε που θα βαφώσουν και που θα έβγαινες και που θα πήγαινες. Βρήκαμε το μέρος. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μπόμπειρας? Ποιος ήταν, τον αναγνωρίσατε εσείς? Που είδαμε. Όχι, δεν τον ανακατάλαβα. Λοιπόν, είναι γιος πασίγνωστου σεφ, με πολλά αστέρια Μισελέν στην κατοχή του. Παρ' όλα αυτά, προτιμάει το φαγητό της μαμάς. Για να το δούμε λίγο ξανά το μωρό. Μήπως τον αγνούρι. Για να το ξαναδούμε, ναι. Who's the best chef in the world? Is it mama? Mama or dada? Mama. Σκληρό. Άμα, ποια νόημα παιδιά είναι τελικά. Είναι σίγουρα του Gordon Ramsay. Είναι του Gordon Ramsay. Ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Kelly Clarkson και του δείξαν αυτό το βίντεο. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Έχασε και ένα στέλνι Μισελέν, λέει, μετά από αυτό. Δεν θα ξέρει ο μπαμπάς, αλλά μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί σεφ έχουν δηλώσει ότι σπίτι τους δεν μαγειρεύουν. Γιατί κάνουν τόσο πολύ μαγειρική. Στα εστιατόρια τους, στις εκπομπές τους. Και να πούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό.
Γιατί? Τώρα να έχει το σεφ μέσα στο σπίτι και να μην μαγειρεύει για να μαγειρεύει. Εξαλειφθεί μου να προλάβει καλά. Εξαλειφθεί μου, θα τον είχα χωρίσει, δεν το συζητώ. Γιατί τον πήρα άλλο. Ναι, για να τρώω γάλα τον πήρα. Πάντω ρε παιδιά, εμένα η απορία μου είναι μόλι ούτε δύο χρονών δεν είναι. Τα μωρά δεν τρώνε αλεσμένα σε αυτή την ηλικία. Δύο χρονών όχι. Α, τρώει κανονικό γεύμα δηλαδή. Καλά, δεν του πα τι παλοκριζόλα τώρα. Κόβει μικρά κομματάκια. Τι θα εκτιμήσει το παιδάκι, θα εκτιμήσει τη κουζίνα τη μαμά. Τι θα εκτιμήσει, το γαλατίγρι στο σεβίτσε. Ξέρει για ποιο λόγο. Γαλατίγρι στο σεβίτσε, δεν βάζει. Για ποιο λόγο όμω λέει τη μαμά το φαγητό είναι καλύτερο. Γιατί ο μπαμπά λείπει όλη την ημέρα για δουλειέ, οπότε δεν προλαβαίνει αυτό να μαγειρέψει στο σπίτι. Και λογικό είναι να έχει μόνο δοκιμάσει τη μαμά. Μάλιστα, για να δούμε. Πού θα μα πα, μαράκι. Πάμε σε μία άλλη σχέση γιου με πατέρα. Πάμε στον. Στον ωραιότατο, τον Γκούκλο, τον David Beckham. Oh. Α, ναι. Και την ο γιος του Ρωμαίος, ο μεσαίος του γιος, θέλει να του μοιάσει. Κάνει τα πάντα να του μοιάσει. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ, γιατί είναι ίδιοι. Ναι, πράγματι. Αυτό πήγα να πω. Αλλά το νέο του απόκτημα για να του μοιάσει είναι αυτό το τατού, το οποίο ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο σημείο έχει και ο μπαμπάς του. Είναι αυτός ο σταυρός με τα φτερά, ο γκος του Ρώμαιο, νομίζω, Ναι, ο Ρώμαιο, ο Ρώμαιο. Τι γλυκό. Και το μπαμπά είναι δεξιά. Που κάνατε, τι γλυκό, αλλά θα γίνει τατού γεμάτο στο. Γιατί ο Μπέκαμ έχει μανίκια. Εντάξει, άμα του αρέσει. Μα αρέσουν τα τατουάζ, γιατί να μην γίνει. Καλά. Λίγο με τον μπαμπά μα, λίγο θέλουμε να του μοιάσουμε του. Ρε, παιδιά είναι ίδιοι. Ναι, παιδί. Είναι ίδιοι, έχουν και το ίδιο μαλλί. Πάντως, ολόιδη, καρμπών. Και κάνει πολύ καριέρα ο Ρώμαιο. Έχει ανέβει πάρα πολύ, ξέρετε. Μοντέλο. Είναι και μοντέλο, έχει περπατήσει για τον Yves Saint Laurent, για πολλούς διάσημους έτσι. Παίζει και μπάλα, νομίζω παίζει και μπάλα αυτός. Παίζει και μπάλα. Όχι επαγγελματικά, φαντάζομαι. Γιατί να κουράζεστε. Στην ομάδα που έχει αγοράσει ο μπαμπάς του. Σε μια αριστεχνική. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Θέλω με την αξία του να κάνει καριέρα. Έχει βίσμα στο ποδόσφαιρο. Πάντως από τα παιδιά της οικογένειας, ο Ρωμαίο είναι αυτός που βγάζει τα περισσότερα χρήματα. Το είχα διαβάσει και σχετικά πρόσφατα. Και από τα αγόρια τώρα δεν έχουν μεγαλώσει πολλά. Νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος αυτός. Είναι και ένας πιο μικρός όμως. Περίμενε να μεγαλώσει κι αυτός. Και ο πιο μεγάλος. Ο Μπρούκλιν. Έχει ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. Σε λίγο θα βγάζουν πιο πολλά και από τον μπαμπά τους. Κάτσε να δεις αυτά. Θα τους ξεπεράσουνε. Έπρεπε να κάνω και άλλα παιδιά, πιο πολλά. Γιατί για να κάνω μεγάλη κοίτα επιχείρηση. Κοίτα πόσα γονίδια, πόσα... τα τέσσερα είναι οκ, τώρα όχι μεγαλώσουνε. Πέντε παιδιά, πέντε επιχειρήσεις. Mm. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ταξίδι τώρα στη Μεγάλη Βρετανία και στο παλάτι. Ναι. Χθες έκλεισε 40 η δούκισσα του Κέιμπριτζ, η Κέιτ Μίντλετον, και το παλάτι για να την τιμήσει. Έτσι. Ανέβασε τις τρεις φωτογραφίες, τα τρία αυτά πορτρέτα που θα δείτε. Ναι. Τα οποία θα τα εκθέσουν και στην Εθνική Γκαλερί της Μεγάλης Βρετανίας. Την National Portrait Gallery, τι ωραία. Είχα δει εκεί πέρα μια έκθεση του Μάριο Τεστίνο, πολύ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η δούκισσα του Κέμπριτζ, να πούμε ότι σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε με το κόκκινο φόρεμα, φοράει το ζευγάρι σκουλαρικιών που φοράει, είναι της βασίλισσας Ελισάβετ. Είναι από τη συλλογή της. Και αμέσως έσπρεψαν, φαντάζομαι, να σχολιάσουν ότι η νέα βασίλισσα φοράει. Γιατί αυτή θα είναι η νέα βασίλισσα, από ό,τι φαίνεται. Α, κανονικά πρέπει να πάρει ο Κάρολος τη θέση. Ναι, ο Κάρολος. Ακόμα 70 τόσο έχει πάει ο Κάρολος. Θα μου πει ότι είναι μέχρι 100. Δεν βλέπει τη μάνα του. Ο Κάρολος Βασίλη. Η μάνα του φτάνει τα 100 που να είναι. Άρα η Καμίλα θα είναι η νέα βασίλισσα. Κανονικά αυτή είναι η σειρά διαδοχή αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, να πούμε ένα μπράβο που ανακυκλώνονται τα κοσμήματα. Δηλαδή τα έδωσε η βασίλισσα. Τέτοια κοσμήματα δεν είναι για να τα κρύβουμε, Δημήτρη. Όταν πεισμόνιζε. Μπορεί να λένε μία φορά τα φαρόντα δυναλού. Το βάζω, τελείωσε. Στο πλάι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φοράει τα κοσμήματα της πεθεράς της, της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Και τα σκουλαρίκια και το μονόπετρο με το ζαφύρι. Mm. Νάτα τα ζαφύρια. Ωραία, Μαρία Ζαφύρι. Δεν είμαι το επίθετο. Τα τιμάει τα κοσμήματα. Τα τιμάει, έτσι, μπράβο. Εγώ άμα τα έχω, θα τα και στο παλάτι την τιμάνε πολύ. Την έχουν περί πολλού. Γκέιτ. Να τα λέμε και αυτά. Την προσέχουν πολύ. Την αγαπάει και ο λαός της Αγγλίας πολύ. Πάρα πολύ, ξέρετε. Όταν πάντως ξέρετε. Σε αντίθεση με τη Μέγκαν Μάρκλ. Αν γίνει βασιλιάς ο Κάρολος. Και η σύζυγός του πεισμόνι, ξέρετε τι θα λένε. Τι. Πεισμόσε Καμίλα. Η Τζέννη γέλασε. Ας γίνει μια μικρή σιωπή. Η Τζέννη γέλασε, είναι καλό. Πού είναι ο Χριστός, είναι και πάμε, έχουμε και άλλο νέο, Μαρία. Έχω άλλο ένα τελευταίο. Ναι. Το οποίο είναι και το καλύτερο, θεωρώ. Για πες. Για να δούμε. Στο BBC, ναι. Πρωταγωνιστή, ναι. Δικός μας, ποιος. Τραγουδιστής, ναι. Και συνθέτης. Ποιος. Θέλετε να δείτε, και να ακούσετε. Αχ, ξέρω ποιο λες. Ναι, για βάλτο. Για πάμε. Ο ηθοποιός αυτός λέγεται Άλεξ Δημητριάδης, παίζαμε μαζί στο Γαμήλιο Πάρτι. Είναι Έλληνας, της Αυστραλίας. Α, ναι. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί κάναμε μαζί τα γυρίσματα στην Κρήτη. Είναι αυτός που έκανα και στο King of Mykonos. Ναι. Α, το γαμπρό με το γαμπρό. Ναι.
Α, έπαιζε και σε άλλη μια ελληνική, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Όχι του. King of Mykonos, το είχε χθες νομίζω και τον είδα. Okay. Είναι Έλληνα λοιπόν από την Αστρολία. Και δεν έχει ωραία φωνή όπως είδατε βέβαια. Αλλά. Αλλά ήξερα να τραγουδιέσαι σε ράκετζες. Ο Ρακιτζής παίζει στο BBC. Να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει, δεν θα ήταν πιο ωραία να βάλουν. Σου είχε πει για την αδυναμία του. Ποια αδυναμία. Στο Μιχάλη Ρακιτζή. Όχι. Αυτό δηλαδή το έβαλε το τραγούδι στη σειρά. Πάντως το μάθαμε πολύ καλά. Να το πάρουμε να το ρωτήσουμε αν το έβαλε αυτό. Ή απλά ο ήρωας ακούει ένα ελληνικό τραγούδι και βρήκαν αυτό, το επέλεξε ο Άλεξ. Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως φάνηκε ότι επειδή συνδεόταν κάπως με το παρελθόν, τότε ήταν παιδί, σε ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χθες, μπορεί και να έχει όντως μια σύνδεση και ο στίχος. Ενώ κατάλαβες να μην είναι τόσο εσύ όλο αυτό βλέποντας. Γιατί εδώ τι ναι, μεταφερόταν, δηλαδή οδηγούσε και σκεφτόταν το παρελθόν του όταν ήταν παιδί. Οπότε μήπως κάπως όντως το συνδυάζει με το παρελθόν. Η ιδέα μιλάει, βλέπεις. Εγώ δηλαδή αν ήμουν σκηνοθέτης, δεν το έβαζα για κάποιο λόγο. Τραγούδι δεν θα το πετούσα έτσι. Επειδή μου το είπε ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, επειδή είναι και δετούριστο η σειρά, θα μπορούσε παιδιά να βάλουν και το μη μου μιλάς για καλοκαίρια που το έχει γράψει ο Ρακιτζής. Ποιο το? Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και για αστέρια. Σοφία Αρβανίτη. Δεν τέριαζε όμως με το κόνσεπτ, αυτό τέριαζε με το κόνσεπτ. Να το πιέσει, το ήταν οδηγούσε. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι παίζει στην παραλία. Μαρία, πάρε παιδιά, τηλέφωνο τον άνθρωπο. Παιδιά, να πούμε ότι σε αυτή τη σειρά παίζει και ο Τζέιμι Ντόρναν από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Και, τόσο... και να σας πω κάτι, είναι το παράδειγμα όλες αυτές τις σειρές, γιατί πολλά τραγούδια κάνουν τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό. Παλαινοί. Μπορεί θα ακουστεί μπορεί, τώρα το τραγούδι, μπορεί, θα γίνει χαμός, θα ζωστάρει σε όλα τα κλαμπ του εξωτερικού. Εδώ δύο ρούχα του Βασίλη Ζούλια παίξανε πάρτε στην Έμιλη. Πάρτε τώρα και ένα τηλέφωνο. Πάρτε τώρα και ένα τηλέφωνο, τον κάνουμε να το ρωτήσουμε. Καταρχάς, δεν θα πληρώθηκε γι' αυτό ο Μιχάλης Ρακιτζής. Δεν θα πήρε δικαιώματα. Θα το ρωτήσουμε, έκοψε τιμολόγιο. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει. Ναι, βέβαια θα είχε ενδιαφέρον. Πάρα και η Σοφία Αρβανίτη έχει συμμετοχή στο τραγούδι, έχει γράψει τους στίχους. Είδατε. Και η Σοφία λοιπόν. Και η Σοφία. Όλοι πλαρώθηκαν. Φαντάζεστε να το πάρουν στο TikTok και να γίνει viral παγκοσμίω. Αυτό. Why not. Ναι. Ωραία. Τέλεια Μαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο. Βεβαίως. Εντάξει, Μαράκι μου, γεια Μαράκι. Γεια. Είναι στο Mr. Grey όμως που έκανε αλλαγή προφίλ με τόσα γένια, τόσο μαλλί, τόση τρίχα, ρε παιδί μου. Έπρεπε να κάνει αλλαγή. Αγάπη μου, πρέπει να αλλάζουν. Άμα τα έχεις βέβαια, τα έχεις. Και να μην τα έχεις, θα στα κολλήσουν. Δίνω πάσα, το βλέπεις. Γεια, γεια, αυτό το έκανα. Εγώ το ναι, για εδώ στην Εύη πήγαινα. Και μετά, πρόσεξε Δημήτρη, και μετά, αφού περάσει από το Μεντίζεν Έσο ήρωα, θα τραγουδάει στο αυτοκίνητο. Δεν το πιστεύω. Θα φτιάξει και η φωνή του με τόσο μαλλί και εμένα θα φτιάχνει η διάθεση. Θα είναι πολύ χαρούμενος και θα κοιτάει και λίγο το καθρεφτάκι γιατί θα βλέπει το αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτά είναι. Θα ανοίγει παράθυρο για να ανεμίζει το μαλλί και θα κάνει έτσι. Αυτό ακριβώς, παιδιά. Και δεν είναι καθόλου ταινία αυτό. Είναι η πραγματική ζωή. Διότι έρχονται μόλις βγούνε τα μαλλιά στα Μεντίζενές. Έρχονται, οι μισοί τουλάχιστον επιστρέφουν ευτυχισμένοι. Οι άλλοι μισοί ντρέπονται να έρθουν. Γιατί εντάξει, έχουμε εκδηλώσεις αγάπης, όχι αστεία. Τι ωραία. Εκδηλώσεις αγάπης. Κάνετε και φρύδι. Ναι, καλέ. Είναι συγκλονιστική μέθοδος. Και το φρύδι δικά στις γυναίκες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε κενό. Μούση, μουστάκι, φρύδι, ουλί. Ουλί που υπάρχει στο φρύδι. Α, ναι. Αραιωμένο φρύδι γυναικών, βέβαια. Σπουδαίο, γιατί πάρα πολλές γυναίκες έχουν θέμα με τα φρύδια τους και τα βάφουν. Ναι. Και καμιά φορά το τατουάζ αυτό το... Ναι, δεν είναι πάντα άγριο. Πολύ πετυχημένο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή γίνεται θύλακα-θύλακα, παιδιά, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η μέθοδος. Καταρχήν, τι να πούμε. Όταν σκεφτεί ο άλλος εμφύτευση, τα Μεντίζενές. Το παραδεχόμαστε όλοι, είναι μονόδρομος. Γιατί? Γιατί μετά από 32 χρόνια και πάνω από 3.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών το χρόνο, τόσα επιτυχημένα, πυκνά και φυσικά αποτελέσματα, είναι ο ηγέτης. Με στατιστικά στοιχεία, είναι ο ηγέτης. Δηλαδή είναι τόσο φυσικό το αποτέλεσμα, που εγώ πάω κοντά δηλαδή και τους κοιτάζω. Αν δεν ήταν ο COVID... Και ξαφνικά πάει μια κυρία στα μεταζήσεις και πάει η Εύη Μολτέρου από πάντα. Με μεγεθυντικό φακό, να δω ρε παιδί μου πού τοποθετήθηκαν τόσο άριστα και δεν φαίνεται. Γιατί παλιότερα. Και μετά που όντως είναι καταπληκτικές. Είναι πολύ φυσικό. Ναι, είναι πάρα πολύ φυσικό. Και να πούμε ότι αποφεύγεις και αυτή την τεράστια ουλή που βλέπουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πει στο κεφάλι τους. Ακριβώς η γραμμή. Που μένει για μια ζωή τελικά αυτό. Και αυτή διορθώνεται, Δημήτρη μου, διότι πλέον οι γιατροί τοποθετούν ένα-ένα τα τριχοθυλάκια και πάνω στην ουλή, οπότε σβήνει αυτό που ήταν αντιαισθητικό. Δεν μπορούσαν οι άντρες να κόψουν κοντά τα μαλλιά τους, είχαν κάνει παλιότερες μεθόδους. Και βέβαια είναι απίστευτο το αποτέλεσμα και στις γυναίκες. Να το πούμε αυτό, πέρα από το φρύδι. Έχουν αλλαγή ζωής, έτσι, γιατί ο άντρας κάπως το έχει συνηθίσει ψυχολογικά και αυτός δεν το παραδέχεται, ο καημός του είναι όχι, το μαλλί είναι του. Είναι σημαντικό και για τον άντρα, ναι, ναι. Και για τον μεγαλώνει. Απλά στις γυναίκες είναι κρίση πανικού μόλις δούνε την αραίωση και είναι απίστευτο για μας πώς αισθάνονται μόλις βγούνε τα μαλλιά. Δηλαδή αλλαγή ζωής, ευτυχία, χαμόγελο.
Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Γιατί η SafeFUE από μια άριστη ιατρική ομάδα που κάνει, προηγείται ο τέλειος σχεδιασμός, είναι η επιτυχία μας οι άνθρωποι. Διότι είναι η αφρόκρεμα, η ιατρική ομάδα που έχει επιλεχθεί από τα Medizenes, είναι η top παιδιά. Γιατί αυτός που σου το κάνει έχει σημασία. Εντάξει, η μέθοδος μπορεί να αντιγραφεί, αλλά οι άνθρωποι είναι η top, η ομάδα η ιατρική. Είναι τόσο φυσικό το αποτέλεσμα που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος γίνεται 10 χρόνια νεότερος, κατευθείαν, μια δεκαετία πίσω. Στις παλιότερες φωτογραφίες που μας φέρνουν στην ενημέρωση που είναι δώρο για τον κόσμο, νοσταλγούν τα μαλλιά τους. Και όταν τα ξαναδούν, είναι αυτό που λέμε η απόλυτη χαρά, η απόλυτη εφορία. Ισχύει αυτό που λέμε ότι άμα γίνει αυτή η μεταμόσχευση, μετά αυτές οι τρίχες που μπαίνουν δεν φεύγουν ξανά? Ποτέ ξανά. Είναι για μια ζωή. Αυτό το σλόγγαν των Medizenes, μαλλιά για μια ζωή, είναι η αλήθεια, έτσι. Διότι επειδή έχουν μεταφερθεί από τη δότρια περιοχή one by one στην αραιωμένη με άριστο σχεδιασμό, θα έχουν τη γραπτή εγγύηση από τα Medizenes, όποιος το κάνει, ότι αυτά τα νέα μαλλιά μεγαλώνουν, κουρεύονται, λούζονται, είναι τα μαλλιά μας, έτσι. Βάφονται και δεν ξαναπέφτουν ποτέ. Είναι για μια ζωή. Είναι για πάντα. Εδώ γράφεται ότι είναι για 1000 τρίχες. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει άλλη ανάγκη, έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχει για 2000. Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, κάνε το διαγνωστικό, το ραντεβού σου που είναι δωρεάν. Δες τι χρειάζεσαι. Θα ενημερωθείς αναλυτικά από επιστημονική ομάδα. Θα γίνει μελέτη. Και το κλείνεις τώρα μέσα από την εκπομπή στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 με αστική κλίση. Στην Κύπρο 7053-53 είναι δωρεάν το διαγνωστικό ραντεβού. Πας Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Η προσφορά που θα δείτε και στο σποτ είναι αληθινή. Είναι πραγματική, η πόρτα άνοιξε στα Medizenes και μπορείς να ξανακερδίσεις εύκολα, οικονομικά. Είναι σούπερ η προσφορά, τα νέα σου μαλλιά για μια ζωή. Μην χάσεις την διαφημιστική μας προβολή, διότι θα δεις αναλυτικά την προσφορά που σε περιμένει. Κέρδισε ξανά πίσω το χαμόγελο, την αυτοπεποίθηση και τα μαλλιά σου για πάντα. Έφη μου, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην πάτε πουθενά, διότι έρχεται εδώ κοντά μας ο Ιάσονας Μανδυλάς. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ό,τι και να λένε δεν με νοιάζει. Ό,τι και να λένε δεν πειράζει. Κάνω αυτό που... Και πολύ καλά τα λέει, σας πληροφορώ, διότι έχουμε μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας σήμερα ένα παιδί πανέμορφο. Ας ξεκινήσουμε εξωτερικά και μετά θα πάμε στο εσωτερικό. Είναι κούκλος. Έχει κορμάρα, φανταστικό κορμί καθότι και χορευτής, όμως πρόσφατα και τραγουδιστής και ηθοποιός αφού παίζει στο θέατρο και όλα αυτά γιατί σπούδασε musical στο Λονδίνο. Είναι όμορφος, τα λέει ωραία και πρόσφατα έκανε μεγάλο μπαμ με τις δηλώσεις του και είναι απόψε, σήμερα απόψε, πολύ ωραία, και είναι σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ιάσονας Μανδυλάς. Έλα να χορέψουμε λίγο, για να χορέψουμε λίγο. Πάμε μας λίγο. Σου δεν χαιρετάμε πολύ γιατί είμαστε και... Χαιρόμαστε πάρα πολύ που εδώ είσαι μαζί μας. Εσύ το πέρασες όμως πρόσφατα. Το πέρασα πολύ πρόσφατα. Τώρα έγινα καλά πριν μερικές μέρες. Αλλά εντάξει. Είχα λίγο έτσι πυρετούς, λίγο αυτά τα άλλα τα απλά. Χαλαρά, το πέρασε ελαφριά. Με τα ντεπών και αυτά και ξεκούραση. Τέλεια. Παίρνω να κάτσουμε στο σαλόνι να τα πούμε. Καλώς μας ήρθες εδώ στο πρωινιάτικα. Χαιρόμαστε πολύ. Με τον Δημήτρη γνωρίζεστε, διότι ότι έχετε δουλέψει και μαζί. Έχετε δουλέψει και μαζί. Πριν πολλά, πολλά είναι από κοντά, δηλαδή. Από κοντά έχει συμβεί αυτό. Μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του δευτερόλεπτο. Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα. Είναι πολύ λαμπερό. Ενώ είναι εξαιρετικός χορευτής, λες δεν μπορεί να έχει άλλα πράγματα τόσο καλά. Αλλά τραγουδά εξαιρετικά και παίζει εξαιρετικά. Και κάνει και πλέον πια, έχει ανοίξει το δρόμο, ο δρόμος του για τη μουσική, νομίζω, ναι, πλέον είναι ορθάνεκτες. Είναι ορθάνεκτες οι πόρτες και χαίρομαι, τουλάχιστον η δισκογραφία ήταν αυτό το τελευταίο που μου είχε μείνει, που το άφησα στο τέλος, αφού έκανα τα θέατρα και χόρεψα για όλους όσους ήθελα να χορέψω. Είπα, όχι τώρα, για όλους, τώρα, μόνο, περίμενε να σταθούμε εδώ, διότι χόρεψες μπροστά στη βασιλική οικογένεια. Ναι, με το Ρόμπι Ουίλιαμς όταν έκανε το reunion με τους Take That. Το 2010 ήμουν μικρούλη τότε. Ήμουν 19. Μόνο, σχεδόν ανήλικη. Πω. Και πώς αισθάνθηκες που χόρεψες μπροστά στη βασιλική? Και μικρός κιόλας, Ναι, ήταν, βασικά ήταν σοκαριστική εμπειρία, διότι
μόλις είχα πάει στο Λονδίνο να σπουδάσω musical. Δεν ήξερα αγγλικά καθόλου, δεν μίλαγα αγγλικά. Στους πρώτους τρεις μήνες μας έστειλαν σε μια audition που μας λένε θα είναι για αυτή την performance, είναι το Royal Variety που γίνεται κάθε χρόνο, μια performance μπροστά προς τιμή της βασιλικής οικογένειας. Και ήταν η βασίλισσα μπροστά. Δεν ήταν η βασίλισσα, ήταν ο Κάρολος εκείνη τη φορά. Δεν μας ο βασιλιάς. Μας κάνει και αυτό. Και μας λένε και λέω εντάξει μαμά θα πάω εκεί πέρα και μπαμπά, αλλά αποκλείεται, αλλά τι ωραία που θα πάω στην οντισιόν. Και βρέθηκαν πάνω στη σκηνή που ήταν, είχαν ένα καθρέφτη για πάτωμα. Ήταν ο Ρόμπι εκεί και εγώ ήμουν απλώς έτσι όλη την performance και λέω δεν με φορά καθόλου αυτή τη στιγμή που εκεί κάθεται ο Κάρολος. Αυτό εγώ να πω. Θέλω να χορεύω και να βλέπω το Ρόμπι. Το βασιλικό κομμάτι δεν σου περνούσε. Καθόλου, καθόλου. Ήμασταν ξαπλωμένοι στην αρχή και εγώ ήμουν έτσι. Και κάτι δεν είχε επαφή μαζί με το Ρόμπι, κάτι να πείτε, κάτι να πούμε. Τι να πούμε εκεί πέρα πρώτα απ' όλα. Όχι, όχι. Ήμασταν και πολύ εκεί πέρα, αλλά δεν σε αφήνουν τώρα και πολύ. Είναι τόσο το πρόγραμμα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι... Και δεν αφήνουν να πλησιάσεις και προς τα εκεί. Εντάξει, δεν ήταν λογικό. Ότι αυτοί δεν θα θέλανε. Ήταν ότι πάμε, κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ οι χορευτές, εκεί οι τραγουδίστες. Πάμε το μικρόφωνο, πάμε να κάνουμε δύο ραν. Το νούμερο πάρα πολύ ωραία. Διορθώσεις ξανά, τέλος. Δεν έχει το βλέπουμε και κάνουμε. Πολύ όμως εντυπωσιακός για πρώτη σου επαφή με κοινό, να πούμε έτσι, ναι. Αυτή η εμπειρία. Ήταν η πρώτη μου. Δεν ήταν απλά ένα stage που θα χορεύουμε σε μια συναυλία. Ήταν μπροστά και έχουν περάσει από τους Beatles και την Adele και τη Lady Gaga. Έχουν περάσει οι πάντες από αυτή τη σκηνή για να κάνουν αυτή την performance. Και λες πώς γίνεται. Ναι, τώρα πώς θα πάω στην Ελλάδα πίσω, σε ένα υπόγειο. Όλα μπαίνονται λίγο μικρά μετά από αυτό. Ξεκίνησε κάπως πολύ δυναμικά. Ξεκίνησε λοιπόν κάνοντας musical και έκανες περισσότερο focus στο χορευτικό κομμάτι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξεκίνησε ως χορευτής. Έγιναν λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί εγώ με το που γύρισα στην Ελλάδα μπήκα στο θέατρο και ξεκίνησα να κάνω musical σαν ensemble και μου δόθηκαν και κάποιοι ρόλοι, αλλά έγινα γνωστός μέσα από το χορό, διότι τότε με την Ελένη Φουρέιρα μόλις έσκαγε, οπότε ήμουν στα εκείνα τα πολύ δυνατά βίντεο κλιπ της. Και ενώ έπαιζα εγώ στους συμμαθητές και είχα πρωταγωνιστικό ρόλο για δύο χρόνια, όλοι με θυμώνουν τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει. Αφού μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και τα υπόλοιπα. Τώρα παίζεις στο θέατρο όμως, στο Hair που ξεκινάτε παραστάσεις ξανά. Ξανά, ναι. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε οπότε την Πέμπτη με Κυριακή. Συγγνώμη, γιατί είχαμε σταματήσει. Οπότε ο κόσμος μπορεί να το ξέρει. Κάπως ανακοινώθηκε μαζί με όλα τα υπόλοιπα και ακόμα όλοι μας στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε με το Hair? Σταματήσαμε για λίγο γιατί κολλήσαμε όλοι. Και την Πέμπτη τώρα περιμένουμε όλα τα αρνητικά. Τώρα δεν έχετε φόβο και να ξανακολλήσετε? Όχι, γιατί το παράσταση τώρα έχει τελειώσει. Τώρα θα φιλιώ, ούτε θα αγκαλιάζω. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε ξεκινάμε για άλλες δύο εβδομάδες σίγουρα και περιμένουμε να δούμε τώρα και με Θεσσαλονίκη αν θα μπορούμε να πάμε. Σε ποιο θέατρο είστε εδώ? Νέο Ριάλτο στην Κυψέλη, Κυψέλης 54. Και Πέμπτη με Κυριακή, διπλή το Σάββατο, όποιο θέλει, για απογευματινή και για βραδινή έχουμε έτσι, για όλα παιδιά, να στηρίξουμε το ελληνικό θέατρο, γιατί περνάει δύσκολα το τον τελευταίο ανάγκη. Καιρό. Όμως, τελευταία έγινες και απασχόλησες μάλλον τα μίντια, γιατί αποφάσισες να βγεις ανοιχτά και να μιλήσεις για το γεγονός ότι είσαι ομοφιλόφιλος και έχεις σχέση με έναν άντρα. Αυτό τι σε έκανε να το κάνεις, να βγεις μπροστά και να το πεις και να το παραδεχτείς? Ήταν φοβερό γιατί κάπως έτσι δούλευε μέσα μου πολύ καιρό. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι που για τρισχιλιοστή φορά ήρθε μια δημοσιογράφος και μου είπε «Α, πώς τις μπέφτεις κοπέλες» και εγώ χαζά απάντησα ότι ξέρεις, λέω αυτά και αυτά. Μετά το μεταξύ στο Instagram ένας φίλος μου μου είπε «Καλά». Λίγο επιθετικά βέβαια αυτός ο φίλος μου. Και γιατί λες ψέματα και λέω εντάξει δεν λέω ψέματα ακριβώς, απλώς δεν λέω την αλήθεια. Και έγινε πρόσφατα ξανά αντίστοιχη συνέντευξη και είπα κάπου ότι λίγο φτάνει. Δεν μπορώ τώρα γιατί αισθάνομαι ότι κορυδεύω τον εαυτό μου, ξέρουν οι γονείς μου, ξέρουν οι φίλοι μου, ξέρει ο περιγυρός μου στη δουλειά για μένα ή τη σχέση μου. Οπότε και για πάρα πολλούς άλλους ακόμα ξέρουμε. Ναι. Ανθρώπους που είναι στις showbiz και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπορεί να αισθάνονται όπως αισθανόσουν και εσύ όταν πάει ένας δημοσιογράφος και λέει είσαι σε σχέση, έχεις κοπέλα αυτή τη στιγμή. Και εκείνη την ώρα, αυτό είναι το περίεργο που προσπαθούσα να καταλάβω κι εγώ πού ξεκινάει το πρόβλημα, εγώ γιατί δεν μιλάω και είναι τόσο... έρχεται η ερώτηση κάπως που εσύ δεν ξέρεις πώς να απαντήσεις κάπως διαφορετικά. Απ' τη μια δεν θες να πεις ψέματα. Όχι. Απ' την άλλη σε τρομάζει το γεγονός να πεις και την αλήθεια γιατί μπορεί ας πούμε κάτι ο κόσμος να δει αλλιώς. Το οποίο το θέμα είναι ότι και τελικά δεν ξέρω ακριβώς τι φοβόμαστε. Mm-hmm. Έχουμε μάθει απλώς να φοβόμαστε και να μην τα λέμε και να μιλάμε για αυτά τα θέματα έτσι λίγο πιο ψιθυριστά για να μην ενοχλήσουμε κάποιον παραδίπλα. Οπότε
είναι ένας κανόνας, ένας νόμος, ότι για αυτά τα θέματα καλύτερα να μην μιλάμε. Και αν μπορείς να αποφύγεις την ερώτηση και τη συζήτηση, καλώς. Ακόμα και φίλοι μου πρόσφατα μου είπε, λέει, εμένα γιατί δεν μου το έχεις πει ποτέ, ενώ το ήξερα. Mm. Γιατί δεν είχαμε μιλήσει. Κάνω, γιατί από τη στιγμή που δεν άνοιξες εσύ τη συζήτηση, εγώ ξέρω ότι άμα δεν ανοίξω άλλη συζήτηση, εγώ δεν πρέπει να την ανοίγω αυτή τη συζήτηση. Και, να σου πω και κάτι, και για έναν άνθρωπο κάτι τόσο δεδομένο σε εισαγωγικά, δηλαδή εσύ έτσι μεγάλωσες, αυτό είναι το θέλος σου, γιατί πρέπει να το κρύβουμε, γιατί πρέπει να είναι δεδομένο ότι όλοι είναι ετεροφιλόφιλοι και ο άντρας πρέπει να είναι με μια γυναίκα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα κάνουν, λένε ψέματα στον ίδιο τους τον εαυτό, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους, γιατί υπάρχει αυτό το κοινωνικό πρότυπο, ότι πρέπει, είσαι άντρας, στα 30 σου θα πρέπει να παντρευτείς μια γυναίκα πάμε και να κάνεις παιδιά. Τι σε φόβιζε να κάνεις αυτό το βήμα? Είχε προηγηθεί κάτι που έλεγες, να, αυτό ήταν που με δυσκόλεψε και δεν ήθελα να το πω? Νομίζω ότι αρχικά δεν γινόταν ποτέ η αντίστοιχη ερώτηση για να ανοίξει αυτή τη ζήτηση σε μια συνέντευξη. Μετά ήταν, όταν ξεκινάει όλος δεδομένα ότι, ότι έχεις κορίτσι, έχεις κοπέλα και μετά λες, όχι. Και τελειώνει εκεί. Και παίρνει και πόζα. Όχι αυτή την περίοδο. Δεν τελείωσε αυτή η ζήτηση. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι τα χρόνια του σχολείου που δέχεσαι τόσο πολύ bullying και δεν... Κανένα... Ναι, πολύ, μέχρι το Λύκειο. Τώρα στα θρανία και στα βιβλία, να είσαι τώρα 18 χρόνων παιδί και να σου γράφουν χαζά πράγματα. Και όταν μια φορά εγώ έφτασα στα όρια μου και είπα και έβρισα, μην το πω στον αέρα, ότι δεν μπορώ άλλο με στάξη μπροστά σε καθηγήτρια, με πήγανε μένα στη Λυκειάρχεια. Είπαν, γιατί μίλησες άσχημα μέσα στην τάξη? Και λες, είναι παρόλα αυτά τους άλλους. Εμένα γιατί μου κάνουν bullying, ας πούμε, για αυτό το πράγμα? Εγώ γιατί να το περάσω αυτό και γιατί δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση στα σχολεία? Γιατί πρέπει να περιμένουμε αυτό το φαινόμενο να βρεθεί μπροστά μας για να συζητήσουμε και να πούμε σε μια τάξη ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες οικογένειες και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μην υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 20 παιδιά, 15, 10 που υπάρχουν μέσα σε αυτό το τμήμα, αλλά πρέπει να το ξέρετε γιατί θα τους δείτε εκεί έξω και θα πρέπει να μην σας φανεί παράξενο και θα πρέπει να τους αντιμετωπίζετε ως ίση, γιατί είναι ίση με εσάς. Και εκπαιδευτικοί το γνώριζαν, δηλαδή γνώριζαν. Όχι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σημασία. Ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να ανοίγει να αυτή στηρίξει τη συζήτηση. Σίγουρα, γιατί για αυτό κάποια το στιγμή. Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είχαν ασχοληθεί, είχε περάσει από το ήθελα μυαλό να ανοίξουν τους τη συζήτηση. Αυτό θέλω να πω. Ή και αυτοί το βάλανε κάτω από το μαξιλάρι το θέμα. Όχι, το γιατί βάλανε. Και μείνανε μόνο στο δικό σου. Γιατί μίλησες έτσι? Αυτό τελείωσε εκεί πέρα. Τελείωσε. Ανακουφίστηκες όταν το πες? Ένιωσες ένα ξελάφρωμα? Ένιωσα περισσότερο χαρά βασικά που ήμουνα. Που προσπάθησα και εγώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας στο να αλλάξει η κοινωνία. Γιατί όλοι μου λέγανε ότι θα έτσι νιώσω αυτό το ξελάφρωμα. Αλλά επειδή το ξέρω τόσο πολύ η δική μου και ξέρω ότι στη δικιά μου ζωή ουσιαστικά δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι γονείς σου το ξέρανε? Όλοι το ξέρανε. Η οικογένειά σου σε στήριζε? Όλοι με στηρίζουν απίστευτα, γνωρίζουν τις σχέσεις μου, περνάμε τα Χριστούγεννα μαζί, πηγαίνουμε διακοπές μαζί. Όλα αυτά τα όμορφα και τα καλά που θα έπρεπε να κάνει. Πολύ σημαντικό. Ένα άνθρωπο με τη σχέση του και πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι σε βοήθησε να έχει μια ισορροπία από τη στιγμή που οι γονείς σου ήταν δίπλα σου και σε στηρίζανε. Εννοείται. Που εννοείται και εμείς για να μην περάσαμε κι εμείς δύσκολα και προσπαθήσαμε να βρούμε και τις ισορροπίες μεταξύ μας. Με τους γονείς σου, νομίζουν, με τους γονείς μου, για να μην νομίζουν και εκεί πέρα παιδιά που ότι εγώ είμαι ο τυχερός που είχα την τέλεια οικογένεια και γι' αυτό μίλησα. Ήταν απλώς δίπλα μου και με πάρα πολύ αγάπη και καμιά φορά και με λίγο τσακωμό και με λίγα νεύρα προσπαθήσαμε να βρούμε αυτή την ισορροπία στο να μπορούμε τώρα πλέον να είμαι 30 χρόνια και να είμαστε δίπλα-δίπλα αγαπημένοι και να... Η αρχή ήταν εύκολη να το πεις στους γονείς σου, να ανοίξεις αυτή την κουβέντα. Είναι εύκολο ένα παιδί να μιλάει στους γονείς του για αυτό το κομμάτι? Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ενώ είχαν προετοιμάσει το έδαφος και για μένα και για την αδερφή μου, το ότι άμα. Όταν ήμασταν πάρα πολύ μικροί κιόλας. Ότι άμα νιώσετε κάπως διαφορετική, γιατί χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ αυτή την έκφραση, διαφορετική από τους άλλους, ότι θα θέλαμε να το συζητήσουμε μαζί μας, έτσι είχαν πει οι γονείς μου. Παρόλα αυτά λες. Έλα μου, μπορεί να μην έτσι, μήπως να τα αφήσω καλύτερα να μην. Είχες και εσύ ερωτηματικά για σένα, εννοείς? Νομίζω και εσύ δεν να είχα. Περισσότερο έβαζα εγώ τα ερωτηματικά στον εαυτό μου, όπως βάζουν όλοι οι άνθρωποι που. Για να νιώσουν φυσιολογικοί. Για να νιώσουμε αυτό που λένε φυσιολογικοί. Και επειδή υπάρχει αυτό το πρότυπο ζωής. Που... Μήπως ψάχνουμε να βρούμε, να βάλουμε μια ταυτότητα στον εαυτό μας, ενώ δεν τη χρειαζόμαστε. Ναι. Μήπως και εσύ αναζητούσες να βρεις έναν τίτλο για να βάλεις στον εαυτό σου, για να το ανακοινώσεις. Καλά, και γενικότερα θα ήθελα να ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχουν ταμπέλες. Νομίζω οι ταμπέλες λίγο ξεκινάνε το όλο
πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να μπουν οι ταμπέλες, να είμαστε όλοι οκ okay με αυτές και μετά να βγουν όλες οι ταμπέλες και απλώς να υπάρχουμε ως Ιάσονας απέναντι σε δύο ανθρώπους, ίσως. Και να μην γίνεται είδηση, όπως έγινε τώρα. Και να μην γίνεται είδηση. Τώρα, αλλά βλέποντας ότι από τη στιγμή που γίνεται είδηση, σημαίνει ότι κάποιον αφορά. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί και τι μας νοιάζει εμάς και τι μας το λες. Και λες, μπορεί να μην αφορά εσένα ακριβώς, αλλά αφορά τον δίπλα σου και θα έπρεπε να σε αφορά. Θα ήταν καλό να σε αφορά ότι ο δίπλα σου περνάει δύσκολα. Δέχτηκες τέτοια μηνύματα πάρα από παιδιά πολλά που περνάνε δύσκολα. Ναι. Και σε ευχαριστούμε που μας δίνεις δύναμη να το πούμε κι εμείς, να το βγάλουμε προς τα έξω. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ τελικά που μίλησα, γιατί μου στείλαν τόσοι άνθρωποι μηνύματα που είπανε ότι πήρε δύναμη από σένα να μιλήσω και να πω στην οικογένειά μου και στους ανθρώπους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος ή ότι είμαι το οτιδήποτε. Και αυτό πραγματικά, ξέρεις, είπα στον εαυτό μου μπράβο ρε Ιάσονα, πέρασες δύσκολα μία ώρα που έπρεπε να κάνεις συνέντευξη, αλλά όντως έφτασε. Ας πούμε, κοίταξα σήμερα το post που είχα κάνει στο προφίλ μου στο Instagram και το έχουν δει 85.000 άτομα και λες 85.000 άτομα. Κάποιο άγγιξε εκεί πέρα. Κάποιο το έκανα καλό. Ναι. Αυτό έστω και ένα. Αυτό. Και το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, βλέπουμε την. Σου είχαν πει ποτέ στη διαδρομή σου, δηλαδή ως χορευτής, τραγουδιστής, performer, από πίσω, από εταιρείες ή από managers ή οτιδήποτε, να μην το πεις. Όχι. Σε είχαν προτρέψει ποτέ να μην το κάνεις. Γιατί... Αλλά κάποια στιγμή το είχαμε συζητήσει πέρσι με την εταιρεία μου, με την Μίνο Σιεμά, και είχαμε πει ότι ας έρθει κατάλληλη στιγμή. Δεν διαφώνησαν, αντίθετα ήταν μαζί μου. Απλώς ακόμα και αυτό είναι λίγο το περίεργο. Του λες, περιμένω και ψάχνω τη σωστή στιγμή για να πω τι. Ότι είμαι ο Ιάσονας, εσένα... γιατί είναι τόσο φυσιολογικό, ότι είμαι εγώ. Δεν... Άρα εσένα σε έτρωγε και νωρίτερα. Ναι, με έτρωγε και νωρίτερα. Απλώς αυτό το περίεργο, γιατί δεν υπάρχει σωστή στιγμή. Ποια σωστή στιγμή, για ποιο πράγμα. Για να πούμε ένα τόσο απλό. Το οποίο τελικά δεν είναι και τόσο απλό. Δεν λέω, γιατί γίνεται θέμα. Αν δεν γινόταν θέμα, δεν θα μέναμε τη στιγμή. Δεν θα χρειαζόταν να το πεις ποτέ. Θα ήμασταν απλά ίσιο ότι είσαι ο Ιάσονας. Όπως γνωρίζουμε μέσα από την καλλιτεχνική σου ζωή και δεν μας αφορά η προσωπική σου ζωή. Αλλά. Υπήρξε κάποιο μήνυμα που μπορεί να σε συγκίνησε πολύ από αυτά που δέχτηκες? Κυρίως από παιδιά ανήλικα που είναι στο σχολείο και δέχονται bullying και. Με ρώταγαν συμβουλές πώς να το πω στον κολλητό μου ή στην κολλητή μου, γιατί είμαι μόνος μου και δεν το ξέρει κανένας για μένα. Και. Συγκινούμαι λίγο τώρα. Είναι λίγο. Αγάπη. Γιατί. Ξέρω πώς είναι να είσαι στο σχολείο μόνος και να είσαι στη ζωή σου. Είναι μόνος. Τρομερό που νιώθεις μόνος, ναι, πραγματικά. Πολύ, γιατί πρέπει να είσαι ένας άλλος. Και είναι τόσο. Νιώθεις τόσο εγκλωβισμένος μέσα στην ίδια σου τη ζωή και στην ίδια σου την καθημερινότητα, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν 10 εκεί έξω που έχουν πει όχι εσύ, επειδή θεωρούμε ότι είσαι διαφορετικός, πρέπει να κάθεσαι στη σκιά, στεναχωρημένος και να λες ψέματα στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Γιατί μόνο έτσι εμείς θα είμαστε οκ με τον εαυτό μας. Σκέφτηκες να βρεις κάποιο από αυτά τα παιδιά τώρα που μεγάλωσες, που ωρίμασες, που ανοίχτηκες για να τους μιλήσεις μετά από τόσα χρόνια? Υπάρχει αυτή η ανάγκη? Όχι. Με έχουν στεναχωρέσει πολύ. Πολύ, σε έχουν πληγώσει, γι' αυτό λέω. Μήπως θα ήθελε. Δεν θα ήθελα. Όχι. Το έχω αφήσει αυτό πολύ πίσω και λέω άστο. Υπάρχει κάπου μέσα μου, με έκανε πιο δυνατό, με έμαθε όλα αυτά που με έμαθε. Σε πληγώνει όμως ακόμα, ε. Πολύ. Ήταν και πολύ είναι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη ακόμα, σαν Ιάσονας 30 χρονών που θα γίνω σε λίγο. Το να είμαι αποδεκτός. Έχω αυτή την ανάγκη, το να είμαι αποδεκτός, το να είμαι πολύ ευγενικός, το να είμαι πολύ τυπικός, την... ώστε να με δέχονται οι άλλοι. Αυτή είναι η καθημερινή μου έννοια, ουσιαστικά και λίγο σαν αρρώστια. Γιατί για μέχρι τα 22 μου, γιατί μετά έφυγα στο εξωτερικό, όπως στο εξωτερικό ήταν επίσης λίγο δύσκολο, ότι ήμουν Έλληνας, ήμουν και εκεί πέρα λίγο πάλι στο περιθώριο, ο ξένος, μέσα σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν όλοι Άγγλοι, οπότε όλη μου τη ζωή ήμουν δίπλα. Και ο Ιάσονας και ο εκείνος. Πάντως μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο τραύμα σε ένα παιδί, γιατί τα παιδιά είναι σκληρά, λένε την αλήθεια πολύ ομά, αλλά μπορεί, δεν καταλαβαίνουν πόσο μπορεί να πληγώσουν έναν άνθρωπο και πόσο αυτά τα τραύματά του μπορεί να τα φέρει και μέχρι μεγάλη ηλικία. Ο Ιάσονας έκανε αρκετή δουλειά, τον στήριξαν οι γονείς του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, η οικογένεια. Αλλά και εγώ πέρασα πολύ. Πήρα τη βοήθεια ψυχολόγου και ψυχιάτρου και για χρόνια προσπαθώντας να.
βρω κι εγώ την ισορροπία μέσα μου. Βέβαια, είναι, είναι. Mm. Και το καταλαβαίνω και τώρα. Κάποια στιγμή με ρώταγε ο ψυχολόγος μου. Τότε μου λέει, γιατί είσαι τόσο πολύ ευγενικός. Ακόμα και μαζί μου, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ευγενικός. Και καταλάβαινα ότι το κάνω ανυπεροπροσπάθεια στο άλλος να με αγαπήσει και να μην του δώσω κανένα περιθώριο να μην με αποδεχτεί. Να είμαι σε φάση, όχι, μα είμαι πολύ καλός. Κοίτα πόσο καλός είμαι, αγάπαμε. Το άνοιγμα αυτό που έκανες τώρα σου έβγαλε άλλες πτυχές του εαυτού σου. Είδες τον Ιάσονα να σπάει περισσότερο. Νομίζω ότι κάπως τώρα έτσι και λίγο στα social media είμαι λίγο πιο χαλαρός, ότι δεν με νοιάζει, δεν με αφορά. Γιατί παιδιά, όντως το σκεφτόμουν. Τράβαγα βίντεο και έλεγα. Μήπως δεν είναι. Κουνήθηκες λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ή μίλησες λίγο κάπως που δεν. Κοίτα σε τι διαδικασία μπαίνει ένας άνθρωπος. Τώρα να είσαι 28-29 χρονών, 30 και να σκέφτεσαι ότι μίλησε λίγο κάπως και ότι μπορεί ο άλλος κάτι να πιστεύει να το παρεξηγήσει. Τρομερό. Και τώρα λες, εντάξει, τώρα το έπεσε, δεν πειράζει. Να πιστεύουν ότι θέλουν. Παρ' όλα αυτά όμως διάβασα σε μια σύνδεξή σου ότι ακόμα και τώρα, όταν περπατάς, ας πούμε, στο δρόμο, ντρέπεσαι να κρατήσεις το χέρι του συντρόφου. Το κάνεις. Όταν έχει πολύ κόσμο, δεν το κάνεις, ας πούμε. Ναι. Ενώ πια νομίζω ότι. Ναι, γιατί είναι αυτό που λες ότι ακόμα, ενώ το έχω πει και το ξέρει ο κόσμος, λες, μωρέ. Ας μην να μην προκαλέσω, ας πούμε. Να μην προκαλέσω, γιατί είναι αυτό που λένε, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά, αυτό βάζει το πρόβλημα, αλλά να μην προκαλούνε οι γκέι. Που λες το να κρατάω χέρι του σύντροφό μου και να δώσω ένα φιλί, γιατί είναι η επαιτειό μας, γιατί είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό δεν κάνουν όλα τα ζευγάρια. Παρ' όλα αυτά, ακόμα στην ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο φυσικά στην ελληνική κοινωνία, αυτό θεωρείται ότι. Δεν θα πας κόντρα σε αυτό. Και ακόμα και έτσι. Ναι, νομίζω είναι. Και ακόμα και για μένα. Βήμα-βήμα. Είναι. Ναι. Γιατί και για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθεια, 30 χρόνια. Και έτρεμα στη συνέντευξη και έλεγα: ηρέμησε, μη τρέμεις, όλα θα πάνε καλά. Για κάτι το οποίο ήμουν πολύ. Το έκανα πολύ συνειδητά. Οπότε ακόμα και για. Δεν τα έχω λύσει όλα τα θέματα και επειδή και βγαίνουν και τα μιλά, επειδή. Τα έχω όλα λυμένα. Προσπαθώ και εγώ να τα λύσω. Είσαι έρευνος τώρα ή ακόμα τρέμεις, πιστεύεις. Ακόμα λίγο τρέμω για αυτό. Αλλά εντάξει. Καλλιτεχνικά σε επηρέασε αυτό. Δηλαδή τώρα λες ένα story και κοίταζα από τι θα κάνω. Ναι. Τώρα νιώθεις πιο απελευθερωμένος ακόμα και στη δουλειά σου, στον τρόπο που θα χορέψεις, που θα τραγουδήσεις. Νομίζω ότι είχα αρχίσει να απελευθερώνομαι καλλιτεχνικά μέσα από τα βίντεο κλιπ μου ως καλλιτέχνης. Γιατί είχα εγώ το πάνω χέρι στο πώς θα ντυθώ και πώς θα χορέψω και αυτά. Βέβαια είχα αντιμετωπίσει προβλήματα σε βίντεο κλιπ. Μου είχαν πει είναι αυτό είναι λίγο πολύ, αυτό μην το κάνεις καλύτερα. Τώρα νομίζω το ότι. Ναι, το άλλαξα. Το λέγανε, το άλλαξα. Ναι, το άλλαξα. Κίνηση, ρούχο, οτιδήποτε. Δηλαδή, το οποίο μπορεί να σε χαρακτήριζε κάπως. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ έξτρα, το οποίο δεν ήθελα να κάνουμε, γιατί το πρώτο βίντεο κλιπ που είχα για το κομμάτι δεν ήταν. Αποδεκτό για να παίξει καλά, σε μερικά μέσα. Και το πέταξες δηλαδή το πρώτο. Δεν το πέταξα, υπάρχει. Άρα κατάλαβες τι πρέπει να γίνει τώρα. Υπάρχει στο ίντερνετ, εκεί είναι, αλλά όχι για να το πολύ, ναι. Αυτό και μετά στο τελευταίο βίντεο κλιπ, στο Απίθανο, που ήθελα να υπάρχει μια σκηνή που έρχομαι λίγο πιο κοντά με ένα χορευτή και μου είπανε, μπορεί να μην το προμοτάρουν τόσο πολύ αυτό, θες να μην το ρισκάρουμε. Και είπα εγώ, εντάξει, αφού έχουμε ρίξει τόσα λεφτά σε αυτό, ας μην το ρισκάρουμε τόσο πολύ. Δηλαδή. Αλλά τώρα λίγο τελειώσαν αυτά, παιδιά, συγγνώμη. Θα ρισκάρω τώρα, γιατί έτσι θέλω. Ενώ για το απλό, για το ότι μπορείς να πεις, εντάξει, είμαστε pop καλλιτέχνες, ενώ είμαι pop καλλιτέχνες και. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε να ξαναγυρίσω στο θέατρο μετά από 2 εβδομάδες που κάθομαι στον καναπέ μου. Είμαι σε φάση, βάλτε με λίγο πάνω στη σκηνή και δεν αντέχω άλλο. Κρατιέμαι να μην φάω, γιατί εκεί πέρα βγάζουμε και πολύ ρούχο και αυτά. Έλα, ρε, άσμα μου και πρόβλημα. Αλλά εντάξει, έτσι. Οι Κυριακοί διαγράφονται μέσα από το πλόδο. Για τα τυπικά, για τα τυπικά. Για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και αυτό στην καραντίνα μα. Ο οποίο δεν ξέρει τι τρώει. Έχει αυτό το κορμί και τρώει τα πάντα. Πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, αλλά εντάξει, προπονούμε από τα 5 μου. Έκανα πρωταθλητισμό, οπότε εντάξει. Θα πήγαινε στο Dancing with the Stars, ας πούμε, κριτής. Θα ήθελα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ πρώτα απ' όλα να σου πω αυτά τα τηλεπαιχνίδια. Τα λατρεύω. Είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν. Τα talent reality ναι, shows. Ναι. Μία φορά έχω πάει στο show You Think and Dance πριν 5 χρόνια. Το οποίο ήταν για μένα παιδική χαρά. Ήμουν σε φάση, κρατήστε με εδώ πέρα για πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν πρέπει να είσαι. Αναρωτιέμαι, γιατί βλέποντας αυτή την κριτική επιτροπή, δεν πρέπει να είσαι όμως ειδικός, να το πούμε έτσι, στα ballroom. Αυτό είναι το θέμα λίγο. Ότι στο δεν είναι όλοι εκεί ειδικοί στο ballroom όμως. Όχι, όχι. Γιατί. Νομίζω μόνο ο Jason είναι. Και, ναι, και εμένα γενικότερα μου είχαν κάποια στιγμή που.
Συζητάγαμε μήπως να πάω, μου λένε ναι, μωρέ, έχει κάνει πολλά πράγματα χορευτικά. Κάνω, παιδιά, δεν έχω ιδέα από ballroom. Δηλαδή, τώρα είμαι σχεδόν. Απ' την άλλη, άσχετος. Ο χορός όμως είναι χορός, έτσι. Ο χορός είναι χορός, αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο άλλη τεχνική. Είναι σαν πει ένα μπαλαρίνο χόρεψε hip hop. Επειδή ναι. κάνει μπαλέτο, δεν ναι. σημαίνει ότι μπορεί να χορέψει hip hop. Έχουμε δει πολλές ταινίες ναι, στο musical που έκανες, φαντάζομαι κάνατε πολλά ήδη. Ναι, δεν κάνατε ένα. Με Λάτιν δεν έχω αγγίξει ποτέ. Μια φορά αγγίξαμε στο So You Think and Dance και απλώς έτρεμε η ψυχούλα μας. Δεν ξέραμε τι κάναμε. Αλλά ναι, μ' αρέσουν, θα ήθελα να. Και στο Survivor, α πούμε, θα πήγαινε. Ναι. Ναι. Καλά, θα ήταν εξαιρετικό. Μου φαινότανε για... Μα σου είχε γίνει πρόταση, σου είχε γίνει. Μου είχε γίνει πρόταση και εντάξει, το μετάνιωσες τώρα. Το χάσαμε στις συμφωνίες και σε αυτά, αλλά ναι, πολύ. Θα πήγαινε σε, εγώ θα σε είχα για Survivor. Λε. Επειδή ρε παιδί μου είναι και πολύ καλλιτεχνική η φύση ναι. του και χορεύει και τραγουδάει. Χόρευε στην παραλία. Όχι, εμένα μου πει τρέκ. Έχω πολύ θέμα. Έχει καταγωνισμό, εσύ, ωραίο, είμαι πολύ ανταγωνιστικό. Α, με τα παιχνίδια. Ναι, το εμένα το ένα μου βασικό πρόβλημα στην τέχνη είναι ότι δεν υπάρχει πρωτιά. Μου λένε πάρα πολύ. Μου λένε, μη κατε, είσαι καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει να κυνηγήσει κάποιο μετάλλιο. Μη κυνηγά κάποια πρωτιά. Και λέω έτσι, έχω μάθει. Τι άθλημα έκανε. Πρωταθλητή Ελλάδος ήμουν στα 100 μέτρα με πόδια. Α, γι' αυτό ρε. Ναι, έκαναμε διάφορα γιατί οι γονείς μου είναι προπονητές και γυμναστές. Οπότε πάντα μας είχαν σε διάφορα αθλήματα και αυτά. Οπότε έχει μπει. Κυνηγάω μόνο με ένα μετάλλιο και νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα στο ότι. Η Eurovision θα την κυνηγούσε ξανά. Ναι. Αλλά ως τραγουδιστής. Ως τραγουδιστής αυτή τη ναι. Θα θέλεις να είσαι μπροστά. Πολύ. Είναι ωραία η Eurovision, μου αρέσει παιδιά. Εμένα εντάξει, είναι νομίζω ένας από τους λόγους που είμαι καλλιτέχνης. Νομίζω όταν είδα την. Ήμουν 9 χρονών όταν πήγε η Παπαρίζου με τους Antique. Και. Έπαθε σοκ. Ξαφνικά λέω τι είναι. Αυτό κάποιος παίρνει μετάλλιο. Τραγουδά. Εκεί παίρνει μετάλλιο, ναι. Εκεί πέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Εκεί θέλω να πάω. Εκεί είναι το πρωτάθλημά μου. Μακάρι να καταφέρει να πα, να μα εκπροσωπήσει, γιατί είσαι σπουδαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ. Και πρώτα απ' όλα καλή χρονιά, πολύ αγάπη, υγεία. Και να κάνουμε πάρα πολλά όνειρα και να πραγματοποιήσουμε άλλα τόσα το 2022. Ωραία, ωραία η ευχή σου. Μακάρι να πιάσει. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην ξεχνάτε εσείς να στέλνετε μηνύματα, διότι η Βιοκαρπέτ έχει έως 35% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή της και έως 70% στα πιο κλασικά χαλιά, αλλά σας δίνει και ένα iPad Air δώρο, μόνο αν καλέσετε στο 14999 ή στείλετε καταγραπτό μήνυμα για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο iPad Air με 256 GB. Αλλά και μην ξεχνάτε το αυτοκίνητό μας, Citroën Flair, έκδοση Flair, 14.900 ευρώ, δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή με μία κλίση σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μαγειρέψουμε με τον Κυριάκο, διότι θέλουμε να ξεκινήσει ωραία εβδομάδα μας, χορταστικά. Θέλω μόνο εσένα. Από το ζεστό θέλω να φάω εγώ. Θα βάλω και λίγο φέτα εδώ, δεν υπάρχει. Δηλαδή πια ριζότο μου λες τώρα. Αυτό τώρα φαίνεται για ριζότο, αλλά δεν είναι ριζότο. Κοίταξε μπετάκι μου, κοίταξε εδώ. Τι έχεις βάλει. Θα σε σερβίρω, ε. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Κάτσε να στα πω, φτιάχνω ένα ριζότο εδώ πέρα, αλλά όχι με ρύζι. Με τι. Τι είναι αυτό, τι μπορεί να φανταστείς ότι είναι αυτό. Πληγούρι είναι. Είναι πληγούρι. Πόπο, μυρίζει συγκλονιστικά. Εντάξει. Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Βάλε λίγη φέτα ακόμα. Μέρα χαράς γιορτής. Περιμένετε, σερβίρο. Κάτσε, περιμένετε, δεν μάθουμε. Αφού είμαι τη φέτας, εγώ με την εισαγωγή την ωραία, καλά. Με τι. Έχω φτιάξει ένα πουρέ από μανιτάρια και έχω μαγειρέψει ένα ωραίο πληγούρι. Τι φαγητάρα είναι αυτή. Φαγητάρα. Τι φαγητό που έχει περίοπτη θέση πλέον στο ελληνικό τραπέζι. Μιλάμε για πληγούρι με μανιτάρι και δεμένο με αρωματική φέτα και παιδιά λεμονανδούς, λεμονοθήμαρο. Εντάξει, μιλάμε για μια συνταγή πραγματικά που θα σας μάθω σήμερα, τώρα αμέσως, να κάνουμε και ζωμό μανιταριών. Μπέτη, πώς είναι, πες μου. Κάγομαι. Κάγομαι. Προχώρα. Φίλες και φίλοι, φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, για το πληγούρι με μανιτάρια και, και φέτα, θα χρειαστείτε μια συσκευασία 400 γραμμάρια πληγούρι.
700 γραμμάρια μανιτάρια και μάλιστα συγκεκριμένα μανιτάρια. Πάρτε μου ή Εβίες ή Πορτσίνη που έχω πάρει εγώ ή Πορτομπέλο. Γενικότερα ό,τι μανιτάρι αγαπάτε και έχει πολύ γεύση και νοστιμιά. 200 γραμμάρια, ένα 200 ml ζωμό μοσχάρι, 200 γραμμάρια φέτα, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία πατημένη σκελίδα σκόρδο, φλούδα και χυμό από ένα λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ένα κλαδάκι φρέσκο λεμονοθύμαρο και τώρα κρύβω στο ζωμό, Μπέτη. Ναι. Μία κουταλιά του γλυκού σπόρου κόλιανδρο ή απλό κόλιανδρο τριμμένο σε σκόνη για να πάρει γεύση και να ενισχύσει το συγκλονιστικό άρωμα από τα μανιτάρια. Πώς είναι. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο, αλήθεια το λέω. Είναι αυτό το θαυματουργό δημητριακό που λέγεται, φίλες και φίλοι, και είναι αρχαία ιστορία. Με μακραίων ιστορία θα μπορούμε να πούμε το πληγούρι, όπου έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, Μπέτη μου. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη για τους φίλους που μας βλέπουν και θέλουν μια εναλλακτική πρόταση, να μην τρώνε απλό λευκό ρύζι. Ένα φαγητό πραγματικά με πολύ φινέτσα, κάνει για τραπέζια, κάνει για καθημερινό, είναι χορταστικό, έχει βιταμίνες, τι άλλο. Πληγούρι, κυρίες και κύριοι, και πώς ξεκινώ. Πάω να φτιάξω μανιτάρια εδώ, μαζί μου. Έχω πάρει εδώ πέρα πορτομπέλο, θέλω να τα ξεφλουδίσετε γενικότερα τα μανιτάρια. Απλή διαδικασία, βγάζω το πρώτο, να το πούμε έτσι, το skin, τη φλούδα απ' έξω και όπως είναι φετάκια. Φετάκια πολύ ψηλά και τι κάνω. Σε ένα τσαρόλι το οποίο βράζει με το ζωμό που σας έχω γράψει, ένα 200, δηλαδή το πληγούρι θα έχει την ίδια, έχει περίπου 1:3 απορροφητικότητα από ό,τι το ρύζι. Λοιπόν, δηλαδή στα 400 γραμμάρια σας έχω γράψει 3-4-12. Ένα 200 ζωμό μοσχάρι. Στο ζωμό μοσχάρι λοιπόν που βράζει, όπως το κάνει το ριζότο, Μπέτη, θα βάλω μέσα ακριβώς στην κατσαρόλα. Θα βάλω μέσα στο ζωμό που βράζει τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια να φτιάξω να ενισχύσω ένα ζωμό μανιταριού. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, φλούδα. Από κάτι... Έλα, δώσε το πάνω. Κάνει ο άντρας μου αυτό το ριζότο. Ναι. Βγαίνει ακριβώς η διαγεύση, το κάνει με ριζότο όμως, ή με καρναρόλι ή με το άλλο, το αρμπόριο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι φανταστικό με το πληγούρι, δεν το φανταζόμουν. Και του πάει τέλεια η φέτα. Πάρα πολύ. Και με τι μου ξέρεις τι, αυτό που είπα, αίσθημα κουερισμού, ελληνικό. Δεν έχουμε αυτό το υδατάνθρακα που έχει το απλό το ρύζι. Μιλάμε για ένα δημητριακό που είναι σπασμένο σιτάρι. Καλά, καταπληκτικό. Και τώρα όμως εγώ θέλω να κρατήσω τις σημειώσεις που σας δίνω. Δηλαδή, τι, ζωμό μοσχάρι με φλούδα από λεμόνι, τα μανιτάρια μέσα, δηλαδή στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε πληγούρι, κάνετε απλό ρύζι, έλα και να μάθω να κάνετε τους ζωμούς για τα μανιτάρια. Αυτό που παίρνουμε την πασάτα, την κρέμα από την τρούφα, πώς θα τη φτιάξουμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, καπάκι εδώ πέρα, καπάκι στο ζωμό, όλα τα υλικά λοιπόν έχουν πέσει μέσα, θα βάλω και τον κόλιανδρο, εδώ, και τον κόλιανδρο, είσαι σκόνη, είσαι σποράκια, ό,τι έχετε αναλόγως, και πάω μετά αφού αυτό βράσει να βγάλουν τα ζουμάκια τα μανιτάρια, πάμε να κάνουμε τη μέθοδο του ριζότο. Εύκολα πράγματα. Θα το λιώσεις μετά, γιατί εδώ δεν φαίνονται τα μανιτάρια όλα ολόκληρα. Θα σου πω ότι τα μισά θα κάνω. Λοιπόν, κρεμμύδι πάνω στη φωτιά, με μία στάλα ελαιόλαδο να το γλυκάνουμε. Καλά, δεν υπάρχει. Θα βάλω και το πληγούρι, το θαυματουργό αυτό, ελληνικό πληγούρι. Όπου είναι φανταστικό. Το χρησιμοποιούν, να σου πω, στην Ασία. Εντάξει, χαμός. Έχει ξεκινήσει από την Τουρκία. Εντάξει, είναι το πιο θρεπτικό αντί για ρύζι, να πούμε. Λοιπόν, φουτάλα ξύλινη και ανακατεύω. Κοίταξε εδώ, πώς κάνουμε κανονικά, πώς κάνουμε το ριζότο. Αυτή είναι η διαδικασία. Αρχίζω και ανακατεύω. Θα πατήσω και μια σκελίδα σκόρδο να την έχω. Άρα εδώ δεν χρειάζεται βράσιμο το ριζότο, το πληγούρι. Όχι, ξεκινάμε. Πώς θα κάναμε το ρύζι. Όπως το ριζότο, ναι. Χοντροκομμένη, εντάξει, εδώ η σκελίδα σκόρδο. Αύριο που έχω φαγητάρες, έκατσα και έβγαλα, Μπέτη, εδώ για κάθε μέρα που έχουμε μία παρατέταρτο το ραντεβού μας. Έκατσα και έβγαλα φαγητά. Αύριο σας έχω κεφάλαιο για το πώς θα δουλέψουμε τα λαχανικά, όπως το σκόρδο. Τώρα έχω βάλει το σκόρδο. Πώς θα κάνουμε το σκόρδο γλυκό. Αύριο θα το πω όμως. Λοιπόν, τι κάνω, ζεσταίνω πολύ καλά και σβήνω τώρα εδώ με το λευκό κρασί. Εύκολη διαδικασία. Βάζω και τα ωραία, θυμάρι, απλό θυμάρι, λεμονοθύμαρο. Αρχίζω και ανακατεύω. Θα αρχίσει να ψήνεται αυτό και βάζω λίγο-λίγο από το ζωμό που έχουν βράσει τα μανιτάρια. Θα κάνω εδώ πέρα, να, θα βάλω εδώ μία φορά, να το δείτε πώς γίνεται. Και πάμε ξανά και ανακατεύουμε. Δεν θα χυλώσει, παιδιά, όπως χυλώνει το ριζότο. Δηλαδή, αν βιάζεστε, μπορείτε να το βάλετε και μονοκούπι, που λέω εγώ, το ζωμό. Πάμε στην άκρη. Εντάξει, μέχρι εδώ. Το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα σας μάθω να κάνετε ωραίο πεντανόστιμο λιγούρι. Γιατί αυτό το απαγώνει, γίνεται λίγο πιο
κουσκουσέ που λέω εγώ. Δεν το θέλω λοιπόν έτσι, το θέλω χυλωμένο. Για να το έχουμε χυλωμένο, χρησιμοποιούμε φέτα και χρησιμοποιούμε και ένα μέρος από τα μανιτάρια που είναι εδώ. Κοίταξε εδώ, μπέτι μου. Ήδη έχουν μαραθεί. Ήδη έχουν μαραθεί. Λοιπόν, θα πάρω όμως λίγα από αυτά. Που είναι έτοιμα. Που εδώ έτοιμα, ναι. Θα πάω σε ένα, στον Πολυκόφτη. Πάμε εδώ στον Πολυκόφτη να τον βρω. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στον Πολυκόφτη. Μπαμπά, το έφαγα το φαΐ μου. Τέλεια. Να το όλο. Μπέτι, κοίταξε το φαγητό. Ήταν εξαιρετικό. Κοίταξε το φαγητό. Λοιπόν, τα μισά μανιτάρια μέσα στον Πολυκόφτη. Και θα βάλω και τη μία κουταλιά τη σούπα που δεν σα είπα στην καρτέλα από το λάδι τρούφα. Ωραία, αυτή έτσι. Η σούπα. Λοιπόν. Με τρελαίνει η τρούφα, λάμπη. Και πάμε να τα αλέσουμε. Τα υπόλοιπα μανιτάρια θα πέσουν μέσα. Αλέσω πολύ καλά. Τα υπόλοιπα μανιτάρια σιγά σιγά είπαμε μέσα γίνεται το φαγητό μας. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραία. Πω. Θα βάλω τώρα και τη φέτα, περίμενε. Για να δω τι θα δω. Πω. Το μανιτάρι, ρε παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Κοίταξε εδώ, και έχουμε στην Ελλάδα τόσα είδη μανιταριών, απλά πρέπει να ξέρετε, έτσι. Δεν τα βαζεύετε μόνοι σας, πρέπει να είστε γνώστες. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα εδώ το φαγητό, ενώ έχει τα μανιτάρια, ενώ έχει μαγειρευτεί σαν το ριζότο, είπαμε, αλλά είναι από πληγούρι, για εσάς που ανοίξατε τώρα την τηλεόραση, θα δώσουμε μια προσωπικότητα και άρωμα από μια κρέμα που μυρίζει, είναι μεν τρούφα, αλλά έχει γεύση από το μανιτάρι, όλο το μανιτάρι. Δηλαδή δεν είναι τρουφέλαιο. Πάμε όχι, να το πω. Κοίταξε εδώ, με το που πέσει, αρχίζει και δένει και αγκαλιάζει γλυκά το πληγούρι. Και θα ωραία, μυρωδιά! Θα πέσει τώρα και η φέτα, κοίταξε εδώ. Φέτα. Γιατί συνήθως το ριζότο βάζουν παρμεζάνα, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Πόσο πολύ του πάει η φέτα. Μα εμείς τώρα το κάνουμε ελληνιστή. Ένα φαγητό πραγματικά που θεωρώ ότι έχει περίοπτη θέση στο ελληνικό τραπέζι και γενικότερα μας καλύπτει και την νοστιμία και τη θρέψη. Λοιπόν, δεν θέλουμε βέβαια να ρουφήξει όλο το νερό. Όχι. Θέλουμε να είναι χυλωμένο όπως είναι και τα ριζότο. Ακριβώς. Λοιπόν, μαϊντανό πασπαλισμένο μπόλικο και κάτσε, έφτασε η στιγμή να δοκιμάσω εγώ τώρα να δω για τι δοκιμάσαι. Του λείπει. Έτσι, περίμενε, Μπέτι μου. Τι του λείπει. Για πάμε. Ήδη. Λοιπόν. Του λείπει τίποτα. Όχι. Μη μου πνιγείς να το ολοκληρώσουμε το φαΐ. Να το ολοκληρώσουμε. Φρέσκο πιπέρι, λοιπόν. Έχω πιπέρι όπως και στο ριζότο. Εδώ τώρα δεν θα βάλεις βούτυρο στο τελείωμα όπως βάζουμε στο ριζότο. Όχι, έχω τη φέτα που θα αρχίσει να λιώνει και θα δημιουργηθεί αυτό εδώ που έχω εδώ μπροστά μου. Να το. Και θέλω να σας πω ότι μην βγάλετε κάποιο υλικό. Δηλαδή είναι το φαγητό το οποίο έχει, αντί για παρμεζάνα, έχει τη φέτα. Αντί για τα μυρωδικά που λέω εγώ, έχουμε βάλει τον κόλιανδρο μέσα και έχουμε φτιάξει ένα ζωμό από τα μανιτάρια. Βγάζω καρτέλα για τα υλικά. Για να ξανασημειώσετε να κάνετε screenshot αν έχουμε να κάνουμε μια επανάληψη τα υλικά για αυτό το πραγματικά ονειρεμένο ριζότο που δεν είναι ριζότο αλλά είναι πληγούρι με μανιτάρια. Πληγουρότο δηλαδή. Α, τι ωραία βρε μπέτι μου. Πληγουρότο ρε παιδιά. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε γιατί ξέρετε ότι μου το ζητάτε στο Instagram, μου το ζητάτε και κάθε φορά που μου γράφετε ένα φαγητό εγώ θα σας το κάνω με έναν ωραίο διαφορετικό υγιεινό τρόπο. Λοιπόν, πληγουρότο λοιπόν από το ποιος είναι πρωινιάτικα και λέω ξανά υλικά. 400 γραμμάρια πλιγούρι, 700 γραμμάρια μανιτάρια, ένα 200 ζωμό μοσχάρι, 200 γραμμάρια φέτα, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, φλούδα και χυμό από ένα λεμόνι, μία κουταλιά τη σούπα ελαιόλαδο για το σοτάρι μας στην αρχή, ένα κλαδάκι φρέσκο λεμονοθύμαρο για να έχουμε αυτό το υπερφαγητό που πραγματικά είναι νόστιμο, είναι θρεπτικό, είναι πολύ υγιεινό. Μία κουταλιά του γλυκού σπόρου κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι και μάτσο, 1/3 από μάτσο μαϊντανό και παιδιά λάδι τρούφας. Το φαγητό σερβίρω τώρα αμέσως, παιδιά, πού είστε. Ελάτε, μπουμπούκια. Ελάτε. Μαζευτείτε, τρώμε. Σερβίρω. Λοιπόν, σερβίρι. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, 10 παρα 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Εμείς! Φυσικά, παγωμένοι, χορτασμένοι. Ωραία, πού πάμε! Να πάμε, τρώμε, σερβίρετε, τρώμε, μάζε, βάζε πιάτα.